Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνομαι. Ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλά. Παιδιά, για να ενισχύσετε την προσπάθειά μας και ξέρετε ότι είμαστε ανεξάρτητοι. Δηλαδή δεν έχουμε μανατζερικά, δεν έχουμε κόμματα, δεν έχουμε παπάδες από πίσω. Δεν μας βοηθάει κανείς. Η χορηγή μας είναι ότι είναι και όχι ότι είστε εσείς. Like. Κάντε like. Like, like, μαλάκες, like. Χαίρετε. Πολλούς μπουλκουμέδες είχαμε σήμερα και η εκπομπή θα γίνει ιδιαίτερη έτσι. Σήμερα. Σήμερα. Ναι, είχαμε πολλούς μπουλκουμέδες γενικά αυτή την εβδομάδα. Μπουλκουμές του Ολυμπιακού στο ΆΓΚΑ από την ΑΕΚ σε ένα ντέρμπι που πραγματικά ήταν ντέρμπι. Φιλολογικό ήταν. Μπουλκουμέ του Άρη από τον Παναθηναϊκό στο μπάσκετ, στο τελικό μας ζαλίσαν οι Αριανοί. Τα σπάσαν τα κυκλειδώματα. Ο Τράγκη, πώς το λένε, τον κοροϊδεύουν, το λένε Τράγκη. Άμα κλάσει αυτός θα βγάζει δολάρια από κάτω. Τράγκη το λένε, τον κοροϊδεύουν. Τους διέλυσε να πούμε. Αρχίσαμε απόκρυψη αριθμού. Τι έγινε, πήραμε τους βαθμούς με τη Λαμία στα χαρτιά και αρχίσαμε τις αποκρύψεις. Από απόκρυψη δεν σηκώνουμε τηλέφωνο. Όποιος θέλει μπορεί να μας πάρει εδώ τηλέφωνο κανονικά. Έρχεται εδώ πέρα και τα συζητάμε. Έλα, δεν ξέρω με τη Λαμία τι έγινε. Εγώ την είδα τη Λαμία, ήταν αράπακλα να κάνει κάτι τρίπλες. Να κάνει κάτι σέντρες, να παίρνουν κάτι γκολ με τον Βασιλιάδη. Όμω, σκιπ, δεν ξέρω πώς το λένε. Φανταστική ενέργεια. Πιο ωραία ενέργειά του ήταν, του περνάει του δύο, αλλά αυτό μπορεί να συμβεί και με τη δόση τη τύχη. Εκεί που φαίνεται είναι παικταρά, είναι ένα μέτρο, όχι, είναι ένα μέτρο από τη γραμμή ο μπακ και αντί να τον περάσει απ' έξω, τον περνάει από μέσα και κάνει την assist. Εκεί λε αυτό που είσαι ο μαύρο, δηλαδή με μυαλό μαύρο βρέθηκε, μπράβο. Γιατί σήμερα στην Τούμπα είδαμε κάτι μαύρο με μυαλό, κουκούτσι να πούμε. Θα σας πω εγώ ποιοι ήταν αυτοί. Λοιπόν, ο Τζάλμα Παιδιάδα. Δεν ξέρω ο Τζάλμα Παιδιάδα. Σήμερα βγήκε ο άλλος 83 χρονών και άρχισε να κλαίει. Τι ζωή διαιτησία, ρε, μπήκα στο καμαράκι! Και ο Σάββας ο Θεοδωρίδης, μπήκα στο καμαράκι! Γλιτώθηκα στο καμαράκι! Δεν τρέπεσαι, ρε, 83 χρονών, να ρέπεσαι! Δεν τρέπεται, άμα τρεπόταν δεν τελειάνε, δεν τρέπονται! Δεν τρέπονται! Δεν έπαιξε σωστά ο Μάνταλος, αδίκησε τη ΛΑΕ! Σταμάτα εσύ, πρέπει, κάτσε ένας, περίμενε! Λοιπόν! Από την πολύ έχουμε από πού γουστάρετε, σταμάτε, μην πετάζεστε ρε, με το πουλόβερ εσύ το, από το Πασόκ, το είσαι αυτό το πρώτη φορά είναι. Βλέπω νεοδημοκράτη με ζιβάγκο. Ναι, ρε. Είμαι με τα λαγού, δεν είμαι νέα δημοκρατία, είμαι με τον Καρατζαφύρη. Λοιπόν, αλλά εν πάση περιπτώσει είμαι μεταλλαγμένο παοκτή με μαύρο. Ένα-ένα. Έτσι ο Τακίνη φοράει ο άνθρωπο. Θα ξεφύγει η κουβέντα. Ένα-ένα. Πρώτον, για τον Μπουλκουμέ του πάγουμε τη Σάλκε. Το σκόρ ήταν εκείνο το οποίο στεναχώρεσε και ο τρόπος που προήλθε ήταν. Γιατί η Σάλκη είναι η ομαδάρα, ο ΠΑΟΚ είναι πιο πίσω. Περίμεναν περισσότερο οι ΠΑΟΞΙΔΕΣ. Το 3-5-2 δεν έπιασε. Ήταν λίγο νοχελικό στη μεσοεπιθετική γραμμή. Τα αναλύσαμε στα ραδιόφωνα. Ενρίκε τα βούτυξε, τα κουνάκια δεν κάνανε αμυντική. Εντάξει, Σάλκη. Ένα-δύο δεν γίνει. Τι, πώς. Ναι, δικές του θεωρίες. Θα τα πούμε αργότερα. Στο κομμάτι του Champions League τα είδαμε, τα είπαμε στα ραδιόφωνα. Εκείνο που είδαμε σήμερα είναι ότι η ΑΕΚ ήταν χαλίβδινη, με εκπληκτικό προπονητή, με πολλά λάθη ο Ολυμπιακός στην τακτική του. Δεν ξέρω αν θέλει να τα πει μετά ο... πώς το λένε... Φέρτε στην τούπα το μαλάτο να το σκίσουμε το... Ναι. Λοιπόν... Μη θα σκίσω τις αδερφές... Σιγά, μη. Κράτα λίγο χαμηλά, κράτα. Μη σκίζεις. Μη σκίζεις. Γιατί και ο άλλος στα μνημόνια λέει που θα σκίζει. Αφού θες να σκίζεις, πες μας τι είδες από την ομαδάρα σου σήμερα. Και πες μας για τα κλάματα του... Δεν είναι τίποτα, τι να δει. Κάτσε να μας πει. Κάτσε ρε καρπαζωής πράγμα. Δεν είναι τίποτα. Κάτσε ρε. Τι θα δεις ρε. Λοιπόν, τι είδες σήμερα. Μην με κλάψεις μόνο. Όχι. Το πέναλτι ο Μποτία τον τράβηξε, μην με κάνεις τέτοια. Σαν το Σάββα. Αλλά αυτό έγινε, αλλά άσχετο. Παρέκαμψε το. Το παρακάτω. Έχετε κάνει 5.000 τέτοια τα τελευταία. Δεν πειράζει, δηλαδή μάθουμε πέναλτι. Πάμε. Το θέμα είναι να παίζουμε μπάλα. Πάμε. Τα λάθη. Ναι.
ξεκινάνε ναι. από το καλοκαίρι. Δηλαδή, ναι. ο, για σήμερα, για την ήττα, δεν φταίει ο Μπέντο βέβαια, γιατί κατέβασε μια ενδεκάδα που τέλος πάντων είναι ορθολογική. Θες μας για την πρώτη και τη δεύτερη αλλαγή σου. Μισό λεπτό. Είναι ο Ρέτσας με τον Πιτσιρικάδες. Πες τα μας όλα. Θα τα πούμε τώρα, ένα λεπτό. Απλά, ο άνθρωπος αυτός φρόντισε να κόψει την μπάλα στον Τζόρι Ντομίγκες. Ναι. Σήμερα ναι. ο Φορτούνης μέχρι το 30 ήταν αρκετά καλός. Ναι. Αλλά πολύ ξύλο. Από τις πολλές κλωτσές που του δώσανε. Ναι. Και βέβαια ο κύριος από την Καβάλα δεν τις έβλεπε, αλλά δεν έχει καμιά σημασία. Πάλι κλάματα. Όχι, λέω, δεν τις έβλεπε. Σας κάνει ο Μελισσανίδης, μη σαν αγωγής. Δεν τις έβλεπε. Και σας θα κάνει. Ο Μελισσανίδης θα κάνει. Είναι 16 βαθμούς πίσω. Μετά έρχεσαι στην Τούμπα. Στην Τούμπα. Ναι. Καλά, καλά. Σου φτιάξει ο ΠΑΟΚ τώρα, μη σαν αγωγής. Τι να με φτιάξει ρε Καραγκιόζη. Καραγκιόζη είσαι και φαίνεσαι. Ο Μαδούλα. Καραγκιόζα ρωσίσε και φαίνεσαι. Ο Μαδούλα Τσομπάνι. Λοιπόν. Τσομπάνι. Από εκεί και πέρα μπορούσε λοιπόν να είναι και τον άνθρωπο. Ναι. Ας την κλίσα μιλάω. Ναι. Λοιπόν. Από εκεί και πέρα έκοψε την μπάλα σε αυτόν χωρίς λόγο. Αποτέλεσμα δεν έχουμε άλλο δεκάρι. Ναι. Δεν σκέφτηκε να βγάλει το Φορτούνι. Αλλά δεν είχε ούτε τον Καβγιάσο. Ναι. Να τον βάλει εκεί. Έξω τον είχε. Έξω, εκτός αποστολής τον είχε και αυτόν, του κόψε και αυτού την μπάλα και από εκεί και πέρα, γιατί γελάτε με αυτά που γράφουνε. Στο βουακρατή μου. Μην το διακόπτεσουν, ε. Μην το διακόπτεσουν. Δεν πειράζει όμως. Δεν σε προσβάλλει αυτό. Μην το χαλάς, δεν είναι Ασλαμά δεν έχει χιούμορ. Μην το χαλάς, πάμε τώρα. Λοιπόν, ούτε τον Καβγιάσο είχε εκτός αποστολής. Αποτέλεσμα. Ο Μάρι είναι εκτός αποστολής. Δεν ήταν ούτε στον πάγκο. Αποτέλεσμα. Η ομάδα ναι μεν είχε μια ορθολογιστική ενδεκάδα, αλλά δεν είχε λύσεις από τον πάγκο. Καμία. Διότι ένα πιτσιρικά 18-19 χρονών, ο οποίος είναι πάρα πολύ καλός βέβαια. Ποιος? Και ο Μανθάτης και ο Ρέτσος είναι πολύ καλός. Δηλαδή πέταξες μέσα σε 40.000 φαγητές. Ακριβώς εκεί ήθελα να φτάσω. Αλλαγή το Μανθάτη και τον Αντρούτσο για να γυρίζει το παιχνίδι. Αυτό φταίει ο διαιτητής, φταίει ο Μπέντο ή φταίει ο Μπέντο ή ο Χοντρός. Ο οποίος έκοψε την μπάλα σε 4-5 παίκτες, δηλαδή πουλήσανε το Μιλιβόγεβιτς παρά το γεγονός ότι εγώ τουλάχιστον τους έλεγα να μην το κάνουν. Αλλά δικιά τους είναι η ομάδα, εν πάση περιπτώσει πληρώνουν, δεν μπορώ να επέμβω. Ο Μανιάτης ας πούμε δεν ήταν καθόλου κακός σαν back-up. Πιανού. Από το Μιλιβόγεβιτς. Ο Μανιάτης. Ναι. Λοιπόν, επίσης, τον Ανσαριφάρ εκτός αποστολής και ρωτάω εγώ, ο Ιντέγε, ο άνθρωπος έχει ένα μυοσκελετικό σύστημα που δεν του επιτρέπει να βγει έξω από την περιοχή, να πάρει την μπάλα, να κάνει τρίπλα, να ανοιχτεί κτλ, να κάνει χώρο. Εκείνος όμως μπορεί και αφού βλέπεις ότι στο πρώτο ημίχρονο δεν έχει παίχτη που να μπορεί να κάνει τέτοια δουλειά. Δεν έχει ξαναεπαρέλαβε το. Το κορμί ο Ιντέγια να κάνει τι, εξήγησε. Να βγει έξω από την περιοχή, να πάρει την μπάλα, να κάνει μια τρίπλα ναι. και να κάνει ένα σουτ. Πρέπει να του τη φέρουν μέσα και να την κάνει. Ακριβώς. Όπως ο Καρντός. Ναι. ναι. Σήμερα λοιπόν. Το οποίο δεν τον έβαλε σήμερα. Ο Καρντός όπου και να του τη φέρεις. Το οποίο δεν τον έβαλε μέσα. Όχι ευτυχώς. Ναι. Δεν έκανε αυτό. Ναι. Φυσικά να μην παραλείψω να πω ότι ο Ολυμπιακός έχει καταντήσει από αυτόν τον άνθρωπο πορτογαλική απικία. Δηλαδή άμα είσαι Πορτογάλος ή Βραζιλιάνος παίζεις. Αν είσαι Αργεντινός, δεν ξέρω τι άλλης εθνικότητας, πας στην άκρη. Έχει και αυτή την νοοτροπία, θα το παρακάμψω όμως κι αυτό. Μην το παρακάμπτεις. Το θέμα είναι λοιπόν ναι. ότι η ομάδα ήταν απίθαρχη. ναι, ήταν απίθαρχη η ομάδα. Μάνα της είναι η τέτοια, Η μάνα της Βαλσάμις εκεί το έργο είναι. Έλα ρε, που είμαι ερωτευμένος, που τρελαίνομαι, γυναικάρα. Μα αυτήν είσαι ερωτευμένος, με τη μάνα της Βαλσάμις. Ναι, θα γίνει τώρα, θα πούμε για ποδόσφαιρο ή θα αρχίσουμε με. Μέλπο Ζαρόκοστα. Μέλπο Ζαρόκοστα. Ναι. Γυναικάρα. Το βρήκατε, ωραία. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν. Γυναικάρα. Ναι, αλλά. Και τώρα μου αρέσει η ηλικία που είναι. Και ξέροντας λοιπόν το τι γίνεται στο ΆΚΑ με την ΑΕΚ. Ναι. Θα έπρεπε να τους έχει προειδοποιήσει ότι μόλις αγριοκοιτάξουν κάποιον ναι. ή μόλις εκφράσουν κάποια αντίρρηση για κάποιο σφύριγμα θα πάρουν κάρτα ούτως ώστε μετά με το... Like, μαλάκες, like. Λέμε αργέ, μη σε πιάσω. Λοιπόν,
σε χορτάσω σίγουρα. Μη θέλετε τέτοια πράγματα. Άστε τον να μιλήσει. Το βλέπει είσαι. Έλα, 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 παραφέρεσαι τώρα. Δεν παραφέρομαι καθόλου. Έλα, τώρα. Παντό είναι αλήθεια. Να είσαι με το χιούμορ φίλο. Μην είσαι. Αυτό δεν είναι χιούμορ η αλήθεια. Τι αλήθεια, μωρέ. Έλα τώρα. Δεν είναι αυτό που έχουν με μένα δεν έχουν συμφιλήσει. Ο άλλο μα έπρεπε να στη μάνα. Ο εδώ καλά το παστέλο. Ναι. Ήτανε δίκαιη η αποβολή του του Ποτία, παρόλο ότι έλεγε. Τον πέρασε έτσι ο Ποτία στα πρώτα μέτρα. Σιγά καλέ, σιγά. Τι χαρούλες είναι αυτές. Λοιπόν. Αφήστε το ρίσκο, δεν πιστεύετε. Τι σταματήστε. Ναι. Μην βρω κανέναν μόνο. Μη. Στα πρώτα 30 μέτρα, πόσα, 20 μέτρα, ναι. Τον έβαγε λάχανο. Ναι. Μα είναι αργός ο Ποτία, τι να κάνω. Ο Λάζαρος τον έφαγε. Ναι, υποστομαμίνα, μη μουστόγρια. Μουστόγρια όμως τον έφαγε. Μουστόγρια τον έφαγε. Λοιπόν, τον Λάζαρο. Σούμα. Υπό τη Δαρντανιέν. Ναι, σούμα. Δεν το έχουμε άλλα δύο δύσκολα παιχνίδια. Ναι. Εάν παρουσιαστούμε έτσι, δεν ξέρω τι θα γίνει. Εγώ ειδοποιώ εδώ και καιρό, ναι, και εύχομαι να κάνω λάθος. Αλλά επειδή έχω φτάσει στην, ναι, ηλικία που είμαι και σπάνια κάνω λάθος έως ποτέ, γι' αυτό λέω προσέχτε τον Ανσαριφάρ μέσα. Τον Ελιονούση δεν κάνει τίποτα άνθρωπος σε τέτοια παιχνίδια. Ποσοσίας του Σιδέρη. Όχι, του Μαλούχου. Σαν το Μαλούχο είναι, Μαλούχο είναι να το βγαλεί. Δεν είναι, ναι, αλλά λοιπόν. Ναι, Μαλούχος, ναι. Ο Παλάβας ποιον Έλληνα ηθοποιό μοιάζει, εδώ σε θέμα. Α, από εκεί και πέρα να τελειώνω εγώ, άλλωστε μιλάω πιο λίγο από όλους. Ναι, εγώ σου δώσα πρώτα τι, όταν βγάλω. Φούντα, του Φούντα. Λοιπόν, από εκεί και πέρα η ομάδα πρέπει να ανασυνταχθεί γενικώς. Παλάβας. Χρειαζόμαστε, κύριε Μαρινάκη, παίχτες καλύτερης κλάσης. Και από εκεί και πέρα βλέπουμε, γιατί αν είμαστε έτσι και του χρόνου, ναι, από εκεί, ναι, και πέρα θα έχουν δικαίωμα να ελπίζουν κι άλλοι. Το κύριο Μαρινάκη, τον περνάς φάλτσα? Όχι, δεν τον περνάω, ναι, φάλτσα. Δηλαδή απλά τώρα πάτεξε ο Ρωμαίου Κόφτης. Ο Ρωμαίου. Με τον άλλον που ήταν σαν τον Καφάση, στον γέλα κυρία μου, γέλα μαζί μου, τον Μάρτινς. Και ο Σιμόης τους κατάπιε, σήμερα ο Σιμόης ήταν ο καλύτερος παίκτης της ΑΕΚ, δεν ξέρω. Πολύ κλωτσιά, ντρεπάνει. Ντρεπάνει, ξεδρεπάνει, ναι. Και στο δεύτερο ημίχρονο ο Μάνταλος, στο πρώτο δεν υπήρχε ο Μάνταλος, ήταν μηδενικό ο Μάνταλος. Τον Μπακασέτας σαν έξω δεξιά. Άστο. Ναι. Άστο. Προτιμούσα τον Λάζαρο από την αρχή. Το παιδί αυτό θα πεθάνει, θα πάει στον άλλο κόσμο, θα πει ο Άγιος Πέτρος, εσύ αγόρι μου τι θες έπαιζε, δεν ξέρω. Είναι το αντίστοιχο στον Ισπανό που είχε πάρει η Άρσεναλ από τη Σεβίλη. Πώς θα ήταν και ο Ισπανός, το έχω ξαναπεί, Γιώργο, από τη Σεβίλη. Σε βλέπω στεναχωρεμένο, πικραμένο. Τα μάγουλά σου έχουν κατέβει προς τα κάτω. Ναι. Πικραμένος δεν είμαι. Είσαι πικραμένος, στεναχωρεμένος. Χρειαζόμαστε. Αυτό έχει κάνει την μούτρα που έβγαλε 3 από τις άλλες και θα μου τα πεις και εσύ. 5 νίκες για να πάρουμε το πρωτάθλημα. Ακούτε, είπε, χρειαζόμαστε 5 νίκες. Φοβούνται ακόμα για το πρωτάθλημα. Δεν βλέπει, δεν πατάει καλά, δεν το βλέπει. Μια απόλυση σαν την Κυριακή με τον Πανιόνιο. Ναι. Τις άλλες 4 θα τις βρούμε. Ναι. Αλλά το θέμα είναι, ναι, ότι όπως είπα, δεν είναι ότι εντάξει θα κερδίσει, θα πάρει το πρωτάθλημα. Το θέμα είναι ότι η ομάδα αυτή, ναι, είναι χειρότερη από πέρυσι, πρόπερυσι, παραπρόπερυσι. Δηλαδή κάθε χρόνο φθήνει. Χάνει τη δύναμή της, χάνει την παρουσία της, χάνει την προσωπικότητά της. Καλά είναι να. Άσε οι άλλοι δηλαδή τι κάνουν. Καλιά ήταν χάλια, αλλά εγώ φύνω. Ναι. Ναι. Πότε ασχολήθηκα. Και κάτι άλλο, πες μου κάνω λάθος, Γιάννη. Συγγνώμη λίγο. Ορίστε. Πάνω στον Ολυμπιακό θα πω. Δεν είναι πάνω στον Ολυμπιακό. Δεν είναι σκέψη. Δεν είναι ολοφάνερο ότι τελευταίο 1-1,5 μήνα έχει πέσει γραμμή να σμπρώξουμε Ανδρούτσο Ρέτσο. Δεν καλά. Βλέπουμε και τον Ρέτσο αρχηγό στα 19 του ξαφνικά. Ναι. Το οποίο δεν είναι κακό βέβαια, αλλά ξέρεις, να σμπροχτούν αυτοί, ρε παιδί μου, σαν το επόμενο, ας πούμε, αυτό let's big thing του Ολυμπιακού. Πουλα, και ο Μανθάτος. Δεν γίνεται. Και ο Μανθάτης, συγγνώμη. Καλά είναι τα χρήματα, αλλά κάπου πρέπει να έχουμε και κάποια ομάδα αντάξια. Ομολόγησε. Της ιστορίας. Ο, καλά λέει ο άνθρωπος. Δηλαδή, γιατί θα αρχίσουν τα ούτωνα. Σου λέει κάνω το παρασκήνιο σιγά σιγά, από ό,τι φαίνεται εκεί πάει η δουλειά. Σήμερα, άκουγα στην Έλα Σπορ τον παππού. Λοιπόν, ο παππούς, σαν να μου φάνηκε να είναι ο Μπούζας, δεκαετία του 80. Θεοδωρή, λες. Ναι.
Και επειδή κλαίνε και φωνάζουν οι αδύνατοι και οι αδύναμοι, και όταν μίλησε. Εγώ δεν μιλάω για διαιτησία, λέγε το μέχρι τώρα. Ναι, εφόσον μιλάει για διαιτησία, νιώθει αδύναμο. Το ότι πα στο ημίχρονο, πα και επηρεάζει το διαιτητή. Ξέρει που φάνηκε ότι δεν έχετε τη διαιτησία πια τόσο. Όταν πήγε ο Σάβα στο ημίχρονο πριν ξεκινήσει το μάτς και του έλεγε κάτι ο Μάνταλο, και στα πρώτα, στα πρώτα 120 δευτερόλεπτα γίναν τρεις φάσεις και δεν έδωσε ούτε μία υπέρ του Ολυμπιακού. 50-50. Εκεί. 50-50. Πάλι πήραν στηρίγματα. Λοιπόν, ήταν 80-20. Άκου. Ήταν 50-50. Του έδωσε ένα πέναλτι που θα μπορούσε να του δώσει πάνω από αυτό. Ήταν και κόκκινη ο άλλο. Πώ το λέω. Μισό λεπτό. Δεν του έδωσε πέναλτι. Όχι. Ο διαιτητής έδειξε ότι σέβεται πολύ την ΑΕΚ, φοβάται το Μελισσανίδη, μην είναι καλό στον πάγκο. Ότι πήραν τώρα, τελειώνουν αυτοί. Ότι πήραν. Έχουμε εκλογές στο μάτι. Βγαίνει ο μάτι μου που του μιλάει και ο Δημητριάδης επεμβαίνει και. Αρχίζει να την κλάψει από τώρα γιατί ότι πήραν. Κλάψα την κάνει ο αδύνατος. Εξαγωνιστικά. Μισό, δεν λέω για σένα. Αυτό που άκουσα από τον Σάβα, το Θεοδωρίδη είναι ότι η κλάψα την κάνει ο αδύνατος και αυτός που ψάχνει άλωθη. Συνέχατο. Λοιπόν, σε γενικές γραμμές αυτό έχω να παρατηρήσω και από εκεί και πέρα βλέπουμε. Λοιπόν, εγώ περιμένω ένα λεπτό ότι αν αποκλειστεί και από την Οσμανλή Σπορ, μια ομάδα που παρήλουσαν από δύο κουβέντες, δεν είναι και κανένα φόβητρο, μπορούσαμε ορθολογιστικά να την κερδίσουμε στο 1-0-2-0. Δεν το κάνανε, τώρα θα πάνε στην Άγκυρα, δεν ξέρω τι θα γίνει. Και με τέτοια ταλαιπωρία, γιατί σήμερα φάγαμε αρκετό ξύλο στα πόδια εκεί. Αν χάσετε από την Ευρώπη, χάσατε ήδη τον Αντέρμπι, χάσατε τον Μπέντο. Θα βγάλετε τον Μπέντο άχρηστο. Το θέμα είναι όμως ότι δεν είναι μόνο ο Μπέντο, είναι και ο Πρόεδρος. Ο οποίος Πρόεδρος πρέπει να στάξει να κάνει ομάδα. Γιατί οι Ολυμπιακοί μπορεί στα φως και τα λοιπά να μην μιλάνε. Ναι, για τον Μπέντο έχετε δίκιο. Δεν είναι καλός προπονητής, κακός προπονητής είναι. Αλλά από την άλλη μεριά, ο πρόεδρος θα πρέπει να φέρει και παίκτες. Τζόρτα, σ' ακούω. Στεναχωρεμένος σε βλέπω μετά την ήττα με την Σάλκε. Ναι. Τώρα... Σήμερα είναι κάτι πιτσιρίκια δικά σας, κάτι κοντούς που βάλατε εκεί. Ναι. Μια χαρά ήταν η ομάδα. Ναι, εντάξει. Σήμερα, για σήμερα ναι. Μια χαρά η ομάδα. Ναι, το Καβλόσπυρο, ναι, επιμένει. Επιμένει το Καβλόσπυρο. Λοιπόν, ναι. Ένα λεπτό για τον Ολυμπιακό για να το κλείσουμε. Ναι. Να πάμε στον ΠΑΟ. Ο Ολυμπιακός είναι αυτό το πράγμα που βλέπουμε όλο τον χρόνο. Ναι. Απλώς. Έπαιζε με τις ομάδες τις οποίες είναι δίπλα να πούμε. Ναι. Ξέρεις τώρα, μην τις ονομάσουμε. Όχι, τη δικαιολογία. Ναι. Έχει τον Μποροβίλο κάτω στο Κολοκοτρονίτσι. Ναι. Έχει τον Κασναφέρη να πούμε στην Ξάνθη. Έχει τα σφυρίγματά του. Έχει τα αυτά με τις μικρές. Οι μικρές δεν μπορούν να γαβγίσουν πολύ. Απλά τα πράγματα. Μόλις έρχεται με τις μεγάλες, γυμνή είναι η ομάδα τους. Φαίνεται λοιπόν. Από μία. Μίλησες κύριε, ένα τέταρτο μιλάγες. Ένα τέταρτο μιλάγες. Λοιπόν, από την έκτη ομάδα της κατηγορίας, από την ΑΕΚ, η οποία δεν πατάει καλά μέχρι τώρα, φωνάζαμε όλοι, είδες τι γίνεται, είχε 3-4 ομπαλίες σε ρήμες. Αν εξαιρέσεις το παιχνίδι, λοιπόν με τη Βέρεια που της έβαλε 5-6 γκολ να πούμε η ΑΕΚ, μετά τα άλλα όλα ήταν ισόπαλα. Ναι. Λοιπόν, και όμως την έκανε σήμερα τον Ολυμπιακό, αυτόν τον Ολυμπιακό, γιο-γιο. Ο Λαπρόπουλος λοιπόν. Έκανε επικό παιχνίδι. Ναι. Αυτός ναι. Έκανε το πέναλτι που τράβηξε τον Ποτία. Ναι, αυτός. Ωραία. Μπράβο. Εσύ υποψία ευκαιρία δεν κάνατε τώρα. Μιλάτε ακόμα για αυτό να πούμε. Συνέχατε τότε, να έρθω να λέω τώρα. Εγώ σου είπα, θα κάνει τρεις ήττες Ολυμπιακός σίγουρα από τις τρεις μεγάλες ομάδες. Λοιπόν, από τις τρεις μεγάλες ομάδες θα κάνει τρεις ήττες. Η μία ήρθε. Θα έρθει και από τον Πάο, θα χάσει και από τον Παναθηναϊκό. Θα το πάρει όμως. Θα το πάρει, ας το πάρει. Ναι. Τέτοια πρωταθλήματα αξίζει. Παραπάνω καλύτερα δεν μπορεί. Τώρα, επειδή. Τους είδα και με το ευρωπαϊκό παιχνίδι με το πώς το λένε με την Οσμαλή. Με την Οσμαλή, ναι. Τίποτα και εκεί πέρα. Και φάνηκε και εκεί ότι. Να δεις ότι οι παίκτες του Ολυμπιακού είναι όλοι καλομαθημένοι. Ναι. Στην αποβολή που πήρε ο Βιάννα. Ναι. Και τεμέκ ζητήσαν ένα πέναλτι εκεί, δεν ξέρω να πούμε. Βουτιά. Βουτιά. Ναι. Ο διαιτής γέλαγε. Ναι. Γέλαγε. Εκείνος πήγε να κάνει τη διαμαρτυρία του και ο διαιτής γέλαγε. Πάμε στα δικά μας. Ναι. Αυτό ναι. Είναι ο Ολυμπιακός δυστυχώς. Και αυτοί φοβούνται διότι χάνουν και τα, ναι, τα πρωτεία. Τα πρωτεία. Τα κόσια τα χάνουν. Εκεί εστιάζεται το πρώτο θέμα. Το είδες την Πέμπτη ή το είδες τηλεοπτικά. Όχι, το είδα τηλεοπτικά. Ευτυχώς γιατί γλίτωσε στο πολύ κλάμα. Ποιο κλάμα να γλίτωσε. Στο κλάμα. Πάμε ρε, δεν το μιλάς, λέγε. Το θέμα είναι ότι. Για το πέναλτι σήμερα που ζητάει η Βέρεια. Έλα, με το εντάξει τώρα, τι να λέμε. Έλα, τώρα, το πέναλτι που τώρα. Καλό ήταν. Τι να, εγώ δεν θα κάνω κριτική του να μην. Όχι, άκου, λέω.
Είναι ένα μήνυμα ότι παίρνει εσύ τώρα τα μπακαλάκια. Εντάξει, μήνυμα είναι. Στον πρώτο γύρο είδαμε ότι. Όχι, τώρα βλέπει ότι. Τα κόζια αλλάζουν. Αυτό! Έχουν τελειώσει η λιωμένη ιστορία. Αύριο γίνονται εκλογές στην Κύο. Και ο ανάδοχος, πώς το λένε, ο απόγονος του Σαρή δεν κατεβαίνει. Οι ίδιοι τους δεν κατεβαίνουν. Ο διαιτητής ο Βίλος. Σηκώσανε λευκή πετσέτα. Το Κορδελιό, λέω, πήγε ένα ταξίδι. Ο Μάλαμας ο Τεβεκέλης. Μπράβο στο Μάλαμα τον Τεβεκέλη. Υπεύθυνος για το θέμα των ενώσεων είναι αυτός. Ναι. Μπράβο του, χίλια μπράβο. Γι' αυτό τον έχετε στον ΠΑΟΚ. Και γι' αυτό τον έχετε στον ΠΑΟΚ. Ναι. Λοιπόν, ναι. Ρίξανε λευκή πετσέτα σε άνδρα δικά τους. Έχουν χάσει το άνδρο του Καραμελίδη. 25 χρόνια, 22 χρόνια παρακαλώ στη Βέρεια. Η κόκκινη μαθία του Καραμελίδη. Τελειώσαν. Δεν είπα ότι είναι Καλαμαριά. Πού είναι Καλαμαριά. 25 χρόνια οι κόκκινοι Ισέρες με τον Χριστοφορίδη. Τελειωμένοι και από εκεί πέρα. Τώρα το Μάρτιο τελειώνει και η πιερία του Ελευθεριάδη. Ο υποψήφιος πρόεδρος της ΕΠΟ του Κυρτζίκη, αυτού που δεν βγήκε ούτε στο νομό του ο Κυρτζίκης. Λοιπόν, κατεβάζουν τώρα τον Ελευθεριάδη. Τώρα γίνονται εκλογές μέσα στο Μάρτιο στην πιερία. Άκου λίγο, τελειώσαν. Άρα να τις πάρει. Ο ΠΑΟ. Εννοείται ότι θα τις πάρει. Θα είναι και Μελισανίδη. Και θα αποσυρθεί. Εννοείται, ρε φίλε. Αυτό με φοβίζει. Δεν με σε φοβίζει καθόλου. Αυτό με τρομάζει. Λοιπόν, εγώ θέλω να δώσω. Για άλλη. Δεν σε διέκοψα, ρε Τραχανά. Καραγκιόζη, δεν σε διέκοψα να πει. Κάσε ρε Βλάχο. Δεν σε διέκοψα, ρε Τραχανά. Καραγκιόζη, στη θεωρία πρώτη είστε και στις παπαρίες. Περίμενε. Δεν θα βάζατε φυσάκι. Δεν σε διέκοψα, ρε Μάρα, να κάνεις διάλογο. Εγώ βλέπεις δεν μίλησα να πούμε. Μίλησε και πολύ για μας. Άρα τώρα με τον Βαρέλα και τον καπετάνο λες ότι κάτι είδα. Τελειώνει, τελειωμένη ιστορία. Θέλω να δώσω λοιπόν συγχαρητήρια τον Σαββίδη για άλλη μια φορά πρώτον. Γιατί μετά από εκείνο το τραγελαφικό παιχνίδι που διακόπηκε με παπά διαιτητή με το κλεμμένο κύπελο από τον ΠΑΟΚ τότε, είχε βγει ο Σαββίδης και είπε δεν κατεβάζω την ομάδα στον ημιτελικό και ο επόμενος πρόεδρος της ΕΠΟ θα είναι. Δικός μας. Από την Θεσσαλονίκη. Πήρε λοιπόν το γραμμένο από εδώ και τον έχει έτοιμο να τον κατεβάσει. Πάει. Πολλά κιλά μάγκας είναι ο άνθρωπος. Μπράβο του. Όποιος θυμάται και κάνει. Τώρα εσύ βρε κότα δεν μπορεί να κάνεις κριτική τον πρόεδρό σου. Κότα είσαι. Ο Μπέντο και ο Μπέντο και ο Τέχη. Κάνε μια κριτική ρε. Ποιος τον έφερε τον Μπέντο ρε. Κότες. Είστε κότες. Δεν μπορεί να κάνετε κριτική. Εγώ τα παίρνω από το Σαββίδη. Εγώ δεν παίρνω τίποτα από σένα. Αν ιδιωτελώς. Εγώ τα παίρνω. Πες μου ένα μεμπτό που έκανε ο Σαββίδης. Ας το νερό με το λεμόνι εδώ. Ένα λάθος που έκανε ρε. Τι λάθος ρε. Πες μου ένα λάθος ρε. Λοιπόν, Τραχανάς είσαι και βλάχος. Όσον αφορά το παιχνίδι με τη Σάντρη, καλά εδώ ακουγόμαστε ποιος είναι ο Τραχανάς. Έλα, περνάει ο χρόνος ο τηλεοπτικός. Εγώ νομίζω ότι έκανε το λάθος ο Ίβιτς. Τι έκανε? Διότι πήγε να μπερδέψει τον αντίπαλο προπονητή και μπέρδεψε μόνος του την ομάδα με το 3-5-2. Δεν ήταν καλό το 3-5-2. Δεν έπρεπε να κατεβάσει. Καλό ήταν το 3-5-2, τον Κλάους δεν έπρεπε να κατεβάσει. Το πείσε, δεν έπρεπε να κατεβάσει. Αυτά είναι η δική σου γνώμη. Τώρα λέω τη δική μου γνώμη. Εγώ λέω τη δική μου γνώμη. Όταν θα πιάσει το λόγο, πες τη δική σου γνώμη. Θα τον πιάσω το λόγο. Λοιπόν, όταν έχεις δύο εξτρέμ γρήγορα, Ενρίκε και Κάμπος και ξέρεις ότι εγώ τον παραδέχομαι τον Ίβιτς. Επειδή ήξερε ότι ο προπονητής της Άλκε γνωρίζει και τον Ενρίκε και τον Κάμπος και σου λέει θα με χτυπήσει από εκεί μεριά, σου λέει θα τον μπερδέψω, θα κατεβάσω στο 3-5-2. Τώρα αν έκανε λάθος που στο 3-5-2 δεν έβαλε αντί για τον, όπως λες, τον Κλάους, έπρεπε να βάλει τον Ενρίκε. Τον Ενρίκε έπρεπε να βάλει με τον Μιχταλίδη. Μπορεί να έχεις δίκιο εκεί και αυτό είναι άλλο κομμάτι. Εγώ λέω το σύστημα. Δεν ξέρει τον Κάμπος και τον τέτοιο που τους ξέρει. Τον έναν τον ήθελε να τον πάρει όταν ήταν στην παλιά του την ομάδα τον Ενρίκε. Και τι είπε και για τον Στην Augsburg. Ναι. Και για τον άλλο προφανώς θα έχει κάνει. Εδώ τον Ενρίκε σου είπα εγώ πριν τον πάρει ο Πάουκ, σου είπα ποιος είναι ο Ενρίκε. Είναι δυνατόν να μην τον ήξερε ο Μπογκόντι Άλγε που τον έχει αντιμετωπίσει κιόλα. Πιο σύντομα ο Τζόντα, μην το κάνουμε τώρα, δεν προλάβετε. Και άμα έβλεπε λοιπόν το παιχνίδι, όπως το είδα και εγώ το παιχνίδι από Μπορουσία. Οπότε έχει πει στο Πάσο Γιώργο προηγουμένω Γάλλο. Εντάξει, ρε Μάρι, τώρα το πε, άσε να τα πω κι εγώ αυτά που ξέρω εγώ. 3-5-2 μια ομάδα, 3-5-2 η άλλη ομάδα. Γεμίσανε με 10 παίκτες στο κέντρο και κλειστή χώρη δεν μπορούσε να παιχτεί και ποδόσφαιρο σε κάποια φάση. Αυτό συνέβαινε σε ένα όμως. Αυτό εσένα συνέφερε. Ναι, αυτό εμένα συνέφερε. Εγώ βλέπω ότι όταν και η ομάδα μου είναι τεχνικά, δεν συμφέρει σε μια τεχνική ομάδα. Τεχνικά είναι η ομάδα. Τεχνικά, οι άλλοι δεν ήταν ούτε Τσουπομοτίνγκ ούτε Μπενταλέμ, καλά ήταν και αυτοί. Ναι. Άμα όμως την κέρδαγε ο Πάου θα μας έλεγε σε λάβρε τώρα πια Σάλκε τώρα είναι πιο γερμανικό ποδόσφαιρο και πια Σάλκε και πια αυτά. Την έχει να πάτησε έτοιμη. Και όμως σε πληροφορώ ότι έπαιζε ο Χούντελαρ, έπαιζε ο άλλος ο, πώς το λένε, βοηθάμε λίγο. Ο αριστερός μπακ, να πούμε, που αυτοί οι δυο κάνουν όσο κάνει ωραία. Ο ΠΑΟΚ. Άλλο, παρακάτω. Λοιπόν, και πιστεύω λοιπόν ότι παρόλα αυτά ήταν άτυχος ο ΠΑΟΚ, διότι
Είχε δύο φάσεις και με τον Λεωβάτης και με τον Μάτος για να προηγηθεί, ειδικά με τον Δοκάρη κλπ. Δεν μπόρεσε και μετά μόλις μπήκε το. Έβαλε τον γκολ αποστημένα. Ποιο Δοκάρη? Ένα Δοκάρη είχε ο Πάκ. Άμα δεν το είδες, τι να σε κάνω. Ναι. Λοιπόν, από τότε και στο εξής. Με τον Μάτος, από το πλάι. Ναι, ρε, Δοκάρη δεν ήταν. Απέξω πάει. Δεν ήταν δοκάρι που είχε πει. Δεν είναι δοκάρι. Δεν δοκάρι, εντάξει. Τόσο κόμπλεξ ρε που είσαι. Δεν είναι δοκάρι αυτό, ρε. Δεν ήταν δοκάρι. Δεν είναι δοκάρι. 30 με 30 ρε. Πότε δεν θυμάμαι τώρα. Δεν ήταν δοκάρι αυτό. Δεν ήταν δοκάρι, ρε. Δεν πειράζει. Πλάι δεν ήταν το ίδιο, ναι. Σαν δοκάρι βάλτε εσύ. Εντάξει. Τέλος. Πάμε παρακάτω. Κόβεται η ομάδα στα δύο με το πρώτο γκολ που βάζει λοιπόν εκεί πέρα με τα στημένα. Εκεί τώρα θα μου πεις και τα στόπερ φταίνει και ο Γλύκος φταίει και στα τρία φταίει ο Γλύκος. Απλώς στο πρώτο και στο τρίτο φταίει πιο πολύ από όλα. Γιατί φταίει στα. Ναι, δεν μπορεί να κάνεις τώρα απόκριση, ρε φίλε. Πού? Μπροστά εκεί έτσι. Αφού ήταν από τρία μέτρα, δεν προλάβαινε να αποκρίσει και που το έβγαλε καλό ήταν. Τι έβγαλε, δεν έβγαλε τίποτα. Το πρώτο γκολ. Έκανε απόκριση πάλι. Στο πρώτο, στο τρίτο γκολ. Και στο τρίτο φταίει κάτι. Σε κάνει μια κεφαλιά ο Νάντο κάτω αριστερά. Τι να κάνει, περίμενε. Στο πρώτο και στο τρίτο φταίει οπωσδήποτε πολύ. Στο τρίτο φταίει. Στο πρώτο και στο πρώτο φταίει. Ωραία, η Άννα τη Βέρη θέση μα κάνει γκολ. Τι να πω, τι να πω για τα σήμερα τη Βέρη που είναι δώρο τα τρία γκολ. Φταίει. Δεν έπρεπε να τα βάλουμε δηλαδή, ρε Μάρι. Τι μα ναι, μα κλειστάρει για να μην τα βάλει. Που δεν είναι τόσο δώρα. Κατάλαβε τι είπα, ρε Μάρι. Πιο πολύ κομπλεξικό. Βλάπτη, ρε φίλε. Τι επιχειρήματα. Εγώ μιλάω για τις άλλες και είμαι παστιφέρα. Σήμερα σου κάνει ο άνθρωπος τα κουμάτια. Δεν φτάνει. Δεν φτάνει. Δεν φτάνει. Διακόπτη, ρε. Δεν διακόπτη. Τελείω. Δεν κάνουμε, ρε. Τρία φορά. Κάνε διάλογο. Μετά όταν πάω από εγώ. Ένα σημείο σου είπα εγώ. Να είσαι πώ. Ρε φίλε, όλο το σου λέω. Είναι με τρία στη μένα βάζει τρία γκολ η Σάλκε. Αντί να δει την ποιότητα τη Σάλκε που στο δεύτερο γκολ τη βγάζει τη σέντρα ο Σέβεντε που είναι στόπερ, βγάζει τέτοια σέντρα από την πλάκια, από την Dutch Line, εσύ μου λες το τι φταίει τώρα, πλάκα μας κάνει. Α, εντάξει. Δεν φταίνει τα στόπερ δηλαδή που κάναν το λάθος. Τότε σήμερα η Γκέρια σου κάνει τα τρία πρώτα γκολ δώρα τα κάνει. Στην Κέρκυρα που έβαλε πέντε γκολ ο Πάουκ έφταιγε που δεν έπαιξε καλά η Κέρκυρα. Η ποιότητα του Πάουκ δεν ήταν εκεί πέρα. Πάμε στον επόμενο. Λέγε Γιώργο μου. Όχι, για να μιλήσουν ο Μάριος και ο Αργιανός πρώτα και μετά. Πρέπει να μιλήσει ο Αργιανός που είναι κάτι πολύ κουμένο. Αλλά έχει αλαθαρίσει με την έσταση που έγινε με τον Τενέ, να πούμε. Λοιπόν, να πούμε πρώτα για τον τελικό. Ναι, τι να πούμε για τον τελικό μου. Κάτι άλλο σήμερα, τι θα βάλαμε. Δεν έπαιξε άλλη σήμερα. Πάμε εδώ, τι λέω, sorry. Ξέραμε από την αρχή ότι ο Παναθηναϊκός έχει 15 πλάσιο μπάτσε από εμάς. Άσε τις δικαιολογίες. Δεν είναι δικαιολογίες, η πραγματικότητα είναι. Ναι, το μπάσκετ δεν είναι ποδόσφαιρο στην Ελλάδα. Ναι, αλλά την Παρασκευή στο ραδιόφωνο δεν μπορούμε να πάρουμε την Ελλάδα. Το είδα. Το μπάσκετ δυστυχώς η καλύτερη ομάδα είναι πάρα πολύ δύσκολο και πρέπει να κάνει υπέρβαση. Σωστό. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει. Έκανα για να ακούω προστατικά του εκεί πέρα στην αρχή. Καλά εξηγήθηκε. Καλά εξηγήθηκε, ήθελα να δώσει αξία μεγαλύτερη στο κύπελο που πήρε. Εντάξει. Έξυπνο. Λοιπόν, δεν είναι ότι τον φέγανε οι 150 θέσεις που ήταν να διάσουν και όλα αυτά. Όταν παίξαμε στο Ηράκλειο, είχε 150 αριανούς σε ένα τετραγωνάκι και 4.000 πάγανε εκούς. Ερώτηση. Εκεί έπρεπε να μην παίξουμε καν εμείς. Τέλος πάντων. Ερώτηση. Είχε πει. Πώς λέει τη χοντρούλα, κυρία Τζόρτζια. Τζόρτζια. Είχε πει η Τζόρτζια ότι θα δώσει τα εισιτήρια, θα προηγηθούν οι κάτοχοι των διαρκείας. Το διαρκείας πήγαν στο γήπεδο. Όχι. Δεν ξέρω ακριβώς τι είναι. Χοντρούλα, γιατί δεν είναι στήρια δεν τα έδωσε στα διαρκεία. Ο Χρήστος ο κομμουνιστής. Κομμουνιστής. Ραπτό.gr. Έχασες κάποια τηλεοπτική ή ραδιοφωνική κομπή και δεν ξέρεις να ακούσεις. Οποιαδήποτε στιγμή συντονίζεσαι στο ραπτό.gr. Λέει ο Χρήστος ο κομμουνιστής. Μάλλον θα το έστειλε και σε μένα. Ξέρω, μάλλον και δεν. Ναι. Λοιπόν, άκουσα το χωστό αθόρυβο. Πού τα έδωσε η Τζόρτζια τα εισιτήρια. Δεν μπορώ να ξέρω. Τι μια λέτε. Μην παίρνετε διαρκεία στι ομάδε. Όταν να πάνε σε κύπελο τελικό και μεγάλη διοργάνωση ευρωπαϊκή, τα δίνουν στους καλλιδίβαλους. Μην πάτε να πληρώνετε διαρκείας. Τη χρονιά που έρχεται το καλοκαίρι, μην τα δίνετε. Ρώτα τον Γιδοβοσκόπη. Μπορεί να τα δώσει όλα στα διαρκείας. Ρώτα τον Γιδοβοσκόπη, ξέρει τον Ενρίκε, τον Γιδοβοσκόπη το δέχομαι, από παλιά πόσες συμμετοχές και πόσα γκολ είχε στη Γαλλία. Λοιπόν, αυτός ο Τσοπάνης που σε έστειλε το μήνυμα. Δεν ξέρω τι. Θα στείλει ένα ευρώ εκεί το μήνυμα να τον απαντήσω εγώ. Ναι. Ποιο είναι. Ξέρω τώρα, μήπω κάνει τον αυτό να. Άντε. Ναι, συνέχισε. Ναι. Λοιπόν, για να. Καταλαβαίνετε τώρα τι γίνεται. Μιλάνε λίγο στον κύριο. Λέει να απαντήσω εγώ. Το διαβάζω στο δικό μου, το είπα. Ρε. Ναι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, όταν παίζουμε μια ομάδα με πολύ μεγαλύτερο μπάζετ και χρειάζεται πάλι να βάλει το χεράκι ο διαιτητής ο τέλος.
Γιατί το έβαλε το χεράκι του. Σωστά, εκεί που ήταν στου 4 πόντου το παιχνίδι, ναι. Πέφτει ο παίκτη Παναθηναϊκού πάνω στο rebound, κάνει καταφανές και ο φάουλ πεθαίνει δηλαδή. Πάνω στο, πάνω στο playmaker του Κάνιξ. Και αφήνει το παιχνίδι να συνεχιστεί. Εκεί που είναι να μου δώσει δύο βολές να πάει στο καλάθι. Όταν έχω ανατρέψει 17 πόντου διαφορά από το 8 λεπτά πριν τη λήξη, δεν μου δίνει το δικαίωμα να διεκδικήσω το παιχνίδι. Σφαγιάρι. Δεν είναι σφαγιάρι. Στο μπάσκετ του έδωσε κάτι σφαιρίγματα. Μπορεί να αλλάξει. Του είχε δώσει κάτι σφαιρίγματα που τα αντίστοιχα δεν τα έδωσε. Δεν σου λέω ότι θα το έπαιρνε ο Άρης, αλλά πραγματικά δεν τον αφήνει μόλις πλησιάζει να τον έχει δίκιο. Παίρνει την πάω μετά ο παιχταρά σου τον Παναθηναϊκού να πούμε το τριάρι. Πά το τρίποντο, γεια σα, τελειώσαμε. Έτσι είναι στον μπάσκετ τα πράγματα. Κωστή, από μία φάση δευτερόλεπτα. Τα πράγματα να. Με ρώτησε την προηγούμενη εβδομάδα, Άρης Παναθηναϊκός στο τελικό με ποιον θα είσαι. Ναι. Εγώ στεναχωρέθηκα που το χάσε ο Άρης στο κύπελο. Ναι. Τώρα που το χάσε το λέω. Καβάλτα. Όχι, το χάσε. Πόσο έχασε. Ο Άρης. Τελική διαφορά είναι από 62-59. 68-59. Τιμητικό. Λοιπόν, ναι. Τώρα για το ποδόσφαιρο έχει γίνει μια ιστορία. Προέκυψε ένα θέμα αφαίρεση βαθμών από τη Λαμία. Mm. Λοιπόν, κύριε Καρυπίδη, ναι. Έχετε άλλη μια ευκαιρία να πάρετε τα μέτρα σας. Το χρόνιο. Πάρτε εκεί 10 δικηγόρους, δεν ξέρω τι. Ναι. Επειδή μας αρέσει ο νόμος εδώ πέρα με την Καλαμαριά, δεν έγινε και καμία που αφαιρέθηκαν 3 βαθμοί και άλλοι 3-6. Για ίδια για παρόμοια περίπτωση, πανεφερή περίπτωση. Θα καθαρίζει ο νύκταρη, ρε. Λοιπόν, δεν ξέρω πώς θα καθαρίσει. Ναι. Πάρτε δικηγόρους. Έγινε, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, έγινε σαφής παράβαση του κανονισμού. Τώρα ο Τενές, αν δεν ξέρω, γεροντάματα, δεν ξέρω τι, ας πούμε, ξεχάστηκε και έβαλε πέτη που δεν έπρεπε, να την πληρώσει. Ναι. Την έχουν πληρώσει πολλές ομάδες. Ναι. Λοιπόν, ναι. Να πάρουν τα μέτρα τους και να κάνουν ό,τι χρειάζεται για να προσφύσουν τα σχέδια. Δεν σε ενοχλεί να μανεύεις, δηλαδή. Εγώ και άλλες φορές είπα ότι εγώ πρέπει η ομάδα να ανέβει με κάθε τρόπο, δεν με ενδιαφέρει. Δεν σε νοιάζει ο τρόπος. Πρέπει η ομάδα να ανέβει. Ναι. Λοιπόν, σε κολλάει ο Τζόρνταν τον χρόνο, ανέβηκες με μείον βαθμούς στη Λαμία και θα σε ενοχλεί. Δεν σου λέει καθόλου. Εγώ δεν το ξέρω το θέμα. Ναι, θα το πούμε μετά. Δεν το ξέρω το θέμα. Ας τον κανονισμό το ξέρουμε, δεν ξέρω το θέμα λέω. Εγώ δεν είπα για τον κανονισμό. Εσύ έβγαλες αμέσως και βαθμούς έβγαλες. Αφήνεις και βαθμούς εσύ, περίμενε. Έπαιξαν 6 παίκτες που δεν έχουν δικαίωμα στο παιχνίδι. Δεν το ξέρουμε το θέμα. Θα το δουν οι νομικοί αυτό, δεν το ξέρουμε. Έγινε κάποιο θέμα. Θα λέω τρία ρεπορτάζ τώρα οι νομικοί. Θα του τρία ρεπορτάζ γράψουν το ίδιο πράγμα. Ωραία, επειδή στην Ελλάδα όμως μπορεί να το χάσεις, ας πούμε. Έχω ανακοίνωση τώρα η Λαμία τώρα το βράδυ. Έχει λέει ελληνικό διαβατήριο ο Βάντερ Μισάη. Δεν έχει δικαίωμα συμμετοχή με εθνικά συγκροτήματα. Έχει παίξει όμως με την Under 21 της Αλβανίας. Δεν το λέει η Αγγλία. Οι Αγγλίε νομίζουν ότι δεν έχει καμία σχέση, φοβίζουν τον κόσμο μας και τα λοιπά και τους ποδοσφαιριστές μας. Θα δούμε τι θα γίνει με τον Κάμπι. Ναι, κάτι άλλο. Ναι, ναι, ναι. Εγώ τώρα. Δείχνει ενοχές η ανακοίνωση της. Δείχνει ενοχές. Εσύ ο δικαστής δεν θα κοιτάξει εσένα και εμένα για να βγάλει την απόφαση. Όσο και να αγαπηγεί όλο ο κόσμο. Εδώ υπάρχει δεδικασμένο, υπάρχει αυτό, να δούμε τι είναι. Δεδικασμένο με την Καλαμαριά. Ναι, είναι η ίδια περίπτωση. Θα το δούμε. Κάτσε ρε, άστε να ρε, με τα νομικά έμπλεξες και με τα νομικά τώρα. Πέφτει, ξέρω, με το Μερζά. Οπότε τελειώνουμε, λέγε. Λοιπόν, τίποτα. Πρέπει τέλος. Ο Καρυπίδης να πάρει τα μέτρα του ναι. Και να προφυλάξει να έχει άλλη μία ευκαιρία. Ο Αεξή δεν τον έδιωξα. Φοβήθηκε ότι θα φάει ξύλο ψαριανού και δεν ξέρατε στην εκπομπή. Όταν γίνανε τα επεισόδια μέσα στι Τσαχαρνέ. Την έκανε Πουλόπουλο. Λέγε, σε ακούω. Πες ότι γουστάρεις. Άλλο, τι θέλεις. Εγώ βλέπω για τον Άρη με λίγα λόγια. Μπορεί να τους δίνει τώρα, δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση. Εσύ τι θες να γίνει. Δεν με ενδιαφέρει κιόλας. Όχι, εμένα δεν με ενδιαφέρει. Πώς δεν. Χαλάστηκες. Γιατί να χαλάσω ρε φίλε. Τώρα άμα δεν. Θα κλάψω εγώ άμα δεν βγει ο Άρης ή θα πανηγυρίζω άμα βγει η Λαμία. Τότε γιατί μιλάς τότε. Λέω τώρα. Λοιπόν, εάν επωφεληθεί από την κατάσταση, του δίνεται μια. Πώς το λένε, μια ευκαιρία να πούμε να ισοβαθμίσει έτσι, δεν είναι, ή να. Ναι, σώδευση, ναι. Ισόβαθμος. Αλλά βλέπω την ομάδα του Άρη είναι παντελώς απίθαρχη. Ναι. Δεν υπάρχει πειθαρχία. Ναι. Δεν μπορεί να πάρει τρία παιχνίδια στη σειρά τώρα που έπαιξε. Μάλιστα. Μέσα στη Λαμία, μέσα στο Λαμία. Τρία παιχνίδια ήταν αυτά που είχα. Ναι, ήταν απίθαρχη η ομάδα. Κάπω στην έδρα μου στο δεύτερο γύρο. Καλά, εσύ πες τώρα. Εγώ λέω είσαι απίθαρχη. Φτάνει, ναι, λέγε ασφαλμά. Το λέει τελείω. Τι μιλάτε, μιλάτε στο λαμά, ο Βίλιο. Ο Ηρακλής, ο Ουρλιάζο εδώ και 5 μέρες δεν έχανε, καν δικαιώθηκε σε πολλά αποτελέσματα. Τα έλεγα, το λέω και στο γύρο που δεν ερχόμασταν. Που τα είπα εδώ και 10-15 μέρες, τα βρήκα όλα. Σε όλα έπεσα μέσα, μόνο στην Άρσεναλ έπεσα έξω. Στο Μόναχο. Να, το γράφει και το μήνυμα. Ναι, ναι. Πάω διπλό. Καλά, αυτό δεν είναι και τόσο. Το πάω διπλό και 0-2-0-3 τρώγιο. Δεν άστο, δεν είναι, εντάξει, δεν είναι. Αλλού είναι το θέμα. Σήμερα, ρε Σαραμαντά, τι κακό κάνει στην ομάδα, το καταλαβαίνει, παλικάρι. Εντάξει, για ποιο λόγο κάνεις καρατιά, πα
πα να του πάρει τα νιάτα του Σιώπη, άλλο, καλά μου δεν βρήκε. Τον σκότωνε. Στο τρίτο του, του Πανιωνίου. Στο τρίτο του Πανιωνίου και από τον Ηρακλή όλο πίσω. Πες μου ένα λόγο. Συμπλήρωσε λίγο κάτι ακόμα. Ναι. Και έχει στην πλευρά σου να μαρκάρει το Μασούρα. Το Μασούρα. Ο οποίο κάνει γκολ κάθε τρία χρόνια. Ναι. Δηλαδή. Ένα έκανε με τον Μπάουκ πρόπερση νομίζω. Και ένα πέσω φέτο κατά λάθο. Δηλαδή ο άνθρωπο δεν σκοράρει. Και ένα παιχνίδι που είναι καθαρά πάει όπω το θέλει ο Ηρακλής. Και έγινε να το τσουρνέψει και με διπλό κιόλα. Ναι, να το κλέψει. Μετά από 5,5 λεπτά τρώ τον γκολ. Με τον Ζιαμπάρη, κάτω από την άλλη, παίξει τόσο καιρό, επιστρέφει, καλύπτει, δεν offside, καλύπτει όντω. Ο Ζιαμπάρη τώρα εκεί πέρα, σε ναι. Τι κατάσταση είναι και μπήκε. Η ερώτηση μου. Και αναγκαστικά χτυπάει ο Σταύμου. Ναι, ναι, εντάξει. Σταυώνει εκεί στο 28. Εντάξει. Χτύπησε το παιδί ο Σταύμου, το είδα. Ναι. Ζιαμπάρη, έτσι όπω τον είδα, το είδα ότι το παιδί είναι ανέτοιμο, έτσι. Έχει να παίξει τόσο καιρό. Ναι, μπράβο. Να κάνει, να βάλει. Τον Τζο ήταν για μένα θα μα και το Ρούσο στόπερ. Το ερώτημα είμαι στον κύριο Παντελίδη, ότι εφόσον γνώριζε, γιατί αφού το είδαμε εμεί. Θα το δει και εκείνο, θα το αυτό τον ζει στην προπόνηση. Ναι. Γιατί δεν βάζει το Ρούσο εκεί, δηλαδή ο Ρούσο είναι. Τα μπάγκο, το είδε σίγουρα τα μπάγκο Ρούσο. Ναι, γιατί ο Σπίγκερ. Μισό λεπτό, όχι, όχι. Γιατί ο Σπίγκερ. Αυτή η αλητία επιτρέπεται στα μισά. Αυτό δεν πρέπει να το περνάει. Σε αυτό έχει δίκιο. Αφιερωθείτε, όχι τώρα εδώ. Γιατί και εμένα. Μη. Πολύ εύθυκτο είσαι, μην το κάνει αυτό τώρα. Καμία σχέση. Μισό λεπτό. Αυτό το μήνυμα τώρα δεν έχει καμία σχέση με τα προηγούμενα που είχαμε. Μην με διακόπτει, Μάρτον. Μάρτον, παιδιά. Κάντε εκπομπή είμαστε. Άμα δεν θα βάλουμε μπουστάκι, μουσική, κουστούμι και γραβάτα να βάψουμε. Κοίτα, αδερφέ. Αδερφέ, προφανώ είσαι ο παδό του Παναθηναϊκού, εσύ, έτσι. Προφανώ. Το ερώτημά μου. Ευτυχώ έμεινα στο 60, 70 και 80 γιατί τελικώ. Με 59 πόντους ο Άρης και 68 εσύ, γιατί εγώ λατρεύω το Παναθηναϊκό μπάσκετ, μεγάλωσα με Κέφαλο, με Ιορδανίδη, με Χαϊκάλη, μετά με Κοροναίο, με Μέμο Ιωάννου Πιτσιρικά, με Βίδα. Ευτυχώς, με Πεκτούρα Κυριάκο Βίδα, πηγαίνω μία ώρα πριν για να δούμε τα καθώματά του. Και μας παίρνει και το κύπελο μέσα στο Αλεξάνδριο. Διαρροτριάρη που να καρφώνει ανάποδα δεν υπήρχε τότε. Πρέπει να ντρέπεσε το μήνυμα αυτό! Συνέχα το πάντα. Που σε πάει ο Άρης σε τελικό στους 68 πόντους. Ναι. Έχει συν 17. Δηλαδή, βάλε Κέφαλο Κοροναίο κάπου να δω 80. Ας το κολομπάκι. Και Νέλσο Στεργάκο. Ας το κολομπάκι. Στους 17 να πήρε το διευθυντή χρειάζεται. Είσαι και Παναθηναϊκός. Σε βοηθήσε εδώ. Με τον Άρη δεν τον αντορκά εγώ. Δεν τον αφήνει όντως. Δεν του δίνει σφυρίγματα που τα δώσει σε σένα. Και με τον Άρη δεν τραβάω τον Αλκάεγο. Ο Ρούσος ήταν στον πάγκο. Ήταν, ωραία. Εντάξει. Ναι. Καλά, τώρα αυτό ξέρει κάτι όμως. Όχι. Τώρα αυτό είναι μια. Ναι, να είμαστε τον Ρούσο. Ναι. Και ποιο μπορεί να κάνει πάλι τον Ρούσο το ίδιο. Εντάξει, δεν είναι και ο Ρούσος. Ο Μπόμπι Μουρ. Αθλητικά ο Ρούσος τέριαζε περισσότερο πάνω στον Μπέμπι. Όχι, μπορεί. Δεν παίζει με φορ. Πάνω στον Μπέμπι. Παίζει με τον Μπέμπι. Τέλο πάντων, ξέρετε, σέντερ φορ. Μπέμπι για μπάρι τον καλύπτει για 2 εκατοστά. Όντω δεν offside. Σωστά, καλά ήταν στο διαιτή. Και μετά γίνεται στραβή στο σου του Μπέμπι. Πάνω στο φρένο του στον Ατζανετόπουλο, χτυπάει στο πόντο για πάρη και μπαίνει. Εντάξει, έγινε και αυτό. Πού okay. Είναι ο Ηρακλής, ρε. Αλλά η ζημιά όλη είναι του Σαραμαντά. Που Σαραμαντά τώρα να παίξουμε τον μπαλ χωρί εσένα. Σιγά τα λάχανα. Που αν θέλω 2-3, ένα εσύ. Σιγά όχι, ρε, δεν τον κάνει. Σερσερίς είναι. Άμυαλο είναι. Φελό είναι. Και όλα αυτά έχουν γίνει κι άλλο κι άλλα σκηνικά τέτοια από τη μέρα τη προσφυγή σου. Ρε, όχι. Έτσι παίζει, ρε. Όχι, δεν είναι το παιδί, δεν το κάνει επίτηδες. Και κάνει. Φυσικά ναι. Το χάνει και αυτό ρε Πασά. Ο Πασάς τι είναι ρε παιδί. Το οποίο αν το χάσει η κόρη του Ραπτόπουλου, να είναι καλά, καλά η Ριγενίτσα, με παντόφλες και με νυχτικούλι το κοριτσάκι, με baby doll. Χάνονται. Δεν χάνεται αυτό. Χάνονται, δεν πειράζει. Μου κάνει το πόδι σου το δεξί, έτσι ρε φίλε, το είδα 32 φορές. Το κάνει και έτσι. Εντάξει. Θα μου πει τι περιμένει, τα είπε όλο ο Ραπτόπουλος. Το ζήλεψε αυτό όταν το είπε. Ένας τζιόλης της πλάγιας γραμμής. Ναι. Όταν το είπε, το ζήλεψα. Εντάξει. Λοιπόν, για το Ρούσο είναι πιο αθλητικός, κοντύτερος, πιο γρηγορός. Πάρα στο πέρα. Πάντως πιο κοντός ήταν και ο Ρούσος. Ναι. Όπως για πάρει τώρα εκτέθηκε. Δηλαδή, αν βλέπεις το μάτς και δεν ξέρεις ότι είναι τραυματίας, λες τι μπάλτο είναι αυτό. Δεν είναι έτσι το παιδί. Εντάξει. Λοιπόν,
Λεβερκούζεν Ατλέτικο. Νομίζω ότι Ατλέτικο φωνάζει. Για τον Πάο αυτό ήρθε μια χαρά. Γιατί φωνάζανε επί ένα μήνα, λέγανε φωνάζαν. Λέγανε για δύσκολα πράγματα κλπ. Ήρθε μια χαρά το 0-3 τώρα. Ξεκούραστα, παίζει και Τετάρτη και νωρίς και όλα. Και τελειώνω. Με Σαββίδη δεκάρι. Ο Πανιόνιος. Ναι, ο Πανιόνιος. Μπεν Σεντερφόρ. Ο Μασούρας που σκοράρει κάθε δύο χρόνια. Και ο Φούντας. Δηλαδή η τετράδα και αλλαγή ο Λάμπρου. Και ένας Γαμούτοβιτς, Μαμούτοβιτς, πώς το λένε, ένας αλλαγή. Δηλαδή μια τετράδα η οποία δεν προκαλεί φόβο. Δεν προκαλεί φόβο. Εντάξει. Τώρα με το Μοντέρο, το Λεωζίνιο στις πλευρές. Χωρίς γρήγορο Ρεδόνι. Τι ξινός σκάφης εσύ ρε. Συγκινητικός. Όπα, ένσταση. Συγκινητικός. Δεν μ' άρεσε καθόλου. Είναι από τη μέρα που ήρθε ο Δόνης. Σήμερα δεν μ' άρεσε καθόλου. Νομίζω ότι είναι από τριών ετών στον Ηρακλή. Συγκινητικός. Σήμερα τόσο εντάξει. Σήμερα δεν μ' άρεσε καθόλου. Ούτε ο Γροντής, ούτε ο Ιτζόγλου. Κακός. Ιτζόγλου. Κατάπιε ο Κόρμπος με το Σιώπη. Απίθανο δίδυμο. Οι οποίοι παίζουν μόνιμα στον Πανιόνιο. Είναι δεύτερος ο Πανιόνιος με Κόρμπο Σιώπη. Χωρίς κάρτες. Ο Κόρμπος με το Σιώπη. Γιώργο, μέχρι και τη μία, μέχρι που θα πάμε διάλειμμα, ο χρόνος δικός. Δηλαδή, μιλάμε για Σιώπη, Κόρμπο, εδώ μιλάμε για τον Γκάνια. Έχουμε οι άλλοι που μιλάνε, απίθανο δίδυμο. Κόρμπο, μα δεν μίλησε. Ο άλλος λέει, Γιώργο, μιλά σωστά. Όσοι έκανε ένα σχόλιο που συμφώνησε με το μήνυμα, ήταν όταν τα λεφτά το μήνυμα εκείνο του Παουτσί. Πάμε, Γιώργο. Μέρα από τον Πανιόνιο μου άρεσε μόνο ότι ο κόσμος γύρισε πίσω στο γήπεδο. Είχε πολύ κόσμο το γήπεδο. Ναι, σωστό. Είχε πολύ γήπεδο. Σωστό. Έλα. Λοιπόν, καταρχήν, να τα πάρουμε όλα από την αρχή. Για το Άρης Παναθηναϊκός, λοιπόν, να αναφερθώ. Το είχα πει και θα το ξαναπώ. Στο μοναδικό γήπεδο που ο Άρης μπορούσε να πάρει το κύπελλο του μπάσκετ ήταν αν ο τελικός γινόταν στο ΣΕΦ. Εκεί ο Άρης είχε πάρα πολλές πιθανότητες. Μπορεί και να το έπαιρνε κιόλας. Λοιπόν, συμφωνώ μαζί σου, Γιώργο. Ναι, μόνο εκεί πουθενά. Δεύτερον, ο λόγος που έγινε στη Θεσσαλονίκη έγινε γιατί οι τελευταίοι δύο τελικοί που δεν είχαν Ολυμπιακός Παναθηναϊκός λήξανε 40 και 50 πόντους διαφορά. Ένα Παναθηναϊκός Άρης 45 πόντους διαφορά και ένα τότε που εμείς χάσαμε από το Φάρο Κερατσίνιου και δεν πήγαμε στον τελικό. Με Φάρο Κερατσίνιου να έχει αλήθεια το point guard και, ναι. Και να χάσει μετά ο Φάρος 101-54. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Για τον Ολυμπιακό, ναι. Δεν πατάει καλά, γνωστά τα πράγματα. Για μένα δεν φταίει ο προπονητής του, φταίει ο πρόεδρος του. Απογυμνώνει την ομάδα. Γιατί, θα μας πει το γιατί. Απογυμνώνει την ομάδα, θεωρεί ότι θα είναι πρωταθλητής. Η λογική λέει ότι είναι πρωταθλητής. Το ζόρι για τον Ολυμπιακό είναι ότι και τα τέσσερα μάτς τα ζόρικα τα δίνει το ένα πίσω απ' άλλο. Δηλαδή παίζει στην έδρα του με τον Πανιόνιο, εκτός με τον ΠΑΟΚ, στην έδρα του με τον Ατρόμητο και εκτός με τον Παναθηναϊκό. Δεν έχει δηλαδή κάποιο εύκολο να μην φάει τις πολλές μπουνιές σερί. Και έχει και το ευρωπαϊκό και το κύπελο με τον Ατρόμητο. Εκεί θα κρυθούν όλα. Δύο μάτς να πάρει μόνο καθάριση. Λοιπόν, για το πρωτάθλημα. Δεν χρειάζεται δηλαδή. Τώρα πάμε στα δικά μας. Για τις άρκες συμφωνώ απόλυτα με τον Τζόρνταν. Πολύ σωστή ποδοσφαιρική παρατήρηση. Δεν έπρεπε να παίξει με τίποτα 3-5-2. Με τίποτα όμως. Καταρχήν στέρισε την ομάδα από το μεγαλύτερό της όπλο που της έδωσε την πρόκριση στους ομίλους. Και δεν είναι άλλο από την ταχύτητα. Της το στέρισε αυτό ο ίδιος ο προπονητής. Δεν πειράζει όμως. Θύμιζε πάρα πολύ το match του Χέρεφεν Πάοκ. Τότε που είχαμε 1-1 εδώ και πάμε στη Ρεβάνς. Και ο Σάντος ρισκάρει μετά το 80. Τώρα στο πρώτο πεντάλεπτο αγώνα για ένα τρίποντο που μέτρησε δίποτα. Λοιπόν, ναι, όχι. Για το λέει, άσε, έχει δίκιο με το ταμπλό, ναι, μετρούσε, ναι, αλλά αυτό που σου λέει, και είναι στην αρχή. Ναι, ρε φίλε, μπράβο, τι στέλνει. Αυτά τώρα, εδώ που λέει είναι στο πρώτο τετράλεπτο. Τι στέλνει τώρα. Δεν είναι το ίδιο, δεν βάρει το ίδιο. Πώ το κάνει. Λοιπόν. Α, συγγνώμη, Γιώργο. Δεν πειράζει, ρε φίλε, εντάξει. Δεν όντω τραγικό ήταν. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, για μένα ούτε και με ενόχλησε να σου πω λίγο καθόλου αυτό που έγινε με το UEFA. Γιατί και η ίδια η διοίκηση έδειξε ότι το UEFA το έχει γραμμένο στα παλιά της, στα παπούτσια. Και μπράβο της. Ακριβώς. Προτίμησε να φέρει παικταρά και ας μην έχει δικαίωμα στην Ευρώπη. Οι στόχοι μας είναι άλλοι. Του χρόνου να χτυπήσουμε το πρωτάθλημα. Φέτος να πάρουμε το κύπελλο και τη δεύτερη θέση. Άρα δεν έγινε και τίποτα. Να χαλαρώσει ο κόσμος που θέλει να σταυρώσει τον προπονητή. Ας χαλαρώσουν λίγο. Και πολύ καλά έκανε λοιπόν. Τώρα, και φυσικά εννοείται ότι τους φώναξε και τους. Η πιο σωστή κουβέντα που άκουσα από σένα μέσα στο 17 είναι αυτή. Mm-hmm. Μέσα στη, και τους, ότι τους έκανε σύσκεψη και να ήταν για καθαρά επικοινωνιακούς λόγους. Για να μην δείξουν πια ότι το έχουμε γραμμένο εντελώς. Τώρα από εκεί και πέρα για σήμερα. Είδαμε τον Πάοκ να παίζει ποδόσφαιρο. Εγώ δεν θα μείνω. Μπάντε, εγώ να σου παραδεχτώ ότι του Βαρέλα, ένας παπάς, ένας. Το τονίζω, γι' αυτό λέω και τα συγκεκριμένα ονόματα των διαιτητών. Καταλαβαίνετε τι εννοώ, αν είναι πέναλτι ή όχι. Ένας παπάς, ένας Δελφάκης, ένας Αρετόπουλος.
Θα το δίναν πολύ άνετα πέρα. Πότε ήταν αυτό, πότε έγινε. Λέω για σήμερα με την ναι, σε ποιο λεπτό ήταν, πότε έγινε. Βαρέλα, στο. Χαρτιά έπαιζε. Στο 15, πότε ήταν. Ναι, στην αρχή δεν ήταν γι' αυτό. Ναι, επειδή λένε για αρχέ ήταν το. Καμία σχέση τώρα το Πάσχα με το Πάσχα. Καμία σχέση. Εντάξει, τώρα και εσύ μιλήσατε. Όχι, στο 1-0. Στο 1-0. Ναι, το ποδόσφαιρο δεν το είδε εσύ τώρα. Δεν έχει διαρκέ σκοράρισμα. Συνέχατο. Λοιπόν, όπω και του Ενρίκε. Ο άλλο κάνει λίγο εκεί πέρα. Εγώ πιστεύω ότι τον βρίσκει και ο άλλο βρίσκει την ευκαιρία και πέφτει. Μπράβο, το είναι και μαγεία του παίχτε. Όταν τα κάνει ο κύριο Καραπιάλη αυτά. Το θεωρούσαν ένα από τους κορυφαίους παίκτες που έχει περάσει από το ελληνικό πρωτάθλημα και ο κύριος Καραγκούνης. Τώρα τα κάνει ο δικός μας και πειράζει βέβαια έτσι. Λοιπόν, τέλος πάντων από εκεί και πέρα είδαμε ωραίους συνδυασμούς. Είμαστε πολύ αισιόδοξοι για την ποιότητα που έδειξε ο Βάρντα. Αν και άκουγα αυτό που μετέδιδε, γιατί ούτε και εγώ πήγα στο γήπεδο, ότι ήταν λέει θυμωμένος ο Ίβιτς γιατί του ζήτησε να κάνει κάποια πράγματα και δεν τα έκανε, δεν ξέρω τι εννοούσε τώρα. Σήμερα. Ο προπονητής. Ναι, για τον Βάρντα. Έλεγε αυτό που μεταδίδει ότι ο Ίβιτς του κάνει συνέχεια παρατηρήσεις γιατί λέει δεν κάνει κάποια πολύ παιχνιδάρα στο Βάρντα. Ναι, έδειξε μια πολύ μεγάλη ποιότητα. Και πίσω και στη γραμμή. Το είχαμε πει και παλιά εδώ, το είχε πει και ο Μένιος και ο Ασλαμάς, ένα πανετολικός που σαν πάω πανετολικός που δεν μπορέσαμε να κερδίσουμε. Πεχταράς. Λοιπόν, μεγάλος παίκτης. Ο μόνος στάνταρ από αυτούς που ήρθαν που ξέρουμε ότι είναι πεχταράς. Για μια ακόμα φορά, εγώ θα το πω και ας γίνω γραφικός και κουραστικός, ίσως και δεκανίκη της διοίκησης αν θέλετε, είναι η πρώτη φορά που δεν έρχεται παίκτης κακός σαν μεταγραφή. Δηλαδή, έχουμε μεν ένα-δυο παίκτες μέτριους για μένα, ήρθαν τέλος πάντων, αλλά από εκείνη την παλιατσαρία που ερχόταν παλιά, δεν έχει έρθει. Τώρα, ο στόχος πλέον είναι φυσικά εννοείται να συνεχίσουμε και να πάρουμε την πρώτη θέση, τη δεύτερη θέση στην κανονική διάρκεια. Κρυφοκοιτάμε και να δούμε τι γίνεται με τον Ολυμπιακό, αν και δεν νομίζω ότι ο Ολυμπιακός θα τον πάρει το πρωτάθλημα. Πρέπει να είμαστε όμως έτοιμοι σε περίπτωση που σκοντάψει. Δηλαδή, μην χάσει τώρα ο Ολυμπιακός, ας πούμε, τον Πανιόνιο. Πες ότι γίνεται ένα στραβό και παίζουμε εμείς την άλλη μέρα με τον Ηρακλή και ακούσω αγχωθήκανε και δεν πάρουν τη νίκη. Αυτό είναι ανεπίτρεπτο. Και φυσικά, θα τρελά νερά είναι εκεί. Το κύπελο Ελλάδος. Περιμένουμε φυσικά, εννοείται κύριε Ίβιτς, την άλλη Κυριακή να σπάσει επιτέλους αυτή η παράδοση. Γιατί καλώς ή κακώς στο οπαδικό θέλουμε να σπάσει αυτή η παράδοση, η οποία έπρεπε να έχει σπάσει και πέρσι. Αλλά ο κύριος που έβγαζε τα φρύδια του και εκείνο το πουλί στο τέρμα και ο άλλος ο αμυντικός κάναν ό,τι μπορούσαν για να μην γίνει αυτό. Φέτος λοιπόν πρέπει να σταματήσει αυτό. Και η παράδοση πρέπει να σπάσει οπωσδήποτε. Λέω Μάριε για το Ηρακλής ΠΑΟΚ, όπου πέρσι ο κύριος αμυντικός, αυτός ο αμυντικός ο κεντρικός που είχαμε, που τρώει την τέτοια στα θέμα παιδιά, για θέμα για τον Μίνα Φόγκολ και για μας τον Σοκόλα στο Λίμπερο. Το μάτσο βλέπω σήμερα με 5 παοξίδες. 5 παοξίδες και έναν Αγιανό. Ποιο? Τον Γιάννη. Τους καλησπαιρίζω από μας λέτε νομίζω. Ποιο μάτσο. Του πάω σήμερα. Ναι, τι είπανε. Εντάξει, με ένα παλικάρι τον Γιάννη Αγιανό και μετά. Για να πάμε σε διάλειμμα, ναι. Τι και λέει ο θαλαμοφύλακας. Μη τυχόν και το μάθημα σκέει τώρα αυτή η εβδομάδα είναι ένα. Του Ηρακλή. Με τη γριά του Καφτατζόγλου. Στη Γερμανία α γίνει ό,τι θέλει. Ναι. Να μας φουριάζει τη γριά. Κάνουμε ντέρμπι για αυτό τώρα. Ματσάρα, ε! Σωστό. Αυτή ήταν η παοξίδε που στο είπανε. Ναι. Δεν το κάνουμε. Σου λέω και θέλω νίκη, ρε Τζόρντα. Τζόρντα, τώρα το είπε. Τζόρντα, νίκη θέλω. Ναι. Άστο με τη Σάλκε, δεν μας ενδιαφέρει. Το μπάτσε με τον Ηρακλή. Συγγνώμη, Γιώργο, τι είπε στο μόλι. Καμένο μάτσε, ρε Σάλκε. Κάτσε να ξέρω πώ δεν ακούω να χάνω. Τι είπε τώρα που. Καμένο δεν. Άντε και κερδίζει και τον Ηρακλή, τι κάνει. Κάτσε, περίμενε. Τι προτιμά. Κάτσε προτιμά. Να περάσω τη Σάλκε. Διπλό στον Ηρακλή. Να περάσω τη Σάλκε, εννοείται. Αλλά το να περάσει άλλο ρε Σάλκε. Τι να κάνω. Δηλαδή τι πα για 0-4. Γιατί πειράζει. Ποιο πάω πεθαίνει να περάσει. Μάτσε, δεν υπάρχει. Άρα, συγγνώμη, παιδιά, εσύ δεν καταλαβαίνετε τι πέφτει. Μίλησε από εκεί. Άρα πάει για 0-4 πάω. Για 0-1 πάω. Να βάλει 4. Το 0-4 μαζεμένο να το βάλω. Πάω να νικήσω, ρε φίλε. Δεν με πρέπει. 0-1 περνά. Εσύ. Καλά, και ο Ηρακλή γενικήσει. Πάω να νικήσω, ρε φίλε. Με παλικάρι μου και ο Ηρακλή. Πάω να νικήσω, ρε φίλε. Βρε και ο Ηρακλή γενικήσει στην Καθισλάβη. Και εγώ τι να κάνω. Και αποκλείστηκε. Τι έγινε με αυτό. Τι να κάνω εγώ τώρα. Το θυμάται κανεί. Τι πήρε κάποιο Ηρακλή! Στον Ηρακλή δεν αφήνω. Ούτε την κάτσε σλάου δεν θυμούν. Σιγά, θα το δεις. Ο Μαβάρα ήταν εκείνη, για θυμίσαι που έζανε. Θα το δεις το μάτι. Για θυμάσαι που πήρε, δεν θυμίσαι που έζανε. Θα το δεις, θα ελπίζεις. Εγώ περιμένω να δω μπαλάρα του Πάου να μπει μέσα. Μηδέν να γίνεται να κερδίσει. Παλικάρι μου τι θες.
0-1 στη Γερμανία και έχει το Καθατζόγλιο ή 2-0 στη Γερμανία και διπλό στο Καθατζόγλιο. Τώρα τι να το κάνω, ντέρμπι, εγώ το πάω και Ηρακλής το κάνω ντέρμπι τώρα. Εξορισμού είναι ντέρμπι. Νομίζεις, εντάξει. Εξορισμού είναι ντέρμπι. Εντάξει. Εξορισμού, ντέρμπι. Είναι τοπικό ντέρμπι, τι να κάνουμε τώρα. Ντέρμπι είναι, αυτό είναι ντέρμπι. Και το με την Καλαμαριά του χρόνου όταν ανέβει με το καλό. Ο Απόλλων δεν είναι Καλαμαριά, είναι ένα έπεσε. Είναι Απόλλων Καλαμαριά. Τι να σκέφτε. Είναι Απόλλων 1926. Σε άδειε εκτό κυπέλου πρόπερση. Ποιο. Απόλλων. 5-40-600 ναι. Σε όμιλου δεν με απέκλεισε. Σε ομίλου με την ίδια στο να μην έρθει το βιβλίο. Άκου τώρα όταν θα μιλάς. Για να ενισχύσετε την προσπάθειά μας και ξέρετε ότι είμαστε ανεξάρτητοι. Δηλαδή δεν έχουμε μανατζερικά, δεν έχουμε κόμματα, δεν έχουμε παπάδες από πίσω. Δεν μας βοηθάει κανείς. Η χορηγή μας είναι ότι είναι και όχι ότι είστε εσείς. Like. Κάντε like. Παιδιά. Μπορώ να πω λίγο κάτι. Ναι. Απλά μπορεί να ακουστεί λίγο σαν διαφήμιση. Πήρες λεφτά. Λεφτά δεν πήρα, αλλά είναι το ηθικό κομμάτι. Ωραία, δεν θα πούμε τα ονόματα. Λοιπόν, τις προάλλες πήγα σε ένα μαγαζί της πόλης. Εδώ. Ναι. Ναι. Και για τον Α ή Β λόγο έκανα την ανοησία και κρέμασα κάπου τον μπουφάν μου. Όταν αυτό είναι τη φήμη, μου να πει. Περίμενε. Αυτό σου λέει. Του κρέψαν το μαλάκι το μπουφάν. Μπορώ να πω το μαγαζί. Όχι γι' αυτό. Ούτε το ένα μαγαζί να πω, ούτε το άλλο. Όταν πήγα λοιπόν να ψάξω τον μπουφάν γιοκ. Και καλά μου είπαν εκεί από το μαγαζί θα ψάξουμε και θα σε πάρουμε τηλέφωνο είτε το βρούμε είτε όχι. Ναι, αλλά δεν φταίει το μαγαζί. Ακόμα. Περίμενε. Εγώ λέω για το τηλεφώνημα. Ακόμα παιδιά με παίρνετε τηλέφωνο. Σε παρόμοιο μαγαζί. Πώς ψάχνουμε. Λοιπόν, ναι, πώς ψάχνουμε τόσες μέρες. Σε παρόμοιο μαγαζί λοιπόν που είχα πάει, που είναι φοβερή μαγαζιά. Το έδωσες τον μπουφάν στα παιδιά του μαγαζιού. Όχι, όχι, όχι. Το βάλες όπου να είναι εσύ. Το κρέμασα δίπλα μου. Θα φάμε κανένα τέταρτο με τον μπουφάν. Εγώ δεν σου είπα, σου είπα γιατί μου είπαν αυτοί ότι θα σε πάρουμε τηλέφωνο. Τώρα θα το βρούμε. Τελικά για πες ρε. Εγώ είμαι αυτή το μαγαζί. Σε παρόμοιο, εγώ δεν είπα ότι φταίω. Εγώ σου είπα μόνο για το τηλεφώνημα. Το ότι χάθηκε τον μπουφάν είπα ότι φταίω εγώ. Λοιπόν, σε παρόμοιο μαγαζί. Σε άλλο μαγαζί, μάλλον, όχι παρόμοιο, σε άλλο σου μαγαζί. Κλέψανε. Όταν ναι. μου έπεσε το πορτοφόλι ναι. και πήγα και τον είπα αυτό που είχε το μαγαζί, ότι ξέρεις τι, ρε εσύ, μου έπεσε το πορτοφόλι. Ναι. Και τη βλέπει και την εκπομπή, δεν θέλω να πω όμως το μαγαζί. Τον πήραν τηλέφωνο. Λοιπόν, όχι, δεν με πήραν τηλέφωνο. Σταμάτησαν τη μουσική και ανοίξαν τα φώτα για να βρούμε το πορτοφόλι. Ωoooh. Τώρα ρε μαλάκα, το μπουφάν. Και ένα μπράβο στην σερβιτόρα την εκεί που την κοπέλα που δούλευε την Ειρήνη, η οποία έκανε το πάνω για να βρει το πορτοφόλι. Ναι, μπουρμπάρ έδωσε. Δεν εννοείται, ένα κιλό μέλι την πήγα. Σε πήρανε ναι. τον μπουφάν, σε δώσανε, σε άφησε στο πορτοφόλι, έπεσε στο πορτοφόλι. Ξέρεις τι σημαίνει αυτό, ε? Ναι. Ότι πήρε ο μαλάκα το ταμπιέ. Άντε στον κόσμο, ναι. Άντε, καλημέρα, ναι. Να λέτε όνομα και ομάδα που υποστηρίζετε. Πάμε. Ε, βέβαια. Τη μια χάνει τα κλειδιά, την άλλη το πορτοφόλι. Κοπανά στα ουίσκι να πούμε. Έλα, φίλε, καλημέρα. Καλημέρα. Ακούμε φίλε. Καλημέρα. Λοιπόν, εγώ δεν πήρα να μιλήσω για μάλες και τέτοια. Mm. Έχω ένα προβληματάκι, γι' αυτό πήρα να πω λίγο. Mm. Προσωπικό. Έχω ένα θέμα λίγο. Έχω βγάλει ένα καβλό σου εδώ στον μπούτσο. Mm. Εκεί δεν είναι επόμενο. Είσαι μοναδικός. Βάλε πεταντίνη μαζί. Όχι, να πας στον γιατρό, αυτό μπορεί να είναι σοβαρό, φίλε. Έχει κοπεί ο φίλος. Προς τα πίσω και θα σου περάσει. Επόμενη γραμμή. Πάμε. Καλημέρα. Γίνε και εσύ να βγει πρώτος. Πάμε στον κόσμο, πάμε. Καλημέρα. Ναι, φίλε, όνομα και ομάδα. Όνομα και ομάδα, πάμε. Πες. Ο ένας πήγε και βλαμμένος, ο άλλος δεύτερος βγαίνει καθυστερημένος. Κάτσαμε. Κακάρικησαμε. Αργοπορημένος. Πάμε, φίλε, λέγε. Ναι, είμαι Νίκος από Κορδελιό. Έλα, πάω. Έλα, Νίκο, καλησπέρα. Το πήραξε η βόμβα. Ναι. Λοιπόν, λίγο να μιλήσω δύο λεπτά γιατί είμαι 15 λεπτά στην γραμμή και θα πέσει η γραμμή σε λίγο και μετά σχολιάζεται. Λοιπόν, για το ευρωπαϊκό θέλω να πω ότι εντάξει, έτυχε να κάνουμε τη χειρότερη εμφάνιση. Δεν με ενόχλησε εμένα τόσο πολύ. Κοιτάμε τώρα λίγο μπροστά. Για τη σημερινή εμφάνιση, καταρχήν για να μην λένε ότι συνέχεια λέμε για τα υπέρ μας και για τα κατά. Για μένα ήταν πεναλτάρα του Βαρέλα. Και μπορεί και να αλλάξει τη ροή του αγώνα, άμα έγινε το 1-1. Αυτό είναι κάτι για σένα, ρε φίλε. Πάει να πει και το πέναλτι που πήρε, μούφα ήταν. Αλλά αυτό είναι καλό. Για μένα έχει πάει στα πετήσω, αλλά δεν πέναλτι που σου δώσε και ένα πέναλτι χέρι. Σε σου του εκπαιδεύει μου λεπτό. Που σημαίνει ότι εκείνη τη φάση το πέναλτι που δεν δίνει τον πάγο στο χέρι του Ενρίκε είναι και ένα στοιχείο που ο Ενρίκε είναι αδύναμο. Ποιο είναι αυτό. Με την μπάλα πάνω στο στόπερ δεν μπορεί να τριμπλάρει. Είναι ένα από τα ελάχιστα ελαττώματα που έχει, έτσι.
Δηλαδή φάνηκε ότι εκεί πήγε να σουτάρει και όχι να μπει μέσα. Να τον πάρει, ξέρω εγώ, το Σισόκο που είναι για κλάματα center back παραμάζωμα. Συνέχισε, φίλε. Κωστή, να πω λίγο γιατί θα πέσει η γραμμή δύο λεπτά ακόμα. Καταρχήν, μου άρεσε ο Πέλκας που μετά από το ματσμό του, ενώ τον έκραζε εγώ, φάνηκε ότι είναι καλά. Έβαλε κολάρα. Πρώτη φορά με 100% επιτυχία στις μεταγραφές. Ένα ακόμα σύνολο είναι αυτό. Ο Πέλκας, στα έχω πει χιλιάδες φορές. Ο Πέλκας όταν την πάρει την μπάλα μέσα στην περιοχή είναι καλό σκόρερ. Απ' έξω σαν δεκάρι δεν μπορεί να μπει μέσα σε ένα σμέρα, ούτε σαν εξτρέμ. Ο Πέλκας είναι δεύτερο φορ με, ας πούμε, αν θες να παίξεις 4-4-2 Μπρίγεβιτς, πολύ καλός είναι ο Πέλκας. Το ναι, καταλαβαίνεις. Και... ναι. Πρώτη φορά κάναμε 100% επιτυχία στις μεταγραφές και κάτι ακόμα ένα τελευταίο θέλω να πω και να κλείσω. Μετράει τα λεπτά, Αυτός ο Θοδωρίδης του Ολυμπιακού, πολύ αριστικός. Καταρχήν, άμα το δείτε πώς έτρεμε σήμερα, θα πάρει καλά καρδιακό αυτός ο άνθρωπος. Είπε για όλα τα υπόλοιπα, καταρχήν έπρεπε να φάει τις διπλάσεις κάρτες σήμερα ο Γαβρός και δεν είπε πόσο χάλια ήταν σήμερα η ομάδα του. Τα λεγόμενα του Θοδωρίδη δηλώνουν είχε 20 βαθμούς διαφορά από την ΑΕΚ, είχε 20 βαθμούς και δεν φάνηκε πουθενά. Πολύ καλύτερη η ΑΕΚ, όχι ότι δεν έπαιξε και μπαλάρα η ΑΕΚ. Και καταρχήν, στις αλλαγές που είχε χτυπήσει το παιχνίδι με τα πιτσιρίκια, με το Ρέτσο. Αυτό είπε και το Μαράτο. Πρώτη αλλαγή ο Ντρούτσος, δεύτερη Έτσος. Επόμενη γραμμή, πολύ ωραία παρατήρηση. Δεύτερος. Καλημέρα. Πάμε. Πάκης. Έλα. Έλα Πάκης, Αργιανάρα. Γεια σου, Αργιανάρα. Γεια σου, Πάκη, Αργιανάρα. Λοιπόν, εσύ με τον μπλε. Πώς σε λένε. Αργιανέ. Έλα, Βασίλης εδώ, φίλε. Ναι. Πώς. Βασίλης. Στο γήπεδο έρχεσαι, Βασίλη. Ορίστε. Στο γήπεδο έρχεσαι. Πώς να υπάρχει στο γήπεδο, στο Χαριλάου ή Αρκές. Ναι. Αν θες να συνεχίσεις να έρχεσαι, ξεκίνα τα χαστούκια ή σηκωφίλια από την κολεκπομπή που ήταν άδεια. Όχι φίλε, όχι φίλε, άρε τώρα, άρε, γραφική σύνταση. Επόμενο. Καλημέρα. Φοβήθηκα τώρα. Γεια σου παιδιά. Τρέμουμε φίλε, τρέμει το φιλοκάρδι μας. Να φύγω από την εκπομπή. Ναι, ναι, ναι. Τρεις καραγκιόζες είστε που βγαίνετε κάθε φορά και λέτε τα ίδια και τα ίδια. Πάμε επόμενη γραμμή. Το παίζει και Αγιανή. Ναι. Γεια σου παιδιά. Καλώς τώρα. Καλημέρα φίλε. Γιώργος Ολυμπιακός. Γεια σου Γιώργο, από πού παίρνει Γιώργο. Από Βέρεια. Καλώς στην κόκκινη πόλη. Βεργιώτης Ολυμπιακός, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Η κόκκινη πόλη είστε ένα παρασκήνια. Τώρα τι, μισό. Πήρε ο Πίκας την ομάδα. Τελειωμένη ιστορία, πέφτει Βέρεια, θα την πάρει ο Πίκας. Α, θα την πάρει. Τελειωμένη είναι η Βέρεια, για χαρά. Την πήρε ο Πίκας. Για χαρά. Θα την πάρει. Την πάρει, ναι. Συνέχισε, μίλα. Συνέχισε, μίλα. Μίλα, χλάρη. Άλλη μια φορά που ο Μαλάτος φοβάται να κάνει κριτική στη διοίκηση. Φοβάται, κότα είναι. Κότα είσαι και φαίνεται. Κάνε εσύ ρε φίλα, άσε τι κάνει ο Μαλάτος. Κάνε εσύ. Αργά το πας το έργο. Ναι, γρήγορα. Ναι, αργά το πας. Ναι, λέγε. Τι να πούμε ρε παιδιά. Επόμενη γραμμή, δεν θα πει τίποτα. Δευτερόλεπτα, δευτερόλεπτα. Όχι. Μόνο δευτερόλεπτα. Συγγνώμη, δευτερόλεπτα. Δεν θα πάω παραπάνω. Λοιπόν, είναι 12 βαθμού μπροστά ο Ολυμπιακός από τον ΠΑΟΚ. Ναι. Θα χάσει από εβδομάδα, θα μείνουν 9. Ναι. Μείον 3 του ΠΑΟΚ 6. Ναι. Το μεταξύ μας παιχνίδι ήταν. Ναι. Τελειώσαμε όλα τα υπόλοιπα, ήταν δικά τους. Επόμενη γραμμή. Πάμε. Ναι. Καλημέρα. Καλημέρα. Γεια σου Γιώργο. Χαίρετε. Παναγιώτης Νεάπολη, πάω φίλε. Ω, καλώς τον. Γεια σου Παναγιώτη, λέγε. Λοιπόν, γεια σου κύριε Μαλάτε. Τέλος πάντων. Θα μιλήσω για τρία πράγματα για το ευρωπαϊκό. Πρώτον. Εγώ πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ έχασε γιατί, λόγω του συστήματος, όχι γιατί έχασε από ταχύτητα, αλλά γιατί έπαιξε με καθρέφτη σύστημα. Ναι. Καθρέφτη σύστημα. Μισό λεπτό. Τη Ντόρτμουντ. Πέρσι. Έτσι. Ναι. Πώς την χτύπησες. Έτσι. Με αντιπιθέσεις. Μισό λεπτό. Το σύστημα δεν έφταιγε. Κάτσε λίγο να σου πω. Άκου εμένα. Πώς δεν έφταιγε. Δεν μπορείς να παίξεις 3-5-2 κατοχή μπάλας με μπίζες βαρ. Να έρχεται από πίσω να οργανώνει. Πρώτο. Μα δεν με αφήνει να μιλήσω. Δεύτερο. Μένα θα ακούσεις. Δεύτερο. Ωραία. Όταν θέλω να κλέψω παιχνίδι. Ναι. Θα βάλω στη θέση του Μπίζεσβαρ γρήγορο χαφ, χαρίσει ναι. Δηλαδή ναι. Και στη θέση του Φορ δεν θα βάλω το κέρινο ομοίωμα, θα βάλω τον Ερνίκη με τον Μιστακίνη. Που σημαίνει, ωραία. Θα φύγω με πέντε γρήγορους
σε 5 κόντρες σε κάθε ημίχρονο και θα οργανώσω την άμυνά μου στα 25 μέτρα. Ωραίος, σφιχτά. Ωραίος. Όταν παίρνω την μπάλα να οργανωθώ με τον Πίζεσβαρ χωρίς εξτρέμ, δεν είναι 3-5-2 κλοπής. Ωραία. Το σύστημα δεν φταίει. Αφού το ανέλησες εσύ και δεν μ' άφησες να μιλήσω, θα πάμε στο δεύτερο. Πάμε. Για το σημερινό το μάτς. Ήταν μια επαγγελματική νίκη, επιτέλους έχουμε φορ. Μπήκανε τα γκολ, όλα καλά. Αυτό σας το πω, έχω μια ένσταση, είναι με το ΑΕΚ Ολυμπιακός, ωραία. Πέτασαν σούδια, δεν ήταν μπάλα αυτό που βλέπαμε, κλωτσοπατινάδα ήταν. Κύριε Μαλάτε. Ορίστε. Είναι δυνατόν τώρα να βγαίνει ο παππούς να είναι καλά εκεί που είναι και να λέει αυτά τα πράγματα? Είμαστε σοβαροί? Φοβάται, φίλε. Οι ίδιοι είναι, βρε φίλε, συνέχεια το κάνουν. Δηλαδή λίγο εσύ νιώθεις υπερήφανος. Εγώ είχα γραφικούς εγώ στην ομάδα μας. Λοιπόν. Στην ομάδα μου είχα γραφικούς. Λοιπόν. Αλλά τέτοιο γραφικό δεν είχα. Λοιπόν, ένας άνθρωπος που είναι 82 χρονών, εντάξει, έχει κάποιες απόψεις, εγώ δεν τις κρίνω. Εσείς εδώ πέρα θα βλέπετε εμένα που την ομάδα αυτή εδώ στη Βόρεια Ελλάδα, ναι, κατόπιν εντολής της ΠΕΦΟ την εκπροσωπώ εγώ. Εγώ λοιπόν δεν κλαίω για τίποτα, είμαι πρώτος, θα είμαι 12 βαθμούς πρώτος, ναι, την άλλη εβδομάδα. Προτιμήσω, αλλά δεν πρέπει να λέμε τέτοια πράγματα, γιατί... Άμα είναι 82, πάει σπίτι του, ρε Μελάτε. Γιατί πρώτα, αυτό δεν το καθορίζω. Ναι, μη μας το δικαιολογείς όμως. Δεν δικαιολογώ τίποτα. Είναι αντιπρόεδρος εκεί πέρα, υπεύθυνος για αυτό. Ναι, έχει άποψη δικιά του. Όχι, το θέμα δεν είναι ότι έχει άποψη δικιά του, δεν τη λέει στο καθενείο στο τροποτζίδικο. Το λέει ως εκπρόσωπος της μεγαλύτερης υποτίθεται ομάδας της Ελλάδας. Είναι. Θα πρέπει να χαίρεσαι, γιατί αυτός που βγαίνει και μιλάει έτσι νιώθει αδύναμος. Πρώτον, και δεύτερον, ναι, θέλει να καλύψει αδυναμίες της ομάδας του. Εννοείται. Μα σημαίνει ότι αυτά εδώ που έκανε σήμερα ο κύριος ασφαλείας, Γιώργο. Ο κύριος Θοδωρίδης, μιλάτε μεταξύ σας λίγο. Ναι. Αυτά που έχει κάνει ο κύριος Θοδωρίδης, εμείς εδώ στη Θεσσαλονίκη τα έχουμε, ναι, κάνει σε μορφή πανεπιστημιακή. Ναι, ναι, εμείς είμαστε επιστήμονες στον καζαζιδισμό. Ναι, κόφτα. Θεσσαλονίκης είμαστε επιστήμονες, ναι, που έχουν κάνει διατριβή στο, ναι, μαθαβουρτσισμό, ναι, και στον καζαζιδισμό, ναι, και, ναι, και στην κλαμφομουνίαση. Συνέχισε τώρα, να πω κάτι εγώ το θέμα. Να τα κάνει χτήμα του. Φίλε, δεν μπορείς. Να πω κάτι για το πρώτο κομμάτι, γιατί δεν μ' άφησε να μιλήσω. Λοιπόν, η δική μου άποψη είναι ότι έπαιξες με καθρέφτη σύστημα. Στο φυσικό, στη φυσική κατάσταση δεν πιάνονται. Οι Γερμανοί ήταν κοινικότατοι και ήταν δύο σκάλες πιο πάνω. Είχε τον Δαδινόπουλο εκεί πέρα, τον καημένο, τον Σακόφ. Ίδιος ο Δαδινόπουλος. Ναι, ναι, ο Νίκος, καλό, καλό. Νίκος Δαδινόπουλος, Ναι, είχε τον καημένο τώρα να τρέχει, έλειψε ο Κάνιας. Από εκεί και πέρα κάνα 4 ευκαιρίες, 3 γκολ βάλανε. Είναι κοινικοί, είναι Γερμανοί, μπράβο τους. Πάμε τώρα για να παίξουμε καλά. Είναι τα κολλήσανε. Και ό,τι γίνει. Το θέμα είναι ότι με 3 ευκαιρίες θα βάλανε τα 3 γκολ. Ναι, ναι, μπράβο τους, ρε παιδί. Εντάξει, τι να κάνουμε. Όλα καλά. Καλημέρα και να μιλήσουν και οι επόμενοι. Καλή συνέχεια. Δευτερόλεπτα, μην κλείσεις. Για πες. Το τερματοφύλακα. Κοίτα, κοίτα να δεις. Κώστα, άκουμε λίγο. Κανείς δεν σε έχει, όλους τους κλείνεις. Εγώ σε κλείνω. Γεια. Ήθελα να το ρωτήσω πώς είδε τον τερματοφύλακα, τον νεαρό και τον Μπούγκουρα. Πολύ ωραίος ο νεαρός. Ναι, ναι, και ο Μπούγκουρα. Δεν βγαίνει, δεν κάνει καθόλου έξοδο στα κόρνερ. Δεν έχουν ούτε μία. Είναι και οι δύο κοντοί. Μισό λεπτό. Στερούνται σωματικών προσόντων, κάτι το οποίο, όσο καλή και να είναι, χαμηλά ο Μπούγκουρα. Καταρχήν είναι άδικο τώρα μέσα σε 30 λεπτά να συγκρίνουμε ένα τερματοφύλακα που πιέζει 3 φορές την μπάλα. Έτσι είναι. Δεν λέμε, λέμε μια γνώμη, δεν είπαμε το παιχνίδι. Τώρα, γιατί να βγει στο κόρνερ, δηλαδή, για, να κάνει την πατάτα. Το κόρνερ μεταξύ μας δεν έπρεπε να βγει. Να κάνει ο άλλο. Ρε Σι Τζόρνταν, λέμε ότι τα παιδιά είναι καλά. Ναι, ωραία.
στερούνται σωματικό προσόντων. Λέω ότι είναι και οι δύο κοντοί αυτό. Δεν είναι πολύ. Ο Σκαμπάνης δεν είναι κοντό. Ο Σκαμπάνης δεν ξέρω τι αυτό. Κάτσε ρε, πόσο χρόνο είναι, πόσο ύψο είναι ο Σκαμπάνης. Το βλέπω κάτω από ένα 85. Όχι ρε. Όχι ρε. Μου φάνηκε όχι. Αν είναι πάνω από ένα 85 θα το μετρήσω. Αλλά μου φάνηκε καλό σε μια απόκριση που έκανε πολύ ωραία. Και έκανε και δύο εξόδους κτλ. Εάν είναι πάνω από ένα 85, το δίνω μέλλον. Ο Πούγκουρας είναι κοντός. Ο Πούγκουρας δεν είναι κοντός. Είναι πολύ καλός χαμηλά, τον καπετάνο καλά. Μπαμπούμ σε δύο φάσεις το διέλεξε. Είναι ευχαριστώ ο καπετάνος. Ναι, αλλά ψηλά δεν ξέρω τι... Ο Βαρέλα έκανε στον καπετάνο πάλι στο ένας μέναν. Μια φορά χρειάστηκε και τον έχασε. Πάμε στον επόμενο φίλο, ναι. Έλα φίλε. Ακούγομαι Κωστά. Λίγο πιο δυνατά. Εμένα να με τρυπήσει. Κωστά, ακούγομαι. Δεν υπάρχει περίπτωση. Λέγε φίλε. Που πήγαινε χαμός, την ακούς. Κώστα, ακούγομαι εγώ. Ναι, αλλά ακούγεσαι χαμηλά. Α. Αν έχεις καμιά... Σωτήρης λέγομαι, Παοξής είμαι. Έλα. Γεια σου Σωτήρη. Έχω ξαναπάρει στην εκπομπή. Έλα. Πήρα να πω κι εγώ τη γνώμη μου και για το μάτς με τη Σάλκε, αλλά και για το σημερινό. Ναι. Για το μάτς με τη Σάλκε θεωρώ ότι εντάξει κάναμε μια απολία. Δεν ακούμε τους ανθρώπους. Τα γάρια. Κλείστε την πόρτα. Τα γάρια. Να συνεχίσω Κωστά. Έλα φίλε, ναι. Θεωρώ ότι κάναμε μια πολύ άσχημη εμφάνιση. Θεωρώ ότι τη φοβηθήκαμε τη Σάλκη αρκετά, γι' αυτό και τραβηχτήκαμε και πίσω. Και είχε ως συνέπεια και στις κάτω της δυνατότητα να μείνει στη συνέχεια να χτίσει και τα γκολ. Πίστευα να αλλάξει το σύστημα εκεί. Ίσως και να φταίει, δεν ξέρω, δεν μου άρεσε και το σύστημα εμένα προσωπικά της ομάδας. Μ' ακούς? Το σύστημα εμένα μ' άρεσε. Ναι. Τα υλικά που παίχτηκε το σύστημα δεν μ' άρεσαν. Αυτό. Και η χώρη που έγινε η άμυνα, δηλαδή παίζω το δεύτερο ρόλο, πρέπει να το παίξω σωστά. Δεν είμαι και κομπάρσος και παρακαλώ και τον πρωταγωνιστή, χαλάει το έργο. Ο ρολίστας στο δεύτερο ρόλο πρέπει να αποδεχθεί το δεύτερο ρόλο. Δεν βάζει υλικά που θα είναι και δεύτερος ο ρόλος του, αλλά θα πάει να παίξει και μπάλα. Να σου κάνω εγώ λίγο μια ερώτηση πάνω σε αυτό. Ναι. Αν ας πούμε χρησιμοποιούσες δεξιά εξτρέμ ή αριστερά βάζανε εξτρέμ τον Ουάρντ από την αρχή και σαν center forward το Μιστακίδη αφού βλέπουμε την Αθανασιάδη είναι συνέχεια θαρθής, τι θα έλεγες κατά την άποψή σου? Εγώ φίλε ή θα παίζα το σύστημα του Κόντε με 5-4-1, δηλαδή θα έβαζα ας πούμε τον Ενρίκε μπροστά, το Μιστακίδη, τον Τζάλμα, δύο χαφ και πεντάδα πίσω. Εντάξει, να το παίξω 5-4-1. Δηλαδή και με εξτρέμ και με εξτρέμ που θα γινόταν εσωτερική. Σταμάτα λίγο. Θα γινόταν και εσωτερική όταν χάνονταν η μπάλα. Με ένα φορ, αλλά γρήγορο. Ο Κλάους ήταν να παίξει σήμερα, να ξεκινήσει. Μπας και κάνει κανένα γκολ να σηκώθει. Δεν σηκώνεται ο Κλάους. Είδες ο άλλος πεγαρά, σηκώθηκε την κεφαλιά. Την έσλε εκεί που πιάνουν, κάνουν 6 αράχνες να πούμε. Ο Μπρίγεβιτς. Δηλαδή με τον Κλάους θα μπερδευόταν ο ΠΑΟ. Θα ήταν 0-0, θα ήταν ξέρω κακά για μια αντεπίθεση γιατί αυτή μπροστά είναι κακή ομάδα. Δεν σχολιάσεις καθόλου αυτό που έγινε με το που αυτοτιμωρήθηκε ο Κλάους, αυτό δεν το σχολιάσεις. Συμφωνώ και εγώ μαζί σου, έτσι θα έπρεπε να παιχτεί. Και γενικά θεωρώ από τους υπάρχουν παίκτες που παίξαν ότι ο Μιστακίδης και ο Μαλεζάς ήταν οι καλύτεροι για μένα. Ναι. Μαλεζάς και Μιστακίδης. Πού να παίζανε? Ήταν η καλύτερη σου λέει. Σήμερα. Με τη Σάλκε. Με τη Σάλκε ο Μιστακίδης δεν έπαιξε καλή. Ο Μαλεζάς κόβει φίλε το λιγότερο 4 φάσεις που πάνε να γίνουν κλασικές ευκαιρίες. Θέλω να σου πω λίγο κάτι. Ο Τζάλμα Κάμπος όταν μπαίνει μέσα και παίζει, σε κάθε του εμφάνιση αποδεικνύει ότι ο Μιστακίδης είναι ο πιο αδικημένος παίκτης φέτος στον ΠΑΟ. Σκέψε ότι ο Μιστακίδης παίρνει γύρω στα 70.000 και Αθανασιάδης 700. Καλά, τώρα μην μπαίνει σε αυτό το κομμάτι. Σε αυτό εντάξει, κοίτα, μην πάρει και ο άλλο 700 και σταματήσει να παίρνει. Και τώρα, τα δύο, αλλά πιο πολύ πατούσα, φίλε. Δηλαδή τώρα. Αν είναι ωραία. Και ο ένα ναι, που παίρνει πολλά, ο άλλο που παίρνει λίγο. Κελερωμένη. Κελερωμένη. Επόμενη γραμμή. Τι λες, ρε Σιγά. Αλλά και μασχάλη. Ναι. Μασχάλη τι σε τραβάει, δεν μπορώ να καταλάβω. Όχι, μασχάλη να ρωτήσει. Ο Μιστακίδη είναι άτυχο γιατί πέφτει πάνω στον κάμπο. Δεν μπορεί να παίξει. Ποιο κάμπο θα μπορούσε να παίξει. Ο κάμπο απεδείχθη μούφα. Σήμερα τι βλακία κάνει ο κάμπο, καταλαβαίνει. Μπαίνει μόνο στην περιοχή και πάει όσο πιο πλάι μπορεί. Το κάνει πιο δύσκολο για τον εαυτό του. Καταρχήν, όταν σουτάρει, κοιτάει την μπάλα. Δεν έχει την εικόνα την πράσινη. Βέβαια για να δει τον κάμπο.
ναι. Είναι το μοναδικό εξτρέμ που γυρνάει να πιέσει, να μαρκάρει κτλ. Έτσι. Ναι. Ναι. Πράγμα το οποίο δεν το έχει ο άλλος. Όχι, όχι, ο Μιστακίδης. Δεν γυρνάει. Να... Δεν γυρνάει. Λες, δεν γυρνάει. Καθόλου γυρνάει τώρα, δεν είναι κάπως. Δεν γυρνάει. Οπότε παίξατε. Έχει τελειώματα πιο καλά, αλλά δεν γυρνάει. Δεν μου λες πριν τη Σάρκη με ποιο παίζατε. Τι εννοείς. Την Ξάνθη το 0-0. Την Ξάνθη. Είδες κάτι μαρκαρίσματα που έκανε ο Μιστακίδης. Και δυνατά και πάνω στην μπάλα. Και οι οποίοι σας βαρέκανε πλάκια μαργαρίσματα, ποιος Μιστακίδης. Πλάκα μας και έρθει να το πούλε. Μπέρδεσαι. Εγώ μπερδεύω. Βέβαια. Ο Μπίσες βαρέτρεχε να καλύψει το Δελιγιανίδη και το τώρα, όσον αφορά που λέει το μείωση το 75.000 και αυτά, 500 μείωση έπρεπε, όχι 75. Καλά, καλά, εντάξει, μην είσαι πολύ κουμπί. Γιατί. Πάλι αυτά που δικαιούται για φέτος. Εντάξει. Δηλαδή αξίζει για 625. Να είχατε προνοητικότητα να μην του κάνατε ανανέωση. Δεν με λέει τίποτα η μείωση αυτό. Δεν είπε τίποτα για την αυτοτιμωρία του Κλάους. Ποιον. Εσύ. Εγώ. Ήταν ένα παραμύθι επικοινωνιακό. Γι' αυτό λέω και εγώ. Μπας και τα γαϊβάνια, οι παοξίδες όσοι μας ήσουν, που είναι μπράβο το παιδί και συγχαρητήρια και σαν καταλήγει μπράβο το πες εσύ μόνος. Ναι, μπράβο. Ναι, μπράβο το παιδί. Και εσύ γαϊβάνης λοιπόν. Άρα είμαι και εγώ γαϊβάνη. Ναι, μπράβο το παιδί, μπράβο και τον Ιβάν. Τελικά το ξανασκέφτηκα, λέω καλό κόλπο ήτανε, αμφιβάλλω. Αμφιβάλλω αν τα έδωσε και αυτός και τα λοιπά. Θέλω να δω σε ποιο ίδρυμα θα τα πάνε, σε ποια παιδάλια και τα λοιπά. Τέλος πάντων, το θέμα του Κλάους για μένα τελείωσε, το παιδί δεν μπορεί άλλο, όπως δεν μπορεί και ο Κουλούρης. Ήρθε αυτός εδώ ο Ζλάταν. Εγώ ναι. Πιστεύω το καλοκαίρι φεύγει. Ποιος. Τελείωσε. Έφυγε. Καλημέρα. Ναι. Μαζί με τον Γλύκο κιόλας. Καλημέρα. Ο Γλύκος σε πειράζει. Λέω φεύγουνε. Ναι, γιατί σε πειράζει ο Γλύκος. Τι με πειράξει. Κοίταξε, σου πω κάτι. Ο ΠΑΟΚ πήρε. Πώς να είναι, top από αυτούς. Άλλο παραπάνω δεν πάει. Γλύκος. Ο Γλύκος και ο. Παίζουμε ένα καλύτερο τερματοφύλακα που είχατε τα τελευταία 25 χρόνια. Τον Ιτάν. Πάμε πέρα. Τον Ιτάν. Τον Ιτάν. Και τον τρελό τον Χακόπο και τον Ιτάν και τον. Και τον Όλσεν αν θέλεις, ναι, ναι. Κορυφή στη Δανία, ο πρώτος όλη τη Δανία. Εδώ που βγάλαμε άχρηστο. Ναι. Σε όλη τη Δανία, όχι μισή. Σε όλη τη Δανία, ναι. Πέστε μου, και λοιπόν, στη Σουηδία, αν θέλεις. Τρεις τερματοφύλακες, είπες εσύ. Δεν λένε ότι η Δανία ο Όλσεν είναι ο ένας. Μισό λεπτό, γιατί μην κάνουμε κοινά. Ο άλλος ποιος είναι. Κόμπο και Ιτάν. Ο Χακόπο. Ναι. Ο Χακόπο είναι άμα τον πας στο τρελοκομείο της Σταυρούπολης. Και τι έγινε. Μία ένωση 40 πόντους. Για πες. Γερέσιμο. Και τι έγινε. Και Ιτάν. Τον διώξατε. Γιατί έξε να βρωμάει. Μισό λεπτό. Μισό λεπτό. Για δέσιμο. Τον διώξατε γιατί βρωμούσε για κάτι παιχνίδια στα πλευρά. Εγώ τα λέω αυτά. Πάμε επόμενη γραμμή. Δηλαδή μπράβο. Και το βγάλατε ότι πηδούσε τον αυτό. Τον πρόεδρε ποιο το διώξανε. Έλα πάμε. Το εαυτό του. Τα τρογιόρθιο. Ποιο είναι αυτό του. Ο εαυτό του. Τα τρογιόρθιο. Πάμε. Το διώξανε εκεί πίσω, ξέρει. Το παρεάκι. Το παρεάκι. Το παρεάκι, το παρεάκι που ήταν φίλο με τον. Και που στηρίζαν τον παρεάκι. Οι οποίοι ήταν η διοίκησή σου. Όχι η διοίκησή μου. Έβρισαν τον Τζαβέλα. Έβρισαν τον Τζαβέλα στο Καραϊσκάκι και ο Ιβάν θύχτηκε και πήγε στην ένα σπορ. Πάμε επόμενη γραμμή. Τα λέμε όλα εδώ. Καλημέρα. Όλα τα λέμε. Δεν είμαστε ούτε. Όλα θα τα λέμε, εννοείται. Γι' αυτό εδώ δεν βγήκε ο Τζόρδας. Συγκεκριμένοι δημοσιογράφοι που στήριζαν τον κύριο Τζαβέλα. Συγκεκριμένοι δημοσιογράφοι για τον Όλσεν. Έτσι. Πάμε. Ναι. Άμπραγο. Έλα πέρα. Ναι. Έτσι. Άντε μια ώρα γάμο την πίστη μου, μια ώρα. Άντε φίλε. Μίτσος από Μπότσαρη. Μπότσαρη. Μίτσος από Μπότσαρη. Ο Λαμπούγιας, ναι, με ξέρει ο Τζόρνταν. Ποιο είσαι? Ο Λαμπούγιας του Παρατσούκλη. Πού να σε ξέρω, ρε φίλε, από πού? Από πού? Λαμπούγιας. Λοιπόν, Τζόρνταν, σ' άκουσα να λες μαλακίες. Επόμενη γραμμή. Από πού σε ξέρω. Πού κόπηκες. Κράου! Φρέ αρχιχωριάτα ρε, ποια που δεν μπορούσα. Εσύ από καμιά αυγή θα είσαι. Πλάκο. 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 Επόμενη γραμμή, ναι. Ποια συναυγή είναι. Είναι βλάχος ρε. Συναυγή όλοι πόντι είναι. Όλοι βλάχος. Πόντιο με βλάχο. Τώρα σε μιλήσω. Δεν έχεις συναυγή καν. Έλα πάμε. Όλοι πόντι. Εσύ τώρα ο βλάχος με τον πόντι. Γεωργό. Ναι. Πάμε ναι. Έλα φίλε. Καλημέρα. Πώς. Καλημέρα. Είπαμε καλημέρα. Μ' ακούτε παιδιά. Ναι, σ' ακούμε φίλε. Βάλε δεύτερα. Πάντα γκάζι να πει. Ναι. Χρήστος Ολυμπιακός Αλεξανδρούπολη. Αλεξανδρούπολη. Α, γεια σου Χρήστο. Γεια, πες μας λοιπόν. Στο φίλο μου το Γιώργο φίλο από το Βοξή που είπε πριν για... Ναι. Ότι δεν κάνει κριτική στον προπονητή και πέρα στον πρόεδρο. Ναι. Να σου πω, ο Μαρινάκης που φταίει στο ότι ο Μπέντο δεν χρησιμοποιεί τον καλύτερο περσινό φταίκτη, τον Τζόρντο Νίγκες. Δεν χρησιμοποιεί καμπιάσο που υποτίθεται ότι ήρθε για τον Μπέρντο, έτσι, για να δίνει εμπειρία, για να καθαρίσει τις φάσεις στο κέντρο. Όπου σήμερα ο Ολυμπιακός είχε ανύπαρκτο κέντρο, έτσι, ανύπαρκτο. Πού φταίει, μου βγάλατε τα λέει το Ρέτσο, δεν ξέρω πού το έχετε δει αυτό,
αν είναι έτσι τα ταλέντα, δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω. Μόνο στην Ελλάδα βγάζουν τέτοια ταλέντα. Θεωρείς δηλαδή ότι φταίει ο πρόεδρος για την κατάσταση που έχω στην Ελλάδα. Θα σου εξηγήσω. Εγώ καταρχήν δεν λέω ότι ο προπονητής είναι άμυρος ευθυνών. Πρώτον. Δεύτερον, όμως καλώς και ακόμα ο προπονητής έχει κάποια κολλήματα. Πες ότι εμείς οι πέντε δηλαδή, ας πούμε, είμαστε παίκτες του Ολυμπιακού. Και ο προπονητής θέλει να χρησιμοποιεί μόνο τον Τζόρνταν. Εγώ και ο Μαλάτος είμαστε καλύτεροι, αλλά μας αφήνει απ' έξω. Είναι μονικό. Πώς γίνεται λοιπόν αυτό, δεν παίρνει ο προπονητής να τον πουλήσει τον Τζόρνταν, γιατί πάλι εμάς τους δύο πάλι έξω θα μας αφήνει. Είναι μονικό. Κατάλαβες. Εφόσον έπρεπε να πάει, δηλαδή ο Μαλάτος έτσι πει δεν τους θέλει σε αγόρι μου. Να τους πουλήσω, να σου φέρω άλλα καλύτερα μπακά. Όχι να σου πουλήσω αυτό που χρησιμοποιείς, που φέτος ουσιαστικά και παιχνίδια σου έχει πάρει και ό,τι και να λέμε για το σκληρό παιχνίδι του, είναι ένα πολύ καλό χάφ, έτσι. Να σου πω, σαν προπονητής. Δεν πρέπει να προσαρμοστείς με τις επιλογές που έχεις και με τις δυνατότητες που έχεις. Δηλαδή, μου πουλήσαν τον παίκτη, τελείωσε. Δεν ξανακάναμε εκεί. Τι να κάνει, δεν βάζω, δηλαδή, δεν βάζω τον Ασαριφά. Είναι ο πιο ποιοτικός παίκτης στην επίθεση και βάζω την πλατφόρμα. Τι λέει και ο πρόεδρο που σας έφερε αυτούς τους παίκτες, δεν θα κάνετε. Καλά, εμείς δεν κάνουμε το δικό μας πρόεδρο, θα κάνουμε τον άλλον τώρα. Δηλαδή, να σου δώσω ένα παράδειγμα, ρε φίλε. Εντάξει, τώρα τζορνά τον πιο κάπως αλλιώς. Ολυμπιακό δεν είναι αυτή τη στιγμή. Εσύ όταν έβαλε τον Μάρτιν, δεν θα δούνε. Δεν κάναμε κριτική. Επομένω, ο Σαββίδη όταν έδιωξε τον Ροντρίγκε, περίμενα να κάνω κριτική μέχρι να έρθουν οι άλλοι. Αν δεν έφερνε ούτε τον Ενρίκε, ούτε τον Μπρίγιοβιτς, ούτε τον Λάμπρο, και τον Λάμπρο εγώ θα σου βάλω, ούτε τον Ενρίκε, κανένα, θα έλεγα τι γίνεται εδώ πέρα, μας κοροϊδεύετε ρε παιδιά, μας διώχνετε τον καλύτερο μας παίκτη. Αυτό ήταν ο δικός σου. Έδιωξε τον καλύτερο και δεν έφερε, πρόσεξε με, δεν έφερε κανένα. Το καλύτερο ήταν δεν μιλά, γιατί δεν μιλήσω, ναι. Έφερε έναν από τους καλύτερους. Αν όχι δηλαδή, τον καλύτερο. Ένας παίκτης ο οποίος είναι, χάθηκε κάρτα. Σου κάνουμε πρώτα 15 εκατομμύρια και δεν τον δώσεις. Αυτό μου λέει. Εγώ δεν σου λέω, δώσ' το, μα καλά κάνεις και τον δίνεις. Μπράβο σου. Φέρε άλλους. Πες μου εσύ ποιον έφερε αντικαταστάτη στις χειμερινές μεταγραφές. Ένα μου έδιωξε τον ένα και μου φέρε δύο. Μου φέρε αυτό που λέω, συμφωνώ και εγώ, έπρεπε ήδη να έχουν γίνει. Αυτό λέω, εγώ δεν είπα κάτι κακό. Αλλά όχι ότι μας έφυγε ένα παίκτης δύο, δεν θα μπορέσουμε να ξαναπαίξουμε μπάλα. Καλά, γιατί εγώ αυτό σου είπα, αυτό κατάλαβες. Όχι, δεν το λέω για σένα, απλά αυτό γίνεται αυτή τη στιγμή στο Λιμπέδο. Αυτό σου είπα, αλλά γιατί να μπει τώρα στη διαδικασία. Θα έχει πάρει σήμερα το μάτς και θα είσαι και χαλαρός. Δηλαδή, γιατί πήγε σε αυτή τη διαδικασία να ξεπουλήσει την ομάδα σου, ας πούμε. Από την καμπάνια των βαθμών. Ο Ιβάν μπήκε στη διαδικασία όταν μάλλον εγώ εδώ με τον Τζόρνταν. Ότι η παλιετσαρία που ερχόταν, αν δει από εκείνους τους παίκτες που φέρνανε κάποιοι μανατζαρέοι, με την πώληση του Σκόνδρα δεν έχει μείνει ούτε ένας. Ούτε ένας δεν έμεινε. Όλοι αυτοί οι παλιατσαρίε σκόρτηκε και έφυγε από την ομάδα. Κάνα δύο αγκαθάκια ακόμα έχει. Λοιπόν, αυτοί όλοι φύγανε. Ήρθαν να. Άλλοι, εσένα φεύγουν και δεν έρχονται άλλοι παίκτες. Δηλαδή, πήγες έφερες τον Ασαριφά, αυτό εδώ ναι, φταίει ο προπονητής. Φέρνεις αυτό το παίκτη και ο άλλος δεν τον βάζει μέσα. Αυτό ναι, μα τη δέσμη είναι. Δεν έφερε κανένα. Sorry, Ασαριφά είναι δύο στοιχεία τα οποία. Καμπιάσω. Καμπιάσω, δεν θα μπορούσα να παίξω καμπιάσω αυτό. Δεν έφερε Ολυμπιακό στο κέντρο. Αυτούς δεν τους έβαζα από την αρχή της χρονιάς. Φέρ του έναν άλλον. Βλέπεις ότι αυτούς δεν τους βάζει, είναι μπούφος. Τον κρατάει για την τούπα τον καμπιάσω. Το Σισοκό τον πήρε τον είχε μέσα την Τελαπέγγι. Τελαπέγγι είχε όσο παίξει. Τα τελευταία 5 χρόνια στην Τούμπα έχουμε κερδίσει 4 φορές. Διάλειμμα! Διάλειμμα τώρα! 4 φορές. Για να ενισχύσετε την προσπάθειά μας και ξέρετε ότι είμαστε ανεξάρτητοι. Δηλαδή δεν έχουμε μανατζερικά, δεν έχουμε κόμματα, δεν έχουμε παπάδες από πίσω. Δεν μας βοηθάει κανείς. Η χορηγή μας είναι ότι είναι και ότι είστε εσείς. Like. Κάντε like, φύγαν οι κολόγεροι, ο Ασλαμάς και ο άλλος, έχουν μπουλουκοποιηθεί. Μια μιζέρια, σκαζαντινισμός, ένας μπαρταβουρτσισμός, Ο άλλος, λοιπόν, έχεις τελευταία, καλημέρα, έλα. Καλημέρα. Καλημέρα, Ραπτόπουλε. Καλώς τον. Τι κάνεις. Τι παλεύω. Μπράβο. Για βοήθανε και εμένα λίγο που θέλω τα φώτα σου. Για πες φώτα εδώ είναι. Πορεία. Γιατί έχω πάρει τις 4 φορές. Ναι. Ξεκινάμε οι άλλα, καταλήγουμε αλλού. Στο τέλος τα βρίσκουμε. Τα λοιπόν, βρίσκουμε. Πάμε. Επειδή περιμένω αυτόν τον Αλαφούζο που έχω μπας και βάλει κανένα φράγκο.
γιατί τα βάζει μόνο στα κανάλια. Θέλω να σε ρωτήσω, αυτός ο Μελισσανίδης και ο Σαββίδης, πότε θα καθαρίσουν αυτό εκεί με τους διαιτητές και την ΕΠΟ? Για βοήθησε με λίγο, γιατί έχω μπερδευτεί. Κοίταξε να δεις, αυτό είναι ένα θέμα που θα βγει του χρόνου. Κάτσε, ένα λεπτό. Εγώ το γέλιο που θα ρίξω. Ρίξω για να ακούω και εγώ να καταλαβαίνω. Το γέλιο που θα ρίξω όταν θα γίνει αυτό θα είναι Ολυμπιακός λαβωμένος. Και θα πλακωθεί η ΑΕΚ με τον ΠΑΟΚ, ποιος θα πάρει τα ενία. Εγώ θα το γουστάρω αυτό, γιατί δεν θα είναι ένας ονταβατζής. Θα πηγαίνει η διαιτησία κύκλο. Αυτό εμένα με συμφέρει. Είναι καλύτερο από το να πάρει ή η ΑΕΚ ή ο ΠΑΟΚ ή να έχει Ολυμπιακός ή ο Παναθηναϊκός τους διαιτητές. Και σίγουρο ότι δεν θα παίρνει τα συμφέρειγματα του Ολυμπιακού. Ναι, θα πάει η δουλειά μπέρδεμα. Ωραίο θα είναι. Ο Ολυμπιακός είναι πίσω από τα συμφέρειγματα. Του χρόνου ήδη. Από το κράξιμο. Αυτό που λέτε είπε. Του χρόνου ήδη. Ήδη τώρα, ας πούμε, σήμερα ο Μποτία, αν ήταν τα πράγματα αλλιώς, θα έπαιρνε τον πέναλτι. Σήμερα. Σήμερα. Ήτανε, δεν θα έπαιρνε. Θα έπαιρνε τον πέναλτι, στο λέω εγώ. Ναι. Μπορεί στην Τούμπα του Βαρέλα να τον δίνει πέναλτι με τη Βέρεια. Εντάξει, δημιουργείται μια κατάσταση ισορροπίας. Άλλο το ρωτάω. Ισορροπία είναι αυτή. Ισορροπία είναι αυτή. Τι. Όχι, αυτή είναι ανισορροπία. Όχι, δεν είναι ανισορροπία, ισορροπία. Όταν ισορροπία είναι 20 χρόνια τώρα. Τώρα πάνε να ισορροπηθούν τα πράγματα. Να τα σφυράνε. Όχι και να. Κάτσε να ακούσουμε που θέλει να καταλήξει το παλικάρι που παίρνει τηλέφωνο. Τι έλεγε. Ραπτό που λέω, ρωτάω εγώ. Το διατάφτα. Αν δεν καθαρίσει μπόχα 20 χρόνια η βρώμα, δεν πρόκειται να βγει. Καθαρίζει του χρόνου, σου λέω. Περίμενε. Οι διαιτητές θα καθαρίσουνε, ο άλλος που είχε έρθει από έξω θα φύγει το Μάιο ή θα το αναβάλουν και θα πάει για την άλλη χρονιά. Σου απαντώ. Δώσε μεγάλη προσοχή. Οι διαιτητές είναι σαν τις πόρνες. Δηλαδή... Άλλος λέει ο φίλος. Αυτό το απαντώ. Αν θα φύγουνε λέει. Ναι. Θα φύγουν οι διαιτητές γιατί. Καλή είναι. Για τη FIFA λέει. Θα φύγει ή θα μείνει και του χρόνου εδώ. Ποιος θα μείνει στη FIFA. Ποιος. Ρωτάει ο φίλος. Για τη FIFA σου λέει. Θα μείνει εδώ η UEFA ή θα μείνει και του χρόνου. Θα μείνει. Γιατί να μείνει. Γιατί να μην μείνει. Τι σου λέει. Μα η UEFA δεν θα καθορίσει το σκηνικό. Σου λέει ο φίλος θα γίνουν εκλογές τώρα το Μάιο ή θα τους φάμε και του χρόνου στη ΜΑΠΑ, τη FIFA και την UEFA. Όχι, τώρα θα γίνει, έχω μάθει. Μάλιστα. Τώρα θα γίνει. Έφυγες, πάμε πιο γρήγορα. Ναι ρε, έτσι θα γίνει. Έτσι μάθαμε ότι θα γίνει. Θα καλημέρα. Γίνουν εκλογές το Μάιο, ναι. Ναι, καλημέρα. Και αν Ολυμπιακός καλημέρα. Ομάδες, τι γίνεται. Άμα πάρει Ολυμπιακός ομάδες, καλημέρα. Εγώ είμαι. Εσύ. Ολόκληρο. Λοιπόν, Μάκης από Γιάννενα είμαι, παιδιά. Ναι. Παναθηναϊκός. Πολύ ακριβή πόλη τα Γιάννενα. Ακριβή φοιτητές είμαστε κι εμείς. Πολύ, το βαλάτε το ενίκιο στο Σταυρό, στο Δόξα Πατρί. Κοζανίτης είμαι, φιλαράκι, και πληρώνουμε κι εμείς ενίκια. Τι είσαι εσύ. Κοζανίτης. Φαντάζομαι τώρα εσύ Κοζανίτης, τσιγκουναράς γύφτος, να πληρώνεις μακριά ενίκια. Έτσι, συνέχισε. Άρα, το βρήκε. Παναθηναϊκός είμαι, παιδιά. Παναθηναϊκός είμαι και πήρα να πω για τον Ουζουνίδη λίγο. Ναι, έπαιξε την κόντρα στην Τρίπολη. Ωραίος. Πολύ ωραίος προπονητής. Πώς. Πρεσάρι. Καλά στοιχεία σε άμυνα. Η άμυνα του. Έτσι. Αλλά θα καεί γιατί δεν έχει στήριξη, παιδιά. Το βλέπετε. Δεν έχει υλικό, έφυγε. Από τώρα δεν έχει στήριξη. Τον διώχνουν παίκτες. Δεν τον θέλει ούτε Ιταλό, το μολέτο. Την σαβούρα έχει ο Ιταλός. Τη φορτώθηκε τώρα αυτός. Λοιπόν, ναι. Και του χρόνου λέει ότι θα χαμηλώσει τον μπάτζετ αντί να το ανεβάσει. Αντί να κάνει μια στήριξη στον Έλληνα προπονητή. Τι θα κάνει ρε φίλε. Θα πουλήσει τον Βλαχοδήμο και τον Μπουμάλ. Τι θα κάνει. Θα φύγει ο Μπέρκ. Συμβόλαιο έκανε ο Μπέρκ. Θα φύγει ο Κλωναρίδης. Τι θα φύγει. Γιατί τι θα χαμηλώσει χειρότερο, αυτό λέω εγώ. Θα αυτό να έκανε υπέρβαση. Ο Βλαχοδήμος είναι 19 χρονών. Θα φύγει ο Μπολέντο, ένα κολόπακα δεν βρίσκει, το έπαιρνα να βάλει. Ο Κουτρουμπής, τι θα γίνει, ένα χρόνο θα γίνει, εντάξει, θα έχει τον Κουτρουμπή. Τι θα φύγει ο Χουχούμι. Δηλαδή πόσο να κατέβει τον μπάζε, τι θα γίνει δηλαδή. Ποιος θα παίξει. Αυτό λέω εγώ, είναι δυνατόν πόσο να κατέβει αυτό το μπάζε. Αυτό λέω εγώ, δηλαδή. Ο Ζέκα θα φύγει και θα φέρει ας πούμε χειρότερο. Ο Λούντ, ο Χουλτ, τι θα φέρει. Παλέμαχους. Το πιο πιθανό να φέρει χειρότερο. Άμα φέρει χειρότερους, θέλει μπουνίδια εδώ στο Δόξα Πατρί. Να πω παιδιά και ένα πράγμα για τον Ολυμπιακό. Να πεις ότι λοιπόν,
Εγώ είδα σήμερα ένα πολύ ωραίο μάτς. Και εγώ το χάρηκα. Έτσι. Και έδρα, όχι σαν την Τούπα με τη Σάλκε. Φάγανε τον γκολ και κότες. Τους κάνουν τα, τα 50 οι Γερμανοί κότες. Έτσι κάθε τα. Έλα, ρε, εντάξει τώρα. Έτσι. Αλλά, βλέπω. Ναι. Βλέπω να προσπαθεί ο Ολυμπιακός να κρύψει τις αδυναμίες του πίσω από Θεοδωρίδηδες, Καραπαπάδες κτλ. Μα ο Θεοδωρίδης κάνει αυτό που κάναμε εμείς τόσα χρόνια. Τόσα χρόνια, μπράβο. Εμείς έχουμε και δίκιο τουλάχιστον. Εντάξει. Ναι, πώς. Ναι. Μπορεί. Ναι. Αυτά, μπορεί. Αυτά που κοροϊδεύαν ναι. Τα κάνουν τώρα. Αυτά, μπράβο. Σωστό. Σωστό. Έτσι, έτσι. Λοιπόν, καλό βράδυ, παιδιά. Καλή συνέχεια. Γεια χαρά στα Γιάννη. Ωραία πολύ τα Γιάννη. Ευχαριστώ εγώ για το παιδιά. Για μας το λέει, για το λέει για σένα. Για όλους μας. Ο Πέμπτος εδώ είναι ο φίλος μας. Θα μας πάρει όμως στη Θάσο που έχει τα λιμενάρια. Τώρα ο Ιωαννίδης βάφει το μαλλί και μας κάνει το νεαρό. Σκαλαπρίνου. Σκαλαπρίνου το έχεις. Πόσα δωμάτια έχεις? Όλα 27 είναι συνόλο. 27 δωμάτια και πισίνα και πρωινό. Βουτήρατα και τέτοια που λέει αυτός. Από όλα καλά. Α, θα έρθουμε μια εβδομάδα έτσι. Πάμε το καλοκαίρι. Κουτραντάν. Όχι κουτραντάν. Άσε τις κούτρες κόκκινες. Επόμενη γραμμή, ναι. Κουτραντά. Όχι, δεν έχει κουτραντά. Καλύτερη τιμή, ναι. Κουτραντά δεν έχει. Έμαθες. Καλημέρα. Τιμή. Καλημέρα, αυτό που λέει. Καλώς τον. Ολυμπιακός ο Πειραιά. Τι λέει ρε φίλες, ακούω κατεθλιμμένο. Το λαρίκι σου δεν βγάζει πολύ οξυγόνο. Δεν βγάζει πολύ οξυγόνο, όχι. Λοιπόν, ονειρεύεστε έναν πρωτάθλημα, ακούω εδώ, που θα πάρει το πρωτάθλημα η ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ. Ολυμπιακός που είναι ρε μάγκες. Τι λέγανε για τους συγκόλους που λέγανε παραμύθια. Μπράβο. Λοιπόν, όσο για τον ΠΑΟΚ, συγγνώμη λίγο κύριε Μαλάτο. Ορίστε. Λοιπόν, όσο για τον ΠΑΟΚ και για τον Τζόρνταν, πιστεύω ότι θα πάρει ποτέ πρωτάθλημα τον Ολυμπιακό. Θα πάρει 31, θα πάρει ένα πρωτάθλημα. Τι έχει να πει γι' αυτό. Και περισσαίκια λέγανε. Για να στην Τούμπα μέσα να σου δω τώρα. Να σε δω στην Τούμπα και να νικήσει ρε φίλε. Πες ότι θα μου πλάσει ένα μνήμη ξέρω εγώ. Τι θα κάνω. Σου κάνω απέναντι σαν το σημερινό δηλαδή. Λοιπόν, αυτό ήταν η διευθυνσία με τον Ολυμπιακό. Δεν θέλουμε καμία διευθυνσία. Εμείς πειρατές πάμε να κάνουμε μάγκηκα και στον δρόμο και έξω. Και οι παοντζίδες. Άκου λίγο, άκου λίγο. Ναι, ναι, να μιλήσουμε λίγο για μπάλα. Ανησυχείς εν ώψη της επόμενης σεζόν. Αυτό που βλέπεις να το βελτιώσεις σε ταχύτητα, ποιότητα κτλ. Γιατί λοιπόν, κακά τα ψέματα, εντάξει σήμερα η ΑΕΚ έπαιξε πολύ δυνατά, σε έβαλε στο τρυπάκι να παίξεις και εσύ το ίδιο στο πρώτο ημίχρονο και την πάτησες. Έπαιξες το παιχνίδι της ΑΕΚ, πήγες στη δύναμη, πήγες στο αντιαθλητικό, μάζησες και έπαιξες. Καλά σου έκανε, ήταν δηλαδή ένα τεστ αυτό, αλλά λοιπόν, αλλά βλέπω δυο στόπερ αργούς χαμηλά και μπορεί να μην τρως στην πλάτη όπως και με την τουρκική ομάδα φάσεις. Σου βγάλε ο Λάζαρος ο Στοδουλόπουλος ένα σπριντ 15 μέτρα και πέρασε σαν σταματημένο τον ποτία. Ο Ντακώστα πάλι το ίδιο αργός. Ο Ρέτσος έχει μια γρηγοράδα, μου παίζει με τα χέρια, μου παίζει με τους αγκώνες, απίδαργος κτλ. Στα χαφ, κοντός ο Μάρτινς, λίγα πράγματα, ο Ρωμαίο λίγα πράγματα. Έβγαινε ο Καμπιάς έξω, ο Φορτούνης πεσμένος, έβαλε τις κλωτσιές σήμερα. Γενικά, ο Ολυμπιακός δείχνει ότι θέλει ρεκτιφιέ. Πώς το βλέπεις? Δηλαδή, δεν ανησυχείς για τον χρόνο ή λες ότι επειδή έχω μια απόσταση μεγάλη, κάνω ας πούμε, είμαι στα πιτς τώρα και του χρόνου θα βουλάρω. Πώς το βλέπεις εσύ? Άκουσε εδώ λοιπόν. Ο Ολυμπιακός φέτος εδώ μέχρι να το πάει, να το πάει η Ευρώπη. Θα περάσουμε τους Τούρκους σίγουρα. Από εκεί και πέρα το πρωτάθλημα είναι δικό μας. Το κύπελο είναι δικό μας. Του χρόνου ξέρω ότι. Δεν ξέρουμε το κύπελο, το πρωτάθλημα είναι. Του χρόνου πες μου. Ναι. Ξέρω ότι έχω έναν πρόεδρο που τα δίνει, τα σκάει. Όπως όταν δεν πήραμε τα λεφτά του Champions League φέτος, τα σκάσε. Έδωσε, πήρε παίχτες αυτούς που πήρε. Τα αλλάξει και ο προπονητής και η ομάδα θα πέμπει μπροστά. Ποιος πήρε φέτος? Τι πήραμε φέτος. Όσες δεν πήρε. Πήραμε τον Μαρίν, τον Μάρτιν, τον Καρντόσο, παίχτες που δεν θέλει, δεν έχει δύο πάω. Τον Καρντόσο, παίκτη που δεν είδε ο ΠΑΟΚ. Ο Καρντόσο είναι μεγάλος παίκτης. Και άμα τον αμφισβητήσει αυτό, φίλε, δεν ξέρει μπάλα. Πώς? Αν αμφισβητήσει ότι ο Καρντόσο δεν είναι μεγάλος παίκτης. Πού είναι το ρε φίλε, δεν το βλέπω. Ωραία, δεν εντάξει. Αυτό βλέπεις αυτό, είσαι ΠΑΟΚτζής. Είναι λογικό να αντιδράσει. Πολύ πεσμένο είναι και επιμένει. Είναι πεσμένο. Επιμένει και λέει βάζει τώρα Ζάρι Βάλτ. Όλο τον Καραϊσκάκι φωνάζει. Βάλε τώρα Ζάρι Βάλτ. Το φως αυτά που γράφουν οι οπαδοί. Επιμένει τον Καρντόσο, είναι αιμονικός. Είναι αιμονικός με τον Καρντόσο. Δηλαδή προχθές
εάν έπαιζε ο Ασαριφάρ, εγώ δεν σου λέω ότι θα έβαζες γκολ, αλλά άλλη αναστάτωση θα είχε. Παίρνει τις κούρσες, τριπλάρι, μπαίνει, έχει διείσδυση, αυτά κτλ. Μέσα σε 5 λεπτά δεν τάχει ο καρτός. Φάσεις ο άνθρωπος. Εντάξει. Άρα λες εσύ ότι εγώ έχω εμπιστοσύνη του Μαρινάκη, του χρόνου. Εκεί επαναπαύονται. Εντάξει. Ότι θα δώσει λεφτά κτλ. Ωραία. Θα δώσει, έτσι κάνει κάθε χρόνο. Λοιπόν, κάτι τελευταίο αυτό που λέει, γιατί είχες πει παλιά ότι η θύρα 7 είναι χρυσαυγίτες κτλ. Μου είπαν ότι πολλοί χρυσαυγίτες είναι στη θύρα 7. Λοιπόν, όταν δεν ξέρει, σε παρακαλώ πολύ. Μου είπανε, λέω. Ότι δεν ξέρω. Κάτσε να ακούσω. Ό,τι σου λένε να παράγει, τι είσαι. Είσαι έξυπνος άνθρωπος, σε συμπαθώ. Να μην λες θέματα που δεν ισχύουν. Οι φασίστες στη μεφτά δεν χωράνε. Και όχι στον Πειραιά. Γεια σας, Μάγκες, καλή νύχτα. Οκ. Ενημερώστε με, εγώ δυο στην Τούμπα. Στον Πειραιά δεν έχω. Ναι. Μια θιά έχω στο Στρέφια πάνω. Δεν υπάρχει αυτό. Ναι. Κακός το είπε όποιος το είπε. Ναι. Προβοκάτορα. Έχει πάντως το πολιτικό στοιχείο στους συνδέσμους. Έχουν μπει. Έχουν πολιτικοποιηθεί. Δεν μάλλον υπάρχει. Έχουν κομματικοποιηθεί οι σύνδεσμοι. Δεν υπάρχει σε εμάς τέτοιο πράγμα. Δεν υπάρχει σε εμάς τέτοιο πράγμα. Όχι, εμείς είμαστε ναι. Ολυμπιακοί. Μάλιστα. Το τι πιστεύει ο καθένας είναι άλλο έξω από την ομάδα. Κάτσε, να το δούμε αυτό. Καλημέρα. Καθαρίσαμε και την ομάδα, δεν έχουμε τα λεγόμενα καλόπεδα. Καλόπεδα, ναι. Και το γήπεδο είναι εκκλησία. Πάμε. Αφού είναι άδειο, δεν θα είναι εκκλησία. Έλα αυτό που λέω. Καλώ το. Τι άδειο, ρε, σαν το δικό σου σήμερα. Ναι. Σήμερα είχε 10.000 στο γήπεδο, μπερδεύτηκε. Ναι, ναι, ναι. Αλλά ναι. Πού ήταν ναι. Όλο το σκέπα ήταν πίτα. Όλο το σκέπα. Αφού φαινόταν ότι ήταν άδειο τώρα, δεν βλέπουμε εμεί τη τηλεόραση. Ποιο πίτα σου λέω τώρα. Ποιο πίτα, τι πίτα να μου. Πάμε στον κόσμο, έλα. Εντάξει. Όταν δεν ήμασταν. Δεν ήμασταν 10, επειδή ήμουν στο γήπεδο, δεν ήμασταν 10. Ήμασταν 9, ρε φίλε, εντάξει. 8. Να μην λέμε τώρα αυτά που κοροϊδεύουμε στου άλλου. Το σκέπα στο γεμάτο δεν ήταν. Ήταν, είχε πολύ κόσμο, είχαν ανέβει προς τα πάνω γιατί έβρεξε. Πίτα ήταν το σκέπαστο. Πίτα. Είχε πολύ κόσμο. Α, δεν πράγμα. Λοιπόν, εγώ θέλω να πω τρία πράγματα, θα είμαι σύντομος. Απλά, αν θέλετε, μην μιλάτε γιατί δεν έχει καθόλου καλή επιστροφή και δεν ξέρω να. Φώναζε, δεν σ' ακούω. Απλά θα πω κάτι, θα είμαι σύντομος. Απλά, επειδή δεν έχω καθόλου καλή επιστροφή, δεν σ' ακούω καθόλου, μην μιλάτε αν θέλετε και σχολιάζετε στο τέλος. Okay. Πάμε. Αυτό που λέει για το μάτσο με τη Σάλκε, θεωρώ ότι η Γερμανία δείξε ότι είναι ένα επίπεδο πάνω. Εγώ δεν έχω καμία ιδιαίτερη ένσταση στον Ίβιτς. Αυτό με τα πρόσωπα που είπες μπορούσε να το κάνει, αλλά δεν θα κάτσω τώρα. Για να πούμε στην λεπτομέρεια. Τρομερά επικριτικός γι' αυτό. Δεν θα κάτσω να είμαι τρομερά επικριτικός γι' αυτό. Παίζαμε μια καλύτερη ομάδα, δεν βγήκε. Ήμασταν και άτυχοι που ό,τι πήγαινε μέσα έγραφε. Δηλαδή δεν ήταν αυτό το μάτσο για 0-3, μην τρελαθούμε και εντελώς. Σήμερα ο Πάοκ ήταν καλός. Εγώ να σου πω την αλήθεια, αυτό που τα έχουμε πει και παλιότερα, προτιμώ μια Τούμπα με 2.000-3.000 πυρήνα που μπορούν να στηρίξουν την ομάδα. Παρά όλους αυτούς που θυμούνται τον ΠΑΟΚ στις 32 του Europa και στις 4 του Κυπέλλου. Να απαντήσω! Δεν μιλάω για αυτούς που είναι από μακριά. Να πω κάτι σε αυτό. Πες, ναι. Αυτό που λες είναι μεγάλη αλήθεια. Μεγάλη αλήθεια. Και φάνηκε μετά τον γκολ της Σάλκε που η Τούμπα κόλωσε. Άλλο σε λέει ο φίλος. Αυτό λέει, αυτό λέει. Άλλο σου λέει. Η Τούμπα μετά τον γκολ. Άλλο σου λέει όντως αυτό που λέει. Αλλά και αυτό που λες. Έχει άμεση σχέση, σχετίζεται. Δηλαδή πάνε και άτομα, αρέσει αυτό που λέει άμα έρθει μια τενόρος στην πόλη ή άμα έρθει ένας τραγουδιστής εγώ της όπερας και βουήξει πόλη με διαφημίσεις και τέτοια. Εγώ και εσύ είμαστε άσχετοι, γιατί να πάμε να τον δούμε. Σου λέει 10.000 πάμε κάθε εβδομάδα και με τις άλλες πήγαν 30. Αυτό λέω κι εγώ. Και μόλις βάλαμε, έφαγε στον γκολ, κόλωσε η Τούμπα. Αυτό λέω. Λοιπόν, κάτι δεύτερο. Πήρε ένας Αριανός πριν. Και είπε για το φίλο εκεί του Άρη που έχετε, ότι γιατί έρχεται. Εγώ έτσι κατάλαβα. Δεν είναι Αριανός, ρε φίλε. Αυτός είναι ένας τιμένος που παίρνει εδώ και χρόνια στο Ραπτόπουλο και παίρνει μόνο για να βρίσει. Ούτε καν Αριανός δεν είναι αυτό. Ούτε καν Αριανός δεν είναι. Θα σου το πω πολύ καλό προαιρετικό, εγώ που είμαι άρρωστος πάω. Ρεζιλεύει τον κόσμο του Άρη αν είναι αυτός Αριανός. Ούτε εγώ πιστεύω ότι υπάρχει λόγο να πηγαίνει σε κουμπές στο Ραπτόπουλο, γιατί δεν θεωρώ ότι ο Άρης έχει κοινό. Αριανούς. Δηλαδή πιστεύω ότι οι Ολυμπιακοί που τον παρακολουθούν είναι περισσότεροι από τους Αριανούς. Δηλαδή τώρα να τα ακούσω εγώ και να τα ακούσω ο Γαύρος άλλους. Θέλω να καλά κάνεις και πας και καταλαβαίνεις φανταζόμαστε. Φίλε, Αριανοί τώρα είμαστε στην κατάσταση που είμαστε, είναι λογικό. Υπάρχουν εκπομπές που επειδή βγαίνουν και στο ραδιόφωνο με τον Κωστή που παίρνουν πολύ Αριανοί. Και μηνύματα έρχονται. Απλά είναι κάτι, τώρα σήμερα δεν παίξαμε αφού δεν είχαμε παιχνίδι πρωταθλήματος. Και κάτι τελευταίο για να αφήσω τη γραμμή. Τζορντάν. Έλα. Εγώ δεν θα σχολιάσω ότι υπάρχει υπεύθυνο Θεσσαλονίκης. Απλά θέλω να φανταστώ, εφόσον είναι υπεύθυνος αυτός ο άσχετος,
πώς θα είναι οι υπόλοιποι. Δεν ξέρουν μπάλα, ρε φίλε. Αυτοί έχουν σκοτάδια από μπάλα. Καλά, κοιμήσουν και γύρω για το μπάλα. Άσχεται. 60 χρόνια μπάλα βλέπω, ρε. Ξέχασε να βάλει το πάνω μπροστά. Ρε βλάκα, 60 χρόνια. Τι να πούμε, ρε πεθαμένε. Με τα δυο πρωταθλήματα. Πάμε, 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 πάμε. Άντε. Ναι. Ρε φίλε, μισό λεπτό. Αυτό το μήνυμα που στέλνεις, ρε φίλε, δηλαδή εγώ την Τούμπα την έχω δει να τρώει γκολ ο ΠΑΟΚ, ας πούμε από την Νάπολη, 19 χρονών που ήμουν στην Τούμπα, την Τούμπα ήταν κόλας. Δεν τον ένοιαζε αν έχανε. Έχω πάει εγώ σε εμάς με Ολυμπιακό που έχανε ο ΠΑΟΚ 1-0 το 83 με γκολ του Αναστόπουλου με πέναλτι και ο ΠΑΟΚ. Ο Παοξής ούρλιαζε, φώναζε. Είχε καταπληκτική κερκίδα από αυτός ο Παοκ, μπερδεύεσαι. Ο Παοκ έγινε και λίγο μόδα. Η Τούμπα με τις γκόμενες, τους γραμματάκηδες κτλ. Δεν είχε προθέσει. Μόλις φάγανε τον γκολ. Αν πριν 30 χρόνια βγάζανε οι Γερμανοί το 50ρικο, ποια Τούμπα ρε φίλε. Ποιος Γερμανός και Σκοπιανός θα ερχόταν στη Θεσσαλονίκη να κάνει μανούρες. Πριν 30 χρόνια που οι Παοξίδες τα κάκαδά τους ήταν σαν κοτρώνες στο βουνό τον Όλυμπο και τους πλάκα κάνετε τώρα ρε. Με τα νύχια εκείνα τα όρια. Μου φέρεις καλύτερη κερδίδα μέσα. Άρα και εκείνα να φύγει τώρα. Φάγατε τον κόρσα της κόντς έτσι. Άσε ρε τώρα. Α, παρά τα πέρα. Πάμε ρε φίλε, λέγει. Του χρόνου θα βάζει γκολ ο πρόεδρος της ΕΠΟ που είναι δικός του. Έλα φίλε. Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς τον. Κωστή, τι κάνετε παιδιά, καλά. Μια χαρά φίλε. Είμαι πολύ κατέμι γράγορο. Γιατί είσαι κατέμις? Φίλε, θέλει με τίποτα για. Η μπάλα. Όχι. Παίζω κίνο κάθε μέρα. Κοίτα. Εγώ παίζω κίνο μια φορά την εβδομάδα. Και όχι, δύο φορές την εβδομάδα γιατί είναι πελάτης μου το παιδί που διαφημίζουμε εδώ. Αδερφέ, εγώ σου λέω είναι... Άκου λίγο, θα γελάσεις. Παίζω τα ίδια νούμερα. Ημερομηνίες γεννήσεων και θανάτων συγγενικών μου προσώπων. Είναι μια ημερομηνία γέννησης ενός συγκεκριμένου προσώπου δικού μου, συγγενικού, και ημερομηνία θανάτου. Και βάζω δίπλα την ηλικία του, αυτού που πέθανε και την ηλικία και τη δικιά μου όταν πέθανε αυτός. Πάνω από 4 στα 8 δεν έχω πιάσει ποτέ. Από εκεί και πέρα τώρα εγώ παίζω για το φίλο μου. Γιατί είναι τιμάει την εκπομπή μου. Το μπορούμε. Από εκεί πέρα τώρα. Μήνυμα 10 κλήρωσεις τη μέρα να πούμε. Κωστή, δεν πιάνω τίποτα για μου το κεράκι μου. Εντάξει, βέβαια. Έχω γυρίσει όλα. Όλα τα πρωταρχήδικα. Μέχρι τη Μαρτίνα δεν έχω γυρίσει τίποτα να πούμε. Εντάξει, τι να κάνουμε. Αδερφέ, ξέρεις τι φταίει να πούμε. Αυτή η χοντρή μια υπάλληλος εκεί πέρα που είναι. Ακούει. Ουρζούζα. Πολύ καντέ μωρά αγόρι μου γάμο. Έλεξε προποζήθηκο τον αδελφάκι μου. Πότε τη βλέπω τη χοντρή εκεί πέρα. Ω γάμο την κουτάρα. Επόμενο. Εγάλεο. Επόμενη γραμμή. Είμαστε εκπομπή που δεν βρίζουμε. Περιοπή. Κάνουμε ωραία σχόλια. Πικάντικα, όμορφα. Βρίζουμε. Δεν έχουμε κανένα λόγο να βρίζουμε. Επόμενη γραμμή, ναι. Έλα ρε Κωστά. Έλα φίλε. Καλησπέρα. Καλώς τον. Και συγχαρητήρια και στον κύριο Μαλάτο. Εδώ είναι. Θέλω να σου πω γιατί. Για πες γιατί. Γιατί είμαι Ολυμπιακός στη Θεσσαλονίκη και είναι μαγιά ένας Ολυμπιακός στη Θεσσαλονίκη. Σιγά ρε φίλε, μεγάλη μαγιά. Και να σου πω και για τον Τζόρνταν τώρα που μίλησε, αν και Παοξής, εγώ πιστεύω ότι είναι από τους αγνούστους Παοξίδες. Φαίνεται, από τους καθαρούς. Δηλαδή μαζί του μπορώ εγώ να πιω ποτό. Μπορώ να τον κάνω φίλο. Να ποτό. Τι, γιατί να μην πιούμε ποτό. Μην γινόμαστε δηλαδή μηδενιστές. Τι θα κάνουμε δηλαδή. Απλά η διαφορά ξέρεις ποια είναι. Η διαφορά ξέρεις ποια θα είναι. Του Μαλάτου με τον Τζόρνταν, ότι ο Τζόρνταν μπορεί να χάσει 4-0-3-0 και να πάει να κοιμηθεί σαν νεογνό μωρό, δεν συμβαίνει και τίποτα, ενώ ο Μαλάτος με μένα θα βγάλει τα ισοψυχά του. Με σένα δεν θα τα βγάλει. Με ποιονά. Με μένα τον Ολυμπιακό. Θα μουρμουρήσει. Έχει φωνή. Όχι, δεν θα πει. Θα φράξει τον πέντο πάλι, θα πει έχει φωνές εκεί. Άλλο θα πει, ξέρετε τι. Κοιμόμαστε το βράδυ. Άλλο θα πει. Θα πει ότι δεν έπρεπε να φύγει ο Ερνάνη. Θα πει ότι αν έπαιζε ο Κασεμί, αν έπαιζε ο Μιλιβόγεβιτς σήμερα, ίσως ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Αλλά το συζητάμε. Θα ρίξει ευθύνες στον πέντο για δύο-τρία πράγματα που τα σκέφτομαι εγώ από την αρχή της χρονιάς.
Για ποιο λόγο δηλαδή να σταματήσει την μπάλα στο από... Μαρινάκι που οι πρώτες δύο αλλαγές του Ολυμπιακού ήταν τα νήπια που ήρθαμε το σχολικό. Θα διώσει κανείς μια. Αυτό σου λέω. Κατάλαβες τι έχει φύγει φέτος από τον Ολυμπιακό. Όλους τους έκανε τάλαρα. Ο Ντουρμάς έφυγε. Αυτοί που πέσαν μπάλα φύγαν. Ο Ντουρμάς έφυγε. Ο Ερνάνη έφυγε. Ο Μιλιβόγεβιτς έφυγε. Και ποιον έφερε, για πες μου. Τον Ανδρούτσο ποιον έφερε. Τώρα θα φέρει και τον Μιαούλη. Άμα χάσει το κύπελο, χάσει από τον Τούρκο, χάσει από την Τούμπα. Πάει κανένα τάλιρο στην Τούμπα τώρα μεθαύριο. Έτσι λίγο να το πιστεύουμε. Θα πούμε. Θα πω να τα πεις αύριο και στον Αλέφατο. Θα τα πω. Θα το παρακολουθήσω τι θα πεις αύριο. Γιατί ο Αλέφατος ο Μαρινάκης εντάξει. Αλλά κοίταξε και εσύ είναι σκηδίκης. Πρέπει να ενισχυθεί η ομάδα και δεν ενισχύεται η ομάδα. Τι να πει ο Αλέφαντος εναντίον του Μαρινάκη, 7 πρωταθλήματα του. Βράζει τώρα τα. Μα δεν μπορεί να πει. Άκου φίλε, άμα ήταν θα λέγανε και δεν ο έχει κότσια να πει, όχι δεν μπορεί να πει από αυτό. Μα όχι δεν έχει κότσια να πει. 7 πρωταθλήματα του πήρε, Ευρώπη του έβγαλε, Champions League βγήκανε. Σε όλο τώρα φίλε. Τι παραπάνω έκανε από τον Κόκαλη. Τι να. Τίποτα. Τίποτα παραπάνω και πολύ κατώτερα. Ναι, αλλά. Ναι, αλλά. Έφερνε παιχταράδες. Μισό λεπτό. Ναι, αλλά ρε φίλε. Γιατί να μην τα πει, ρε φίλε. Μισό λεπτό, ρε φίλε. Όχι, σωστά λέει. Γιατί είναι κότα, δεν μπορεί να τα πει κότα. Μισό λεπτό, ρε φίλε. Σωστά. Βέβαια, σωστά. Όταν εσείς θεοποιείτε, θέλετε θέση και τρίτη πάντα θέση. Πάντα λέω σωστά. Άκου εδώ. Ναι. Δεν μπορεί να βγει να πει το Μαρινάκι τώρα. Γιατί να μην το πει. Γιατί του μένει 7 ευρώ. 7 ευρώ πρώτα βγήματα. Πώ θα το βγάλει. Είναι ευχαριστή. Εγώ βλέπω το Καρασκάκι με άλλη ώρα σηκωστή. Άλλο λέω εγώ. Αν χαθούν όμως οι στόχοι και ο κόσμος του Ολυμπιακού θα κάνει την ανάλογη κριτική και στον πρόεδρο. Ολυμπιακοί δεν κάνετε κριτική γιατί είστε μέσα στους στόχους. Ναι. Δεν σας αρέσει αυτό που βλέπετε, όχι. Αλλά είστε μέσα στους στόχους. Οπότε λοιπόν το πρόβλημα είναι ότι να σου πω κάτι. Θα κράξουν. Μα στην Ελλάδα τώρα χάσανε από την ΑΕΚ. Θα αρχίσει η γκρίνια στο τέλο. Άμα χάσει την Τούμπα, θα αρχίσει η γκρίνια πάλι στο τέλο. Αν χάσει την Ευρώπη, θα αρχίσει η γκρίνια με το Μαρινάκι. Με Κόκαλη έχει καλό Παναθηναϊκό και καλύτερο ΑΕΚ. Δεν μπορεί. Καλύτερο αντιπάλου. Ακού λίγο. Το λαϊκό αίσθημα δεν μπορεί να το κρύψει. Ό,τι και να λέει ο Καραπαπάς, ό,τι και να λέει ο Στεδωρίδης, το λαϊκό αίσθημα. Είναι άμα... φως φανάρι, είναι... ότι δεν πατάει ο Ολυμπιακός, δεν έχει καμία ερώτηση τώρα. Τελείωσε. Απλά επειδή παίρνει το πρωτάθλημα, την κάνετε μούχτη. Εδώ τον Αύγουστο, συγγνώμη λίγο ρε παιδιά. Τον Αύγουστο, το Σεπτέμβριο, όταν ο Ολυμπιακός αποκλείστηκε από το Champions League. Ακούστηκα αλλού. Ναι, όχι, μισό λεπτό. Ακούστηκα αλλού. Και έκανε από Αρούκες και από Χαποέλ και από αυτά. Ακούστηκα αλλού. Λέγαν όλοι θα τα διορθώσει ο πρόεδρος. Θα τα διορθώσει ο πρόεδρος. Θα διορθώσει ο πρόεδρος. Δεν κάνα κριτική για το καλοκαίρι γιατί έκανε λάθος σχεδιασμό. Ναι. Θα τα διορθώσει λέγανε. Ναι, γιατί έχει 7 πρωταβλήματα σε ρήρεση. Αυτό θα... λοιπόν, γιατί πιστεύουν ότι έστω παρασκηνιακά θα τον πάρει το πρόεδρο. Όχι ρε, όχι έτσι, όχι έτσι. Όταν τα χάσουν το σύντελο, όταν χάσουν το σύντελο, όταν χάσουν την Ευρώπη, θα κάνουν κριτική. Τώρα, σε κάνω μια ερώτηση. Ναι. Και δεν έφερες τώρα με την... Αλλά κοίταξε, θα με μιλάς όμορφα γιατί σε είπα ότι σε έχω μετρήσει για έξυπνο. Μισό λεπτό, μια ερώτηση. Δεν θα μιλες τώρα σκουριασμένα κάτσε πράγματα. Λίγο. Εσύ φίλε που στέλνεις το μήνυμα, ο λαός του ΠΑΟΚ έγινα, επειδή ο λαός του ΠΑΟΚ φίλε, Σουλτάν Μερεμέτυχε. Στις εθνικές οδού έκλεβε τους εστιατόρες. Αλλά συμφωνώ με αυτό το μήνυμα εγώ, εντάξει. Ναι, ναι. Εννοείται. Όταν κάνατε λαό από το λαό σας, είχατε ξύλο, δεν είχατε πρωταθλήματα. Μείνατε εκτός Ευρώπης χρόνια ολόκληρα. Ναι, αλλά κάνατε λαό. Ναι, αλλά μείναμε εκτός Ευρώπης χρόνια ολόκληρα. Εκτός Ευρώπης θέλω, κάνετε λαό. Ο λαός μπορεί να τον εκφράσει και αλλιώτικα. Έχει κάνει μαλίστηκα. Κατάλαβες τι γίνεται τώρα. Φίλε. Παίζει τώρα με την Οσμαντική. Αλλά αντίβαλο έγινε άνθρωπο. Ναι. Όχι, δεν είναι. Έβαλε γραβάτα. Άμα θέλουμε να περπατήσουμε παραπάνω πρέπει να έχουμε και το νου μας. Εντάξει. Παίζει μέσα στην Οσμαντική σπορ, έτσι. Ναι. Λοιπόν, λέω εγώ ότι αποκλείεσαι. Παράδειγμα. Ναι. Έρχεσαι στο καπάκι στην Τούμπα και τρως 3-0. Ναι. Τα 5 γίνανε 3. Θα δώσει τώρα σε ένα από αυτά που παίζει Πανιόνιο ή Ατρόμητο. Λέω, δεν παράλογο. Θα κράξετε. Τον Πέντο. Τον Πέντο να κράξετε πάλι. Θα να σου πω κάτι, άκουσε Τζόρνταν. Έκανε. Οι ευθύνες σου είπα είναι σύνθετες. Ναι. Αφορούν και τη διοίκηση, αφορούν και το τεχνικό team. Τη διοίκηση την αφορούν για αυτούς τους λόγους που σου είπα. Για ποιο λόγο να κόψει την μπάλα από τον Καμπιάσο και από τον Ντομίνγκες. Ξέρεις, ωραίος ο Μπέντο. Έχει τη φιλοσοφία την πορτογαλική ρε παιδί μου. Πίεση ψηλά, φυσική κατάσταση. Θέλει γρηγοράδα, αλληλοκαλύψεις. Αλλά έχει έναν εγωισμό. Που σε ένα σημείο τον δέχεσαι ρε παιδί μου, αλλά σε ένα σημείο τον κάνεις και κριτική. Τέτοιο εγωισμό προπονητής στον Ολυμπιακό δεν έβγαλε ποτέ.
Εδώ έρχεται ο άνθρωπος και λέει: θα κόψω την μπάλα από τον Ντομίνγκες. Μαζί μου δεν θα παίξεις μπάλα. Καμπιάσω μαζί μου δεν θα παίξεις μπάλα. Το Σιώβα τι τους έκανε? Τι του έκανε? Σιώβα έφυγε, ας πάρε πένιο. Σιώβα έφυγε. Δεν έχεις τέτοιο σεντερμπάκι, δεν τα έλεγα από το σεντερμπάκι. Και πίσω, ρε Ολυμπιακάρα μου, θέλουμε ενίσχυση. Εγώ δεν θέλω Μέλμπερκ, αλλά θέλω έναν Άντζα. Εδώ δεν έχουμε τη δύναμη να φέρουμε ένα παίκτη τύπου του Άντζα. Έκλεισες. Είναι αλήθεια. Έκλεισες. Επιτέλους, να την πείτε. Όλα τα λέμε. Επόμενη γραμμή. Μα λέμε. Όχι εγώ 42, γελάω ο κόσμος τώρα. Άδειο είναι το Καρασκάκι. Τα 42 να πει, να πει για την κριτική, όλα θα τα πει. Καλημέρα. Και βγαίνει τώρα και κλαίει ο άλλος τώρα να πούμε και γκρινιάζει και κράζει. Πάμε. Καλημέρα, παιδιά. Καλώς τον. Χρήστος από Θέρμη που αξίζει. Καλώς τον. Τι κάνετε? Με λιγάλη. Έχει 10 λεπτά που γύρισε αυτή, εντάξει. Οπότε δεν ξέρω τι υπόθηκε γενικά. Πού ήσουν, φίλε? Φίλε, ήμουν Κωστή σε ένα σύγχρονο καφενείο στην Τούμπα, κοντά στο γήπεδο. Κατάλαβα που ήσουν. Κατάλαβε, φίλε. Κατάλαβα. Ήρθε με τα τσιπουρά μου, ωραία, δεν ξέρω, πάγαμε. Δεν του κάνουμε διαφήμιση, ναι. Όχι, δεν θέλω, δεν θέλω. Κάτι δεν θέλω, εντάξει. Ο ένας και φίλος. Είδα και το είδα τα ματσάκια και τον πάω και είδα. Μ' άρεσε, εντάξει, χωρίς να υδρώσω. 11 τελικές. Μ' άρεσε αυτό που είδα. Είδα και την ΑΕΚ. Φυσικά δεν μπορώ να καταλάβω γιατί σκούζει ο Θεοδωρίδης του Γαραπαπάς. Δεν καταλαβαίνω. Σκούζουν γιατί νιώθουν αδύναμοι. Και θέλουν να δικαιολογήσουν τη μεθριότητα του Ολυμπιακού, ρίχνοντας τον κόσμο του Ολυμπιακού στη διαιτησία. Εγώ βλέπω Μελισσανίδη. Γι' αυτό πληρώνονται, παιδιά, αυτός είναι ο ρόλος. Αυτός είναι ο ρόλος. Α, γι' αυτό πληρώνονται τώρα γιατί σκούζουνε. Καλά κάνει και... γι' αυτό πληρώνονται από εκεί. Για να λέω ότι σκούζει, καλά να πω. Παίρνει κανένα σοβαρά τώρα μόνο το Θοδωρή. Εγώ βλέπω ότι Μελισσανίδη πιο δυνατό, αν και δεν είναι ακόμα στα πράγματα. Εγώ αυτό βλέπω. Καλά. Στις πίτου τι θέλετε. Και το Σεπτέμβριο έτσι βλέπατε, αλλά την είδατε τη γυάλα. Εγώ βλέπω ότι έχει φιλενάδα ο Μελισσανίδης. Από τότε που ξεκίνησε ο Μελισσανίδης και κερδίζει. Φιλενάδα, ρε, 3-0 δεν έφαγε στο Καραϊσκάκι. Στο Ολυμπιακό στάδιο, λέω. Λοιπόν, τέλος, μην μαλώνετε. Ραπτό.gr, προσέξτε. Ραπτό. Promotion κάνω. Ραπτό.gr, το site του κομμουνιστού. Καταπληκτικό. Τι κομμουνιστή είναι, τροτσιστή. Την εκπομπή, εσύ τι είσαι. Μουλού. Εσύ τι είσαι. Εγώ είμαι με τον Καρατζαφέρη, είπαμε. Καρατζαφέρης τι είναι, εκτός είναι. Λαϊκός ορθόδοξος είναι ακριβώς, δεν έχει σημασία. Ραπτό.gr, δεν ξέρω. Την εκπομπή που βλέπεις τώρα μπορείς να τη δεις ολόκληρη σε μερικές ώρες στο Ραπτό.gr. Εσύ παλιά ήσουν νέα δημοκράτης. Πατριώτης, ποτέ δεν ήμουν νέα δημοκρατία. Πασόκ ήμουνα όταν, όσο ήταν ο Παπανδρέου. Α, ήσουν Πασόκ. Ναι. Και το παίζεις πατριώτης τώρα. Δεν θα βάζεις τα παπάρια σου, λέω εγώ. Δεν ήμουν ακριβώς. Πασοξίσεις σου, ρε. Κοίτα μούτρα. Δεν είχα μούση, ρε. Δεν είχες μούση. Εγώ είμαι συνέχεια στην ελεύθερη οικονομία όλα μου τα χρόνια. Τότε γιατί ήσουν Πασόκ? Γιατί πίστευα ότι έκανε καλύτερο στην Ελλάδα το Πασόκ από ότι είναι. Και πότε κατάλαβες ότι δεν έκανε? Καλά, το Πασόκ που λες εσύ, το δημόσιο έκανε καλό. Δεν έκανε την ελεύθερη οικονομία καλό. Από το Σιμίτι και μετά. Δηλαδή εσύ δεν διορίστηκες επί Πασόκ και ήσουν Πασόκ? Εγώ ήμουν ασφαλιστικός. Άρα είσαι βλωμένος με 35 χρόνια είμαι ασφαλιστικός πράκτορας. Δεν έχω σχέση. Και ήσουν Πασόκ? Βέβαια. Πουλάκι μου. Και μα το λες τώρα. Γιατί? Πουλάκι μου. Γιατί οι περισσότεροι πάσο πως έπαιρνε 48. Γίνατε μετά πατριώτες δηλαδή? Όχι, αν πότε γίνατε πατριώτες, δηλαδή, παιδί μου, τόσα χρόνια πασό και μετά να γίνεις πατριώτες, ξέρεις τι σημαίνει μα αυτό? Μετά τον Παπανδρέου άρχισαν και τρώγανε. Πριν δεν τρώγανε. Δεν μου λες, αν έριχνα τώρα έρθει καμιά κυβέρνηση με το Πασόκ πάλι και να ρίξει χρήμα στον κόσμο, πάλι πατριώτες θα είσαι ή θα πάρεις κανένα? Όχι. Όχι. Εφόσον δεν υπάρχει κάποιο του βεληνικού, του συγχωρεμένου του Ανδρέα Παπανδρέου. Ναι. Ούτε το γιο του να βλέπω θέλει, ούτε κανέναν από αυτούς. Ναι. Δηλαδή οι παλιοί οι άνθρωποι που ήταν έντιμοι. Κάτσε και πατριώτες, ναι. Δηλαδή... Ποιοι ήταν πατριώτες? Ο, ναι, Γεννηματάς, ο Γιώργος, ναι, ο Αλεξανδρής, ο Πεπονής, όλοι αυτοί. Μήπως ο Λαλιώτης ήταν έντιμος, ο έτσι? Ο Πεπονής, ο Γεννηματάς, δεν συμφωνώ. Αλλά... Κάτι Λαλιώτης αυτοί μετά. Κάτσε, ναι, είσαι νεοδημοκράτης, κάτσε. Δεν ξέρω τι είμαι, σου λέω τώρα. Εγώ ξέρω, κατάλαβα. Κάτσε να μάθω. Αυτοί συνεκρατούντο. Συνεκρατούντο. Όσο ήταν ο Ανδρέας δεν τολμάγανε. Μετά το θάνατο. Όταν όμως το 96 ανέβηκε ο κύριος Αβούρη. Σαβούρη. Αβούρη. Αβούρη. Ο Διονύσης Αβούρης. Αβούρη. Τι είναι αυτό το καβούρη? Είναι το όνομα του κυρίου Σιμίτη. Δεν με νοιάζει πως το λέγατε. Ναι, και τι έκανε. Όταν λοιπόν ήρθε αυτός αρχίσανε
και αρπάζανε από που μπορούσαν. Πριν δεν αρπάζανε. Ο Τσοχατζόπουλος δηλαδή με τον Σιμίτη ήταν παραδίπλα. Ο Τσοχατζόπουλος σε ποιον ήταν δίπλα τότε. Σχηματούργο. Ούτε αυτός μπορούσε. Τσοχατζόπουλος πού ήταν τότε εκεί. Τρεις και πέντε τους πήγαινε. Δεν τρώγανε. Εγώ ξέρω. Δεν έφαγε κανείς τότε. Κανείς δεν έφαγε. Εγώ ξέρω. Πόσο βρέθηκε η Ελλάδα την Πασό. Αμέσως. Για πες μου. Όσο ήταν ο Ανδρέας ο Παπανδρέου, ναι, προστάγαμε το 26% του ΑΕΠ. Σε δις πες τα, σε δις. Σε δις δεν μπορώ να τα κάνω για τώρα. Γιατί λοιπόν, 20... ήταν πολλά τα δις. Όχι, δεν ήταν πολλά τα δις. Γι' αυτό δεν πάρει. Ήτανε και δραχμές. Ναι, γι' αυτό ήταν. Ναι. Εγώ ξέρεις τι κατάλαβα. Όλοι οι Πασοξίδες γίνανε πατριώτες. Και τα παιδιά των Πασοξίδων γίνανε χρυσαυγίτες γιατί δεν έχουν λεφτά να φάνε τώρα. Γιατί τους στέρισαν οι παπάδες. Αυτό κατάλαβα. Για πες, δεν είμαι δημόσιος υπάλληλος, δεν ήμουν ποτέ. Τότε γιατί είσαι πάλι. Ιδεολόγος είσαι. Αντε πάλι. Ιδεολόγος είσαι. Είσαι πάλι στον Ανδρέα Παπαδρέου. Ακόμα χειρότερος αυτός. Αυτός ήταν μπούφος. Αυτός ήταν μπούφος. Τι μπούφος μωρέ. Υπήρχε ιδεολόγος Πασόκ. Εγώ ήμουνα, τι είπα να πει αν υπάρχει. Ναι, ακόμα περισσότερο μπούφος λέω. Δεν είμαι καθόλου μπούφος. Πάμε διάλειμμα και τελευταίες τρεις γραμμές μετά το διάλειμμα. Πώς... Παιδιά, για να ενισχύσετε την προσπάθειά μας και ξέρετε ότι είμαστε ανεξάρτητοι, δηλαδή δεν έχουμε μανατζερικά, δεν έχουμε κόμματα, δεν έχουμε παπάδες από πίσω, δεν μας βοηθάει κανείς. Η χορηγή μας είναι ότι είναι και όχι ότι είστε εσείς. Like, κάντε like. Never be alone again, oh, come on, oh, come on. Αυτό το σήμα, ναι, το έχουμε εδώ πόσα χρόνια? 9 χρόνια. 9 χρόνια. Δεν τα αλλάζουμε. Μια χαρά είναι. Μια χαρά, γιατί να τα αλλάξουμε. Η αθλητική Ηρακή πόσα χρόνια τώρα. Κανάλια, σήματα, αυτοκίνητα. Αλλάζουμε τζόνταν. Μόνο ρούχα αλλάζουμε. Λοιπόν. Με και αφημία αλλάζουν τα κανάλια. Ναι, για λέγε. Λοιπόν, αύριο εμείς θα είμαστε εδώ 8 με 10 και κάθε Δευτέρα. Ναι, αθλητικοί, ναι, βοριάδες εδώ μαζί για τον κόσμο που δεν γνωρίζει ακόμα, διότι είναι καινούργια. Θα είσαι εκεί την πόδια. Θα έχω εκεί την πόδια. Μια χαρά θα είναι και εκείνη. Ναι, θα τα λένε εκεί, θα χαίρονται που πριν 30 χρόνια και εμεί. Λέμε για όλο τον κόσμο. Τις αλήθειες λέμε φυσικά. Που λέει ότι θυμάται, χαίρετε. Ναι, και 100.000 κόσμος να φάτε. Η Τούμπανε ξενέρωτη, δεν το έχει καταλάβει. Εγώ έχω ζήσει στην Τούμπανε όταν είχα το ποδήλατο και πέρασε έξω από την Τούμπανε και έπεσε η κερκίδα στη θύρα 7. Εσύ είσαι ακόμα σπερματοζωάριο, ρε τρόπα που στέλνει το μήνυμα. Ποια Τούμπα είναι? Η Τούμπα με το Ζαγοράκι και μετά έγινε μόδα. Τι να κάνουμε τώρα. Ήταν... Πάει. Τι άλλοι εποχές αυτές. Προχθές καταπληκτική. Ήσασταν φραπέ, αυτό, οι γκόμενες με τα σέλφι, ιστορίες. Α, τι είναι η Τούμπα. Όχι αυτά. Α, κάντε. Ένα πανό θα βάλετε εκεί και τα λοιπά. Δεν είναι η Τούμπα αυτή που ήταν. Πώς θα το κάνουμε δηλαδή. Δεν και καλά. Θες να σου πω έδρα σήμερα. Η ΑΕΚ είχε έδρα. Ο ΑΚΑ είχε έδρα. Η ΑΕΚ είχε έδρα. Είχε έδρα. Μπερδεύεσαι. Ενώ ο ΠΑΟΚ με τη ΣΑΚΕ παπάγια έδρα είχε. Μπερδεύεσαι, μπερδεύεσαι. Η ΑΕΚ είχε έδρα. Και ομάδα είχε και παρέσανε και τον κόσμο και τα λοιπά. Σήμερα τον έπνιξε τον Ολυμπιακό. Τον διέλυσε. Μιλάσαν συμπάθεια που έτσι ήταν. Και τον έπνιξε. Και τον έπνιξε. Τι να συγκρίνω τώρα. Πολύ κλωστά. Ρε παιδάκι μου, θέλω να πω ότι σήμερα ένιωσα τι σημαίνει έδρα. Αλλά με τη ΣΑΚΕ δεν το ένιωσα. Αυτό λέω. Πήγες στο γήπεδο να το δεις. Τι στραβός είμαι, δεν είναι. Τι στραβός είμαι, δεν θα το δεις. Με τα 50 οι Γερμαναράδες. Έλα, εντάξει τώρα. Α, εντάξει, δεν είναι. Εντάξει. Τι εντάξει τώρα. Τι εντάξει τώρα. Η έδρα ήταν φανταστική της. Η original σήμερα έσκησε. Πώς θα το κάνω. Ναι. Και εγώ τους λέω φλόρι. Παίξε τώρα Ευρώπη, ναι, και ρίξε βεγγαλικά μέσα. Πώς πω. Ρίξε βεγγαλικά. Παίξε Ευρώπη και ρίξε βεγγαλικά. Πώς είπα να ρίξε βεγγαλικά. Πώς έσκησε. Γιατί έριξε βεγγαλικά σήμερα. Βέβαια, φυσικά. Φυσικά τι, πώς έλεξε. Δηλαδή. Τι, άλλο τι έσκησε η ΑΕΚ. Δηλαδή, τι, μια παραπάνω... φορά κάνει μια έδρα με τον Άρη, έκανε η ΑΕΚ. Πάλι ο Άρης έπεσε κάτι. Η ΑΕΚ τι παραπάνω έκανε. Η ΑΕΚ τι παραπάνω έκανε. Έδωσε όθηση. Τι όθηση. Στην ομάδα, ναι, και εκεί που ήταν με Άρη το 10 να παίξουν για 7, παίξαν για 9 οι παίκτες. Και γούσταρε και η κερκίδα και έγινε χάμος. Πολύ καρά. Τι σχέση είχε η κερκίδα του ΠΑΟΚ με τη ΣΑΚΕ με αυτή που είδα σήμερα εγώ, τη ΣΑΚΕ με τον Πολύ Ολυμπιακό. Καλύτερη ήταν του ΠΑΟΚ με τη ΣΑΚΕ. Έτσι λες εσύ. Φυσικά το λέω εγώ. Τρεις τελευταίες. Έλα φίλε. Τρίτος από το τέλος της. Ναι. Καλημέρα. Καλώς τώρα. Έλα, είμαι από τη Θέρμη μου, έπεσε η γραμμή πιο πριν. Εντάξει. Που μου έλεγε γιατί έσπιζε ο Ολυμπιακός και έτσι τώρα παραποβάσει και Θεοδωρίδη. Ναι. Εντάξει, τέλος πάντων. Για να σκούζουμε, γιατί επειδή το είδα το μάτς και είμαι εντελώς αντικειμενικός. Το ακλείω Θεοδωρίδη.
Εντάξει, τώρα τι θα σε πω. Ο Θεοδωρίδης, ας σου πω και μια ιστορία. Ναι. Από νέος έκλαιγε. Ήταν συμπαίκτης με τον πατέρα μου στην Εθνική Ενόπλων. Πήγανε με ένα αεροπλάνο να παίξουν, να πούμε, στη Λεγιώνα των Ξένων ένα τουρνουά. Το Σύρνη. Ναι, και σταμάτησε ο Έλικας της, οι δυο Έλικες της, πώς τη λένε, της Νταλίκας, της Νταχώτας, πάνω στο, στην, από τη, στο Ωράνε πάνω. όλοι βάζανε σωσίβιο αυτά και τα λοιπά, ετοιμαζότανε. Τι σωσίβιο είναι, Γαϊβάνη, σωσίβιο είναι για τη θάλασσα. Ε, ναι. Όντως, να σου πω κάτι. Έκλαιγε. Κλαψιάρης εδώ νέος ήτανε. Αλλά σήμερα έδειξε ότι είναι αδύναμος. Ε, βέβαια. Και ένιωσε ότι έχει ο Ολυμπιακός, ο κόσμος του, έρχεται η κριτική. Και αυτό δεν είναι καλό για τον πρόεδρο. Καταρχήν ο Ολυμπιακός σήμερα, Κωστή, δεν έκανε ούτε μια καθαρή φάση για γκολ. Τίποτα. Ωραία. Οπότε τι γίνεται με την Ελλάδα για. Όχι, μαλάτο, κάνεις λάθος. Η ΑΕΚ είχε δύο κλασικές προσπαθίες. Με Αραούχο. Συγκινείται με Αραούχο το πρώτο ημίχρονο. Ένα τυχαίο γκολ πήγε και κάνανε δυο σουτ που τα έπιασαν τον Πασόλεμο. Για να πει τον άφησε offside το. Ένα offside που το έχασε αυτός ο Αραούζο, όπως το λένε. Ναι, εσύ, αλλά δεν έγινε φάση, δεν μπήκε. Offside ήταν όμως, ναι, άφησε. Έτσι. Ναι, και ξέρεις ο Ιάκος. Να ρωτήσω λίγο, παιδιά. Ο Φιγκέρα σήμερα έπρεπε να αποβληθεί ή όχι. Έπρεπε. Όλοι έπρεπε να αποβληθούν, αγόρι μου. Όχι, σοβαρά μιλάω τώρα, μαλάτο άκουσε λίγο. Σοβαρά μιλάω. Γιατί όταν πάνε πέντε μαντράχαλοι απ' την ΑΕ και του λένε πλάκα για να τον βγάλει. Έλα, σημειώτη που έπρεπε. Μαλάτο σάκη. 50 χρόνια μπάλα βλέπουμε, σε παρακαλώ τώρα. Σε παρακαλώ τώρα. Κάνε ομάδα, κάνε ομάδα. Η δική σου παρούσα γιατί κλαις. 13. Δεν είναι 13, μαλάτο. Μαλάτο. Παρακαλώ. Ξέρεις ποιος είμαι. Πριν από τρεις εβδομάδες είχα πάρει τηλέφωνο και σε είχα πει ότι ο Ολυμπιακός δεν θα πάρει ούτε ένα εκτός έδρας ντέρμπι. Θυμάσαι. Ε, περίμενε λίγο. Του το πάνε όλοι αυτό και δεν το θυμάται. Με θυμάσαι. Μου και το παρήγησες κι όλες οι καφετζούδες. Εντάξει. Μετά είσαι με πάω 5 Μαρτίου. Ναι. Ναι. Εκεί θα φάει 3, δεν θα φάει. Εγώ σου λέω, η τάξη του Θεοδωρίδη ήταν και για την Τούμπα μέσα, να το ξέρεις αυτό. Ναι, ναι, ναι. Και μετά θα πάει να παραδοθεί στη λεωφόρο. Καλά, καλά. Ναι, ναι, ναι. Μπράβο, μ' αρέσει που βαφκαλίζεσαι. Πρώτο τελευταίος, πώς το πες. Βαφκαλίζονται. Τι σημαίνει η λέξη βαφκαλίζονται. Αυτά είναι κεφαλονίτικα, δεν ξέρω. Αυτά είναι ελληνικά, ρε καημένα λαθιδράμα. Δεν είχα. Όταν σε έσαι ο πατέρα σου. Όταν σε έσαι ο πατέρα σου για σχολείο, εσύ πήγαινε στην κυνήκα και σκοτσίπια. Εγώ πήγαινα στην Τούμπα, στον πάγκο. Αυτό που σου λέω εγώ. Δηλαδή το δικό σας σχολείο στην Κεφαλονιά βγάζανε βάφλες. Όχι. Εμένα το δικό μου σχολείο στο Περιστέρι έβγαζε επιστήμονες. Στο Περιστέρι. Γιώτα Αλφα Αρένων, μάλιστα. Γιώτα Αλφα Αρένων που είναι, στην Πετρούπολη. Τι να μου πεις, Περιστέρι ρε, Περιστέρι. Τι επιστήμονες, δηλαδή εσύ τι. Εγώ έβγαλε τη Βάσο Παπανδρέου εκεί πέρα, από εκεί είναι αυτό. Ναι. Τα χρηματοοικονομικά, έχουμε πτυχίο, όποιος θέλει ορίστε. Ορίστε. Από το σπίτι. Το βλέπει. Και αυτό στο Πυθαγόριο θεώρημα χθες το έλυσε. Αυτό είναι το μόνο που ξέρει και το έχω ακούσει. Το μόνο που ξέρω, το μόνο που άκουσες από μένα και το αναγνωρίζει. Α, καλά, θα μας πεις και άλλα θεωρήματα. Εννοείται. Εγώ... Πρώτο τελευταίο φτάνει. Ναι. Έλα φίλε. Ναι. Ναι. Ναι, γεια σας παιδιά. Καλώς τον. Γεια χαρά. Ναι, γεια σας. Λοιπόν, λίγο με Σταύρος, είμαι Ολυμπιακός και είμαι την Κατερίνη. Καλώς τον. Καλώς. Δύο πράγματα για το σημερινό παιχνίδι. Στο πρώτο ημίχρονο πιστεύω ότι όποιος έβλεπε το φάτσα αντικειμενικά, αν έλεγε ποια ομάδα θα βγάλει πρώτη γκολ, θα ήταν Ολυμπιακό. Σωστά. Αντικειμενικά, μα το έχω άκουσε το μάτσα. Ναι, τα πρώτα 25-30 λεπτά είναι όπως το λες. Μπράβο. Ακριβώς. Από εκεί και πέρα λοιπόν μετά, πάλι είναι ο Ολυμπιακός ο φετινός. Τι εννοώ, παιδιά, για να μην σας κουράζω. Το θέμα είναι το εξής, ότι ξεκίνησε μια χρονιά η οποία ξεκίνησε με λάθος σχεδιασμό. Αυτό το καταλαβαίνουμε όλοι. Συμφωνείτε, ναι ή όχι. Για τον Ολυμπιακό μιλάω πάντα. Ποιος τον κάνει το σχεδιασμό? Ο Μπρόεδρος. Το σχεδιασμό,
πάντα την ευθύνη την έχει ο πρόεδρος. Γιατί δεν κάνετε κριτική λοιπόν εκεί? Εκεί θέλω να καταλήξω ότι το ότι έκανε ο Μαρινάκης κάποιες λάθος επιλογές, οι οποίες όπως καταλαβαίνεις είναι πολυεπίπεδες. Δεν είναι μόνο ο Μαρινάκης, το τι καταλαβαίνεις σου λέω, έτσι. Μα είχε και τα τηλεοπτικά εκεί να πάρει άδεια και τα λοιπά, τα έχουμε πει. Εγώ θα μιλήσω κύριε Μαλάκη, εγώ μιλάω μόνο για τα Ολυμπιακό. Εγώ είμαι Ολυμπιακός, δεν με ενδιαφέρουν τα κανάλια. Εγώ λέω, ο Ολυμπιακός είναι μια εταιρεία, ο Μαρινάκης έχει πολλές εταιρείες. Εγώ μιλάω για τον Ολυμπιακό μας. Συμφωνώ. Εκτίθεται λοιπόν λάθος ο σχεδιασμός. Σε αυτό συμφωνείτε ναι ή όχι? Βέβαια. Μπράβο. Από εκεί και πέρα λοιπόν, το να λιθοβολούμε έναν πρόεδρο, ο οποίος πρώτον είναι Ολυμπιακός και γάβρος από τα γενοπάτια του, και δεύτερον έχει την οικονομική δυνατότητα, το να λιθοβολήσει έναν πρόεδρο, κοστί να σου πω κάτι, φέτος και το πρωτάθλημα μόνο να πάρουμε, πραγματικά σου μιλάω, μόνο αυτό να πάρουμε, εγώ είμαι ευτυχισμένος που έχω ένα τέτοιο πρόεδρο, γάβρο και λεφτά. Το δρόμο μου... Κριτική δεν κάνει, δεν αλλήνει να πει ρωτή. Θα τον βρούμε το δρόμο μας. Λέει αυτός τα μισόλυτο, για να καταλάβω. Ναι. Εμείς έχουμε ένα πρόεδρο, λέει 6-7 χρόνια, ναι. Την πάει την ομάδα με λίγα, αλλά φέτος δεν την πήγε καλά, αλλά παρά τα λάθη, πάλι παίρνω το πρωτάθλημα. Και μάγκαστη, ναι. Παρά τα λάθη και τις παραλήψεις, πάλι παίρνω το πρωτάθλημα και του χρόνου θα δούμε. Αυτό λέει τώρα. Όχι, όχι. Άλλο είπα. Είπα ότι τα λάθη μας, ο σχεδιασμός, πώς ξέρεις, οι ομάδες δεν υπάρχουν για ένα και δύο και τρία χρόνια. Έχουμε έναν πρόεδρο ο οποίος έχει λεφτά και έχει όραμα για την ομάδα. Έχει όραμα. Ναι, αυτό το βάζει λεφτά, έχω κουραστεί να τα ακούω. Πού βάζει λεφτά και εδώ πουλάει πιο πολύ από ό,τι αγοράζει, ρε φίλε. Ιωργάνη, άκου να σου πω κάτι. Επειδή τυχαίνει να είμαι και δικηγόρος, έχει αύξηση μετρητού κεφαλαίου 20 εκατομμύρια ευρώ. Ναι. Αυτά τα λεφτά στην ομάδα μπήκανε. Ναι. Λογιστικά, εξολογιστικά, αντιλαμβάνεσαι τι σου λέω. Ναι, πώς αντιλαμβάνομαι. Μπήκανε ή δεν μπήκανε. 20 εκατομμύρια ευρώ έκανε αύξηση με τριπτού κεφαλαίου. Ναι. Όσο ψάξεις σε χαρτιά και τα λοιπά, είμαι δικηγόρος. Αυτό δεν είναι αυτό που λέω όμως εγώ. Πουλάει συνέχεια, πουλάει. Γιόρνταν, άκουσε με. Μην τα δικαιολογείς, πουλάει συνέχεια. Είναι πρόεδρος μιας εταιρείας. Εννοείται ότι θα πλήσει και θα αγοράσει και θα κάνει. Ο Ολυμπιακός, το αν ο ΠΑΟΚ ήταν στον πόντο και ο Παναθηναϊκός καλύτερος ήταν στους τρεις πόντους, θα σε έγιαζε να πουλάγε παίκτες? Να σου πω κάτι. Το πλαφόν των πόντων, ναι, σε κάνει να κοιμάσαι ήσυχο. Αυτό είναι. Ναι, θα σου πω κάτι. Δεν πιστεύω, εγώ πραγματικά, επειδή ο Μαρινάκης είναι γάβρος, αν ήμασταν στους 2-3 πόντους, το Μιλιβόγεβιτς δεν θα τον πουλούσε. Δεν έχει ανάγκη για 15 εκατομμύρια. Άρα λες ότι το κάνει νιώθοντας τη μετριότητα των Ελλωνών. Και να βγάλω και μια χασούρα που θα κάνεις λίγο. Γιατί να μην βγάλω τη χασούρα που θα τους ομίλους, έτσι. Αφού θα τα πάρω και θα πάρω και το πρωτάθλημα. Εσύ τι νιώθεις? Εμπορικά το βλέπει καθαρά. Ναι. Είναι ο ομίλος, ρε φίλε, για να περάσει στον όμιλο τώρα, ξέρεις. Τη χασούρα λέει. Με αυτό το συνοθείο. Να βγάλει τη χασούρα φέτος. Να βγάλει τη χασούρα λέει, αυτό λέει. Εφόσον εσύ είστε τόσο πίσω, σου λέει και εγώ ας βάλω τη χασούρα. Πούλησα δύο παίκτες να βάλω τα 20 εκατομμύρια. Το δεξί το πάρει. Κόμπε του γάλο. Ο Ρωμάου, συγγνώμη αδερφέ. Αυτά που λέτε είναι. Αυτά που λέτε είναι καλά. Αλλά ο Ολυμπιακός είναι ήδη πρωταθλητής. Ναι ή όχι? Ναι! Καλά, καλά, όχι. Αυτό που πουλάει. Αυτό είναι το δεδομένο. Οπότε είναι δεδομένο να χάσει και Ευρώπη να χάσει, δεν σε ενοχλεί εσένα ο Μαρινάκης. Κωστή, για να μην σας κουράζω, εμείς οι γάβροι έχουμε ένα πράγμα που διαφέρει. Ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Αυτό δεν το βλέπω εγώ με εσάς. Επαναπαυτήκατε πάνω σε αυτό, δεν είναι το καλύτερο που λες. Φέτος έχει δίκιο ο Τζόρνταν. Δεν ισχύει. Τελευταία γραμμή για αυτά σήμερα. Αλλού, όχι εδώ. Τελευταία γραμμή για σήμερα. Δεν καλημέρα. Ισχύει. Καλημέρα. Δεν τολμάτε να κάνετε κριτική. Τελείωσε. Ρε άνθρωπε, τι να πεις έναν που έχει μια εταιρεία και πληρώνει για την. Να δω μπάλα, ρε φίλε, να δω μπάλα. Πες τον. Θέλω να βλέπω μπάλα. Το όχι λέμε. Τον Αδρούτσο. Το λέμε. Ναι. Είπαμε μην πουλάτε το Μιλιβόγεβιτς. Άκουσε κανένα. Όχι. Λοιπόν. Σας έχει γραμμένος με. 15 εκατομμύρια να μην τον πουλήσει, ρε φίλε. Όχι, 15 εκατομμύρια. Δεν πουλάς. Άμα θες να κάνεις ευρωπαϊκές πορείες και εκείνα και τέλα. Δεν τα μπορείς. Την ξέρει την αλήθεια, αλλά δεν τρομάει. Μα τι λέω συνέχεια. Μισό λεπτό. Αυτός
πούλησε 15 εκατομμύρια ένα βαρύ χαφ, ο οποίος είναι για το ελληνικό ποδόσφαιρο καλός, αλλά εκεί που θα πάει, εγώ λέω δεν θα παίξει. Εκεί θα πάει τρεις κόκκινες. Εσύ που πούλησε τον Ροντρίγκες, τον καλύτερο παίκτη του ελληνικού πρωταθλήματος, με 2,5 εκατομμύρια. Κωστή, κάτω από τη ρήτρα. Θα μας πεις τίποτα. Δεν είναι κάτω από τη ρήτρα. Πώς είναι, είναι κάτω από τη μήτρα. Αυτά είναι τερτύπια ιδιωτικά τώρα. Ο κόσμος ακούει τώρα. Πληρώθηκε η ρήτρα. Απλά πράγματα. Πώς, αφού δεν πήγε κάτω. Εντάξει τώρα, σου είπα είναι τερτύπια. Ήταν λογιστικό. Ικανοποιήθηκε λοιπόν. Ο ποδοσφαιριστής δεν καθόταν με τίποτα. Όταν το μυαλό του πλέον είναι αλλού, με το ζώο τον κρατάς. Και εξάλλου για μένα έφερε καλύτερο νομίζω. Τον έφυγε. Καλό φαίνεται. Και με περισσότερα λεφτά. Ναι. Και φοράκλα έφερε. Ναι. Που σημαίνει ότι δεν το έκανε για τα λεφτά εμένα ο Σαββίδης αυτό το πράγμα. Ωραίος. Λοιπόν, και παρακαλώ μια που είπα για φοράκλα, ναι. Σε 20 μέρες 5 γκολ έβαλε, έτσι. Έτσι. Ποιος λέει τίποτα. Άμπρα, γιατί στην αρχή κάτι λέγαμε, θα δούμε, δεν το βλέπω έτσι, δεν το βλέπω αλλιώς. Εγώ βλέπω 5 γκολ σε 20 μέρες. Μεγάλο πράγμα. Καλό φορ. Δυο πέναλτι βέβαια. Δεν έχει σημασία. Τα χτύπησε ωραία. Τελευταίο. Τι πέναλτι βάλε, δεν έβαλε γκολ. Ναι, σωστό, καλό, ναι. Σε κάνε τρίπλα. Τελευταίο για σήμερα, ναι. Τώρα θα συγκρίνουμε ένα. Έλα, φίλε. Έλα, πήρα και πριν και με έκλεισε. Δεν πειράζει, αλλά έχουμε πεθάνει από τα γέλια. Γιατί? Γιατί σε τρομερή δεν υπάρχει. Λοιπόν, για άλλο σε πήρα. Μ' ακούς? Καθαρότατα. Λοιπόν, είσαι ωραίος, αλλά είσαι κάπου φάουλ. Καλά. Αποδεικνύεται. Εντάξει. Θέλω να πούσω έναν άνθρωπο του Παναθηναϊκού, γιατί δεν μπορεί να έχει εκεί πάνω εκπρόσωπο του Ολυμπιακού που παίρνει τηλέφωνο και του προπονητέ. Έχω το λαμόγιο το Βάζελο, αλλά όχι, επειδή όπα, 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 έχουμε είναι από την Καβάλα, σε αυτή την άλλη που Κυριακή. Ότι ναι. Είναι Παναθηναϊκός. Ναι. Ωραία. Ναι. Πάμε παρακάτω. Ναι. Και επειδή αυτή η ιστορία έχει ξεκινήσει από το 96 με τους δημοσιογράφους και λοιπά και τα Magic TV και τα λοιπά, θέλω να είσαι καθαρός. Μα τον βρήκαμε τον Παναθηναϊκό. Όχι, όχι. Αλλά βρίσκεται τον Παναθηναϊκό. Γιατί όλα τα χρόνια που ανεβαίνω στο Θεσσαλονίκη. Ωραία, 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 ωραία το λες. Όπα, όλα τα χρόνια που ανεβαίνω στο Θεσσαλονίκη, οι περισσότεροι βέρη Θεσσαλονίκης μετά από ΠΑΟΚ, Άρη, Κυρακλή είναι Παναθηναϊκοί. Ναι. Γιατί, γιατί το στυλ εδώ είναι. Ταιριάζει ο Παναθηναϊκός. Μπράβο. Γραβάτα κουστούμι. Έχουνε και το ίδιο σήμα με τον ΠΑΟΚ. Είχανε το τριφύλι με το πέταλο και ο ΠΑΟΚ. Ναι, αλλά εμείς είχαμε τετράφυλλο, δεν ήταν τριφύλι. Ναι. Παράρτημα. Έλα, λέγε. Τι είπες, Ραπτόπουλε, δεν άκουσα. Ναι, λέω ότι ο Παναθηναϊκός στη Θεσσαλονίκη δεν είχε το μένος των Θεσσαλονικαίων. Τώρα, γιατί δεν το είχε. Είναι πολλές ιστορίες. Την αρπαγή του αιώνα την έκανε ο Ολυμπιακός με τον Κούδα. Δεν τον πήραμε ρε παιδιά, ακόμα εκεί με τον Κούδα. Αυτή έγινε. Ήταν η αρπαγή με τον Κούδα. Ναι. Αρπαγή του Κούδα, αρπαγή του Μπάγκεβιτς, αρπαγή 20 πρωταθλήματα και τα λοιπά. Μην τα λέξουμε την κουβέντα. Λοιπόν, και εσείς δεν πήγατε καλά βέβαια και εσείς παρακάτω δεν πάτε, αλλά εντάξει. Ραπτόπουλε. Αρπαγή του Δημόπουλου βέβαια από τον Παναθηναϊκό. Και εσείς δεν πάτε καλά. Ορίστε. Και εσείς παρακάτω δεν πάτε λέω. Γιατί τι κάναμε? Αρπαγή του Δημόπουλου. Λαβιόλες τίποτα. Ο Παναθηναϊκός έχει κάνει λαβιόλες. Για μας πάνω χειρότερα πράγματα. Δηλαδή τελική γηπέλου. Πιο πρόσφατα με εσάς. Όταν τα λέει γιατί πήγε με τον Παναθηναϊκό. Όταν είχε το κόλλι με τον Παναθηναϊκό δεν τα λέγε. Πουλάει αυτό. Το τελευταίο πρωτάθλημα που διεκδικούσε ο Παναθηναϊκός το πήρε. Όταν διεκδίκησε πρωτάθλημα. Εσένα χρησιμοποίησε όμως. Δεν ξέρω τι χρησιμοποίησε, ξέρω από ποιον τέτοιο. Ας τώρα να μιλήσει, για συνέχα. Κάτσε, Ραπτόπουλε, μίλησε ο Αριανός για μπάσκετ. Ναι, μίλησε. Ποιος θα μιλήσει για μπάσκετ ρε φίλε, δηλαδή, αν δεν μιλήσει ο Αριανός, αυτός που έφερε τον μπάσκετ στην Ελλάδα, ποιος θα μιλήσει για μπάσκετ. Το μπάσκετ στην Ελλάδα το φέρε ο Γκάλης, δεν το φέρε ο Άρης. Και πού έπαιζε ο Γκάλης ρε φίλε, στον Πανελλήνιο έπαιζε. Όταν ο Γκάλης την πρώτη χρονιά που έφυγε από τον Άρη και ήρθε κάτω στον Παναθηναϊκό, χάσατε. Οπότε ο Γκάλης είναι το μπάσκετ. Πήρατε τον Γκάλης στα 35 και κάτι έγινε μετά. Τι μπάσκετ έπαιξε στον Παναθηναϊκό ο Γκάλης. Είναι ο Γκάλης, όχι ο Άρης. Κάνεις λάθος. Τότε είχες άλλους παιχτές. Είχες Κόμαζης και Βράγκοβιτς και αυτά. Άλλους παιχτές άρεσε να βγάλεις και πήρες μετά. Κέρκυρα, σε ψαχνώσουνα και τα προηγούμενα χρόνια. Ήσουν το 0. Εγώ βλέπω του κάνεις μια επίδειξη δύναμης. Έφερε στο τελικό στο. Στο Παλέντε Σπορ και του το πήρες κιόλας. Η επίδειξη δύναμης δεν ήταν το Παλέντε Σπορ. Η επίδειξη δύναμης ήταν ότι ο Γιαννακόπουλος
εξηγήθηκε έτσι όπως έπρεπε να εξηγηθεί πριν το παιχνίδι. Μάγκικα και ωραία. Γιατί φερθήκανε έτσι όπως φερθήκαν, όπως ξέρουν πάντα. Και όταν Αναστόπουλος φοράγε το κόκκινο κασκόλ στο κύπελο και το σφάζανε, δεν μιλάγε. Στο Καραϊσκάκι, στο Τιγάνι δεν μιλάγε. Κότα ο Αναστόπουλος είναι. Δίκιο. Βρήκε Ανα... τώρα ο Γιανακόπουλος να μιλήσει για τη μειότητα, ρε φίλε. Άσε με σε παρακαλώ τώρα. Τον πείραξαν τώρα επειδή είχε 3.000 Αριανούς. Στο Ηράκλειο που ήμασταν 150 με, και οι αστυνομικοί που μας φύλαγαν ήταν περισσότεροι. Άρα, φίλε, ήταν 4.000 πάνω εκεί στο τελικό. Εκεί δεν ήταν τίποτα ο, για ο δικός σας να πούμε. Για να μην είμαστε αδικοί, οι Αριανοί μας στο Γαριλάο. Ο σφαγέας του μπάσκετ τώρα. Για να κόμπλος να μιλήσει τώρα για τον Άρη. Σφαγέας του μπάσκετ, γιατί ρε φίλε. Είναι ο σφαγέας του μπάσκετ, ρε φίλε. Είναι. Δεν μπορεί να τα φτάσει και έχει εξευρωπαϊκά, σε έχει φάξει εσένα που δεν υπάρχει. Με έχει πάρει δύο τελικούς Νταϊνίκη με έχει πάρει. Και πάει το γιατί τι έβαλε προχθέ. Πάει το γιατί τι έβαλε. Έχει τη γραμμή στον τάφο του Ινδού το 80, το θυμάστε στο κύπελλο. Άσε τώρα 80, δεν θυμάμαι εγώ από 80. Όταν ο Ιωαννίδης Φιλαράκη πήγαινε στους διαιτητές στον πάγκο και τα βάραγε, όταν έκαιγε στα λογιστήρια εκεί κάτω στη Θεσσαλονίκη απάνω, τα θυμάστε που τα έκαιγε στα λογιστήρια. Ποια λογιστήρια, ρε φίλε τώρα. Που καίγε στα λογιστήρια με Ιωαννίδη και τον άλλονα. Δηλαδή τότε δηλαδή έπαιρνε άδικα τα πρωταθλήματα. Με τον Ιωαννίδη είχες κάνει ομάδα που μετά... Ήμουν εγώ και το χάσω μου. Και έγινε τα χαλασμένα νερά, ήσουν ωραίος. Ποια χαλασμένα νερά, ρε. Με τους Ράβους, με την Τζεσεκά, τα ξεχνάς. Τέτοιον προπονητή είχατε. Και μου βγαίνεις και μου μιλάς και από πάνω, αντί να λες ευχαριστώ που σου είχαμε να σε κάνουμε και μάγκα εκεί πέρα. Τι να κάνεις μάγκα, ρε φίλε. Άγκαρα που δεν υπάρχει τώρα. Τα καραγκιζιλίκια είχαν αφήσει 150 καθίσματα άδεια για να ξεκινήσει και εμείς τώρα. Έκανε τα καραγκιζιλίκια του για να δώσει αξία, επειδή έχει ομάδα 15 μπάτου και θέλει να δώσει αξία μεγαλύτερη. Άμα φόραγες παντελόνια, να σου να 1100. Να μην παράκαλαγε σαν τσουτσέκι να έρθει κάτω. Κατάλαβε. Να μην έρθω κάτω. Να σκόσουν κάτω. Δηλαδή θα πω και ευχαριστώ όταν έχει κάνει 20 τελικού κάτω. Και έκανε μετά από 20 χρόνια πάνω ένα τελικό, να πω και ευχαριστώ. Σοπαρέ, σοπαρέ να πούμε. Γιατί μονάζει. Και στα ωράκια και στα σκατοράκια να πούμε, μα κάνετε του τελικού. Και έγινε ένα μετά από 20 χρόνια και μα έκανε και χάρη ο δικό σου. Σοπαρέ, φίλε. Να πούμε και ευχαριστώ. Δεν έπαιζε με τον Παναθηναϊκό, δεν σε ξέρει κανένα. Τον Άρη. Δε ποιον. Άμα δεν ήταν ο Άρης δεν υπήρχε μπάσκετ εδώ πάνω. Δεν υπήρχε σε αυτή τη χώρα τον μπάσκετ άμα δεν ήταν ο Άρης και ο Γκάλης. Είπαμε, ο Γκάλης, όχι ο Άρης. Και ο Άρης. Πάλι τα ίδια. Πάμε, Ραβδόπουλε, να το κλείσουμε. Ναι, πες μου. Λοιπόν, είπες κάτι ωραίο πριν με κάποιον εκεί που το έπαιξε Πασόκ. Υπάρχει η μεγάλη λέξη που την είχε βγάλει ένας φίλος εδώ και πολλά χρόνια, ειδικά τέλη δεκαετίας 90, τότε θυμάσαι τη βαλίτσα στην Καβάλα τον 96 το καλοκαίρι με τα δολάρια. Εκείνο ήταν για την Έπολες. Για την ΕΠΟ. Αλεξανδρούπολη. Ναι, ήταν βαλίτσα στην Καβάλα το καλοκαίρι που άλλαξε η διαιτησία και η ΕΠΟ. Στην ναι. Αλεξανδρούπολη. Αλεξανδρούπολη. Συγγνώμη, Αλεξανδρούπολη, ναι. Σωστή. Λοιπόν, ένα εκατομμύριο υπάρχει μία που είναι η λέξη κλειδί και τα λέει όλα για τους αρουραίους. Σου άρεσε! Πάρε Πακιστανικό τηλέφωνο! Πήγαινε εκεί με τον Βλάχο Δήμο! Πάρε Κόγαβρε! Πάρε Πακιστανικό! Τέλος! Καλό βράδυ! Ηλίθιε! Την άλλη Κυριακή! Την άλλη Κυριακή! Πάρε γλαβιόλες και τρέχαρε! Σε πιάσανε με γλαβιόλες ρε ξεφτύλα. Την άλλη Κυριακή. Και δεν μιλάμε. Λοιπόν, κάτσε κάτω και μη μιλάς ρε. Καλά αυτό για την Αλεξανδρούπολη έχει δίκιο, ένα εκατομμύριο δολάρια. Λοιπόν, τέλος πάντων. Γιατί δικά σου ήτανε, τα μέτρησες. Την άλλη Κυριακή του Παθακαή να ξέρετε. Ναι, ναι, ναι. Πάω Ολυμπιακός. Ναι, Ηρακλής πάω την άλλη. Την πιο άλλη ρε, την Δευτέρα. Την άλλη λέμε. Τι Δευτέρα. Όχι αυτή που έρχεται, την άλλη Κυριακή. Την άλλη, ναι. Αυτή που είναι πάση και κερδίζουν τον Ολυμπιακό. Με την άλλη Κυριακή. Ναι. Όχι αυτήν, την ναι. Άλλη. Ναι. Εσύ είπε την άλλη. Ναι. Την Κυριακή έχουμε κανονικά εκπομπή, έχει πρωτάθλημα, έχει πάω Ηρακλή, έχει ναι. Ευρωπαϊκά. Έχει Ηρακλή πάω. Έχει, ναι. Έχει. Θα δώσετε εισιτήρια στου Ηρακλήδε.
Τέλος πάντων, και τώρα σλαμάς, θα τον πιάσει κανένας γεροντοκορισμός, θα πάει σε κανένα, ξέρω εγώ, μπαρ, σε καμιά κοινότητα, θα πάει. Άμα χάσει ο Ηρακλής, θα έρθει. Δεν ξέρω. Χάσει η United, πού να έρθει. Τι πάνε να πει να χάσει. Δεν ξέρω. Ομάδα είναι, μπορεί να χάσει. Καθαρές Δευτέρες, Ρώδικες, Τρίτες, δεν ξέρω. Εμείς θα είμαστε εδώ, να γουστάρουμε, να ξεπεράσουμε 2 ώρες από τη ζωή μας, 2,5 από τα βασικά μας προβλήματα, να ξεχαστούμε μέσα από τη μαρμίτα. Το αύριο Τζόρνταν το μεσημέρι. 8 με 10 είναι αθλητική μποριά εδώ πέρα. Με την Πόντια εδώ πέρα. Με την Πόντια. Με την Πόντια, το Καπαδόκα και το Σόχαλη. Το Καπαδόκα είναι. Σούχαλη. Σόχαλη. Σούχαλη. Σόχαλη, ρε. Από το Σοχό Σόχαλη λέγεται. Α, καλό βράδυ. Πρώτη τάξη πήγε, βλέπω. Το Άγιο το Μάτι. Ναι. Παιδιά, για να ενισχύσετε την προσπάθειά μας και ξέρετε ότι είμαστε ανεξάρτητοι. Δηλαδή δεν έχουμε μανατζερικά, δεν έχουμε κόμματα, δεν έχουμε παπάδες από πίσω. Δεν μας βοηθάει κανείς. Η χορηγή μας είναι ότι είναι και ότι είστε εσείς. Like. Κάντε like. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνομαι. Ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό.